επιχειρησιακού σχεδιασμού και τεχνικών έργων. Τον βλέπω και όλος, τον κύριο Σούλτη. Κύριε Σούλτη, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Θα θέλατε Άρα. να απευθύνετε έναν σύντομο χαιρετισμό. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και προσωπικά σαν άνθρωπος, σαν καθηγητής του ΤΕΙ που κλείνω 40 χρόνια τώρα σχεδόν και 15 χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, έχω δει μέχρι τώρα πάρα πολλά στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και πριν με τους φοιτητές, πάρα πολλές πρωτοβουλίες. Νομίζω ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι η πρώτη που βλέπω να καρποφορεί και μακάρι αυτή πραγματικά η πρώτη εκδήλωση που πραγματικά με εντυπωσιάζει, γιατί γίνεται και εν μέσω μιας άσχημης περίοδου για όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο ευβίωνο, ό,τι πιο ενθαρρυντικό είναι για όλους μας. Αξίζουν συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα σε εσάς που συμμετέχετε, γιατί πίσω απ' όλα κρύβονται οι άνθρωποι, έτσι. Αξίζει συγχαρητήρια στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου που με μεγάλη επιμονή το έκανε όλο αυτό και το προσπάθησε και το έφερε σε πέρας, σε όλους όσους βοήθησαν δημοτικούς συμβούλους, όλων των παρατάξεων. Έτσι. Νομίζω ότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε. Αν πραγματικά αυτό το πράγμα συνεχιστεί, θα δείτε ότι είναι κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί, τουλάχιστον στη χώρα μας. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα αυτό, και βέβαια πιστεύω ότι με αυτά τα λόγια εκφράζω όλη τη Δημοτική Αρχή, εκφράζω όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και βέβαια και τον Δήμαρχο, ο οποίος πραγματικά πιστεύω ότι θα ήθελε να είναι εδώ, αλλά η καιρή είναι δύσκολη. Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι για το θέμα. Καταρχήν να πω ότι στη Λάρισα αυτή τη στιγμή γίνεται μια δουλειά, θεωρώ ότι είναι σημαντική. Ας μην ευλογούμε τα γένια μας. Λοιπόν, να πω ότι η Λάρισα, όταν και εγώ ήμουν σαν εσάς στην ηλικία σας, τότε ξεκίνησα να κάνει το εκτεταμένο δίκτυο πεζοδρόμων. Λοιπόν, εγώ τότε νέος καθηγητής στο ΤΕΙ, έκανα μία ορομίσθιος μάλιστα, έκανα μία, κάτω από τα 30 ήμουνα, έτσι, έκανα μία έρευνα, έβγαλα παιδιά στους δρόμους να δούμε τι λένε ο κόσμος, τι λέει ο κόσμος για τους πεζοδρόμους, και πιστέψτε με ότι 99%, να μην πω 100%, ήταν εναντίον των πεζοδρόμων. Αυτό δείχνει κάτι. Η Λάρισα τότε, αρχίσαμε και λέγαμε, ενώ ήταν μια από τις πιο άσχημες πόλεις στην Ελλάδα, σιγά σιγά με εκείνη την τεράστια αλλαγή εξελίχθηκε και έγινε, μιλούσαμε κάποιο διάστημα εμείς τότε, για, και όλη η Ελλάδα πιστεύω, για μια πόλη μοντέλο. Γιατί πιστέψτε με, η τόσο μεγάλη έκταση πεζοδρόμων ήταν πρώτη φορά που γινόταν στην Ελλάδα. Ήταν από τις πρώτες πόλεις και βέβαια σε όλα τα Βαλκάνια. Από τότε έγιναν πάρα πολλά πράγματα, η πόλη εξελίχθηκε, πέρασαν πάρα πολλά χρόνια. Πιστεύουμε σαν Δημοτική Αρχή ότι ήταν η ώρα πια να σχεδιάσουμε το επόμενο μέλλον της πόλης μας. Το επόμενο βήμα δηλαδή προς το μέλλον της πόλης. Και αυτό το πράγμα βέβαια δεν γίνεται χωρίς σχέδιο. Και λέμε ότι στην Ελλάδα ή θα κάνουμε σχέδια χωρίς έργα ή έργα χωρίς σχέδια. Εμείς προσπαθούμε αυτό να το ξεπεράσουμε και εκείνο που είναι πραγματικά η διαφορά για το έργο, το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας που αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να εφαρμόσουμε, είναι ότι δεν είπαμε να τελειώσει το σχέδιο και μετά να ξεκινήσει η εφαρμογή, αλλά είπαμε να ξεκινήσει εδώ και τώρα. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή είμαστε από τις πρώτες πόλεις στην Ελλάδα, νομίζω μαζί με το Ρέθυμνο, που έχει προχωρήσει αρκετά το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Όταν το ξεκινήσαμε, εγώ δηλαδή όταν ξεκίνησε αυτό, όταν προκηρύχθηκε, ούτε καν ήξερα τι είναι. Την τεχνολογία αυτή την έμαθα και εγώ πολύ μετά. Είναι κάτι βέβαια, μετά ανακαλύψαμε ότι είναι κάτι που αφορά όλο τον κόσμο και προσέξτε με, όχι την Ευρώπη. Όλο τον κόσμο. Βρεθήκαμε με ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο μακρινό Περού να συζητήσουμε τα προβλήματα των δύο πόλεων, στο Μιραφλόρες. Λοιπόν, πιστέψτε με ότι στο Περού άλλη νοοτροπία, άλλος κόσμος, άλλη Ήπειρος, άλλος κόσμος, το πρόβλημα είναι το ίδιο. Και εκεί προσπαθούν να κάνουν σβάκ αυτή τη στιγμή. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ένα λοιπόν πολύ σημαντικό πράγμα που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στην πόλη μας με μεγάλες δυσκολίες. Εγώ που το ζω από μέσα, οι δυσκολίες είναι μεγάλες. Πραγματικά θέλουμε τον κόσμο μαζί μας. Ο κόσμος δεν πιστεύει πια. Έτσι. Είναι από τα σημαντικότερα θέματα αυτό.
Έτσι λοιπόν εξελίσσεται αυτή τη στιγμή και βέβαια παράλληλα έχουμε βάλει τρεις στόχους. Ο ένας είναι η εξέλιξη για αναμόρφωση του δημόσιου χώρου με το ΣΒΑΚ, με δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, αύξηση του αστικού πρασίνου, ποδηλατόδρομος, ολοκληρωμένο πια δίκτυο ποδηλατοδρόμων και όχι αποσπασματικό. Το δεύτερο είναι η ανάδειξη εμβληματικών κτηρίων της πόλης. Και αυτό είναι κάτι που στην πόλη ξεχάσαμε. Δηλαδή, χάσαμε σχεδόν όλο το κτηριακό απόθεμα. Έτσι. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, αυτά τα έργα που εξελίσσονται και εκτελούνται είναι το σημαντικότατο έργο στον Μπεζεστέλη, η αναπαλαίωση του κτηρίου και η επανάχρηση του Μπεζεστηνίου. Έτσι. Είναι η επανάχρηση του Γενιτζαμί, είναι η μετατροπή του Μουσείου Μουσών, του κτηρίου Μουσών στην Παλαιστίνη σε Μουσείο Πόλης, είναι το Κονάκι Αβέρουφ, μια εξαιρετική, που δεν το ξέρει σχεδόν κανένας, ένα εξαιρετικό κτίριο, ιστορικά τουλάχιστον, που δείχνει την πορεία όλη της πόλης μας. Αυτά που είπα τώρα όχι απλά έχουν μελέτες, έχουν κατατεθεί για χρηματοδότηση ή εξελίσσονται. Και το τρίτο βέβαια θέμα που είπαμε ότι αυτή η πόλη έχει ανάγκη πια, είναι το θέμα των συντηρήσεων. Έτσι λοιπόν γίνονται εκτεταμένες σε όλες τις συνοικίες, σε όλη την πόλη, εκτεταμένες αλλαγές του δικτύου ίδρυυσης, το οποίο ήταν παλιωμένο, ασφαλτοστρώσεις, κανακατασκευή πεζοδρομίων κλπ. Αυτό είναι το σχέδιο και πραγματικά εδώ θέλουμε και τη δική σας βοήθεια. Εσείς θα παραλάβετε από εμάς την πόλη, έτσι, τη δική σας βοήθεια, να το πιστέψετε, να μας πείτε που κάνουμε λάθος και βέβαια να πείσουμε τον κόσμο ότι αυτά που κάνουμε δεν είναι έργα βιτρίνας, δεν είναι για να ξαναβγούμε, δεν είναι, γιατί δεν κάνεις έργο 50-100 εκατομμυρίων για να ξαναβγείς. Έτσι, δεν είναι έργα βιτρίνας τα 100 εκατομμύρια έργα που εξελίχθηκαν και εξελίσσονται αυτή τη στιγμή. Για το πράσινο, μ' άρεσε πάρα πολύ το θέμα. Είχαμε στο μυαλό μας και εμείς, αλλά βέβαια με όλα τα άλλα δεν προλαβαίνουμε και πραγματικά είναι ένα εξαιρετικό θέμα. Το πράσινο. Παλιότερα είχε, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε καταθέσει πρόταση για πράσινη πρωτεύουσα στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Όταν βρεθήκαμε κάποιες στιγμές με προγράμματα στο εξωτερικό, σε κάποια ευρωπαϊκά συνέδρια, μας πρότειναν να υποβάλουμε πάλι πρόταση. Θεωρώ ότι δεν είμαστε έτοιμοι πραγματικά. Χρειάζεται κι άλλο πράσινο η πόλη. Πραγματικά είναι εξαιρετική η εκδήλωση που κάνετε. Θα περιμένω πραγματικά τα συμπεράσματα και τέλος πάντων νέους διάβλους για να βρούμε ανθρώπους οι οποίοι θα βοηθήσουν. Να πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή αυτό που εκτός από το αστικό πράσινο, δηλαδή το πράσινο στους δρόμους που γίνονται, η αλλαγή των φυτεύσεων, η αλλαγή των δέντρων, και εδώ θα σταθώ λίγο γιατί νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό θέμα. Θυμάμαι όλη μου τη ζωή, ακόμα και από το ΤΕΙ που κάναμε φυτεύσεις και είχαμε και τμήμα γεωπονίας εκεί, ότι οι γεωπόνοι μας συμβούλευσαν να βάλουμε κάποια δέντρα. Θυμάμαι ένα εξαιρετικό δασάκι που είχε στο ΤΕΙ με λεύκες. Όταν ήμουν αντιπρόεδρος εκεί, το ξεπατώσαμε. Γιατί δημιουργούσε πόνεση ψυχή μου για αυτό το δασάκι. Έτσι. Αυτή τη στιγμή αναγκαζόμαστε να κόψουμε δέντρα γιατί έχουν γίνει τα πεζοδρόμια, δεν περνάς. Λοιπόν, θέλω να ξέρω. Και εδώ νομίζω ότι είναι και επιστημονικό θέμα πια. Τι δέντρα να βάλουμε σε αυτή την πόλη? Ταιριάζουν οι φοίνικες που έβαλε παλιότερα η προηγούμενη Δημοτική Αρχή? Τα πλατάνια? Πού πρέπει να μπει το ένα και πού το άλλο? Εκεί βοηθήστε μας πραγματικά. Απευθύνομαι στους επιστήμονες που είναι εδώ σήμερα. Πραγματικά βοηθήστε μας. Ένας γεωπόνος που είναι, μπορεί να είναι άριστος στη διοίκηση του Δήμου, γιατί από εκεί βγήκαν αυτές οι αποφάσεις. Άριστη. Το τμήμα γεωπονίας του ΤΕΙ αποφάσισε τη δέντρα. Κοιτάξτε, αν περάσετε στα δίπλα στους χώρους που ανήκαν στο ΤΕΙ, ακόμα και στη γωνία της εισόδου της Ιωαννίνων με την περιφερειακή, εκεί ξέρετε από πότε φυτεύτηκαν. Αυτά τα δέντρα έχουν σχεδόν 30 χρόνια και είναι ακόμα μια σταθερή. Τέτοια δέντρα έπρεπε να μπουν εκεί. Έτσι, θέλω πραγματικά ένα σημαντικότατο θέμα το αστικό πράσινο και πρέπει να το δούμε αν θέλουμε αυτή η πόλη να εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο οργανωμένα επιστημονικά. Επίσης έχουμε πάρα πολλούς χώρους που πρέπει να αναδειχτούν. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να αναδείξουμε το αισθητικό άλσος που εμείς οι μεγαλύτεροι εκεί μεγαλώσαμε τα παιδιά μας. Και εσείς αν είστε Λαρισαί, πιστεύω κάποιοι μεγαλώσατε εκεί. Το αισθητικό άλσος είναι το θέμα του πάρκου του Μεζούρλου. Προσπαθούμε να βγάλουμε μελέτη αυτή τη στιγμή σε συνεργασία με το Σύλλογο Αρχιτεκτώνων και των Γεωπόνων κλπ. Θα μιλήσουμε για αυτά όταν χρειαστεί. Το γραμμικό πάρκο του Μεζούρλου, του
συγγνώμη, του, των χρωμάτων, το παλιό του Χατζηχαλάρ, προσπαθούμε να κάνουμε τη μελέτη στη συνέχεια. Είναι πολλά ακόμα, είναι η γεωργική σχολή. Πρέπει να τη δούμε. Και εκεί οι παλιοί Λαρισαίοι, εκεί κάναν τις γιορτές τους, εκεί συναντιόνταν. Εκεί πηγαίναμε εκδρομή από το Δημοτικό Σχολείο. Λοιπόν, είναι πολλοί οι χώροι που θα μπορούσαν πραγματικά να αλλάξουν την πόλη. Και βέβαια το μεγαλύτερο θέμα τάσα τελευταία, ο ποινιός. Αν κάποιος βαδίσει στο αδιάνοιχτο, στην αδιάνοιχτη κήτη του ποινιού, γιατί ο ποινιός δεν είναι μόνο μέσα στην πόλη. Ο ποινιός είναι μέχρι, η Λάρισα έχει 40 χιλιόμετρα όχθης του ποινιού. Ξεκινάει από το Κουτσόχυρο και φτάνει μέχρι την Κυρτώνη. Αν το περπατήσει κάποιος, βέβαια δεν είναι ανοιγμένο, δύσκολα κάποιος μπορεί να το περπατήσει εκεί. Άσε τα σκυλιά στο δρόμο που θα σε βάλουν στο φαλάνγι. Λοιπόν, θα δει ότι είναι παράδεισος. Αυτό είναι ένα όνειρο για μένα, όνειρο ζωής να μπορέσουμε. Ήδη έχουμε δημοπρατήσει ένα πολύ μικρό κομμάτι στην Δερψιθέα που το βάλαμε στο Leader, μια διάνοιξη ενός περιπατητικού και ποδηλατικού μονοπατιού. Βέβαια, αν αυτό μείνει έτσι και δεν συνεχίσει, θα οργωθήσει λίγο από τους αγρότες δίπλα. Λοιπόν, το ποινιός είναι, πραγματικά είναι, αν καταφέρουμε να φτιάξουμε τον ποινιό, έτσι, στο κομμάτι που είναι μέσα στο Δήμο μας, νομίζω ότι θα φτιάξουμε μια άλλη πόλη. Λοιπόν, σας έβαλα στο τραπέζι θέματα πάρα πολύ σημαντικά. Πραγματικά ευελπιστώ και ελπίζω μόνο από νέους ανθρώπους θα βρούμε τη λύση. Ειλικρινά το πιστεύω. Όσο και αν εμείς δουλέψαμε, νομίζω είμαστε στο τέλος. Έτσι. Βοηθήστε, πάρτε τη σκυτάλη από εμάς. Πραγματικά έχει πάρα πολύ δουλειά. Και να πω και το τελευταίο, για να κλείσω με αυτό και να με συγχωρείτε που μίλησα πολύ. Έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια, όσο ήμουνα, να φτιάξουμε μια κατάσταση του Δήμου με τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτό βέβαια δεν το ξέρουν ούτε οι ίδιοι οι δημοτικοί αρχοί, γιατί δεν ενδιαφέρει πολλές φορές, έτσι. Αλλά ούτε και η πόλη, ούτε το δίνει κανένα σημασία. Έχουμε μάθει στην Ελλάδα να λέμε, ευρωπαϊκά προγράμματα, τρώνε λεφτά, μωρέ. Έτσι έχουμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, κι όμως η Λάρισα μπήκε στον ευρωπαϊκό χάρτη. Αυτή τη στιγμή και ξέρετε τι συμβαίνει, όποιος έχει ασχοληθεί ξέρει με τα προγράμματα τι γίνεται. Δηλαδή, αν φτιάξεις μια πρώτη μαγιά και γνωριστείς και είσαι συνεπής, από εκεί και πέρα σε βρίσκουν αυτοί, δεν τους ψάχνεις εσύ. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Εκεί λοιπόν, πραγματικά, οι υπεύθυνοι των ομάδων εργασίας θα ήθελα να έρθουν σε επαφή μαζί μου, όσο και αν είμαι πιεσμένος, θα βρω το χρόνο, έτσι, να μιλήσουμε γι' αυτό. Θέλω να, φεύγοντας εμείς από εκεί, να μείνει αυτό. Αν δεν πάρουν κάποιοι τη σκυτάλη, το κομμάτι που φτιάξαμε στα ευρωπαϊκά προγράμματα θα εξαφανιστεί. Να βρεθούμε λοιπόν με τους υπευθύνους, να σας συστήσω στο γραφείο, να σας πω πώς μπορείτε να συμμετέχετε και να συμμετέχετε ενεργά πια, να πάρετε τη σκυτάλη. Είναι το γραφείο, όπως όλα στηρίζονται σε ανθρώπους, στηρίζεται σε 2-3 ανθρώπους. Δεν φτάνουν όμως. Ή θα παραμείνει εκεί που είναι και θα φθήνει. Έτσι. Ελάτε λοιπόν να δούμε όλο αυτό το σκηνικό εδώ που στείνεται να το εντάξουμε και στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή επιτυχία. Θα περιμένω πραγματικά να δω και γραπτά αυτά που θα τα συμπεράσματά σας. Έτσι. Δεν ξέρω αν μπορέσω να μείνω όλο το διάστημα, γιατί δουλειές ακόμα και σήμερα έχουμε τους στυλισμούς, τον φωτισμό έξω που ακόμα τρέχουν. Λοιπόν, να ευχηθώ να είναι η πρώτη δημιουργική, η πρώτη εκδήλωση από εκατοντάδες άλλες. Επιτυχία, παιδιά. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σούλτη. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Τώρα θα ήθελα λίγο να δώσω το λόγο στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, τον κύριο Κατρανά Γιώργο. Αν θα θέλετε λίγο να δώσετε κι εσείς, έχετε 2 λεπτά χρόνο να μας δώσετε έναν χαιρετισμό. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, καλημέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα, να ευχηθώ καλή αρχή στις δράσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, μιας και η σημερινή διαδικτυακή εκδήλωση είναι η πρώτη δράση που κάνουμε σαν σώμα. Και να συγχαρώ έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα τις Επιτροπές Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, καθώς και την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, των οποίων τα παιδιά έτσι με πολύ μεράκι και πολύ πάθος ετοίμασαν το σημερινό webinar, πάντα σε στενή συνεργασία με την Δημοτική Αρχή. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και όσους μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σούλτη. Καθώς και τους σημερινούς μας εισηγητές, οι οποίοι με πολύ χαρά αποδέχτηκαν την πρόσκλησή μας και σήμερα βρίσκονται κοντά μας και θα τους ακούσουμε στη συνέχεια.
Τώρα δύο λόγια για το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας. Το νεοσύστατο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων φιλοδοξεί να αγγίξει κέρια ζητήματα των νέων και της πόλης μας ευρύτερα. Και ευελπιστώ λοιπόν ότι σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε, αλλά και να συζητήσουμε για σημαντικά θέματα της καθημερινότητάς μας, μιας και η κλιματική αλλαγή αποτελεί όλο ένα και περισσότερο απειλή για τη ζωή μας, αλλά και για την κρίση της βιωσιμότητας που φαίνεται ότι θα κληθεί να αντιμετωπίσει η αστική κινητικότητα, φαντάζομαι, τα επόμενα χρόνια. Εντάξει, προφανώς και δεν προκαλούμε συνειδητά την καταστροφή, δεν έχουμε όμως και επίγνωση των επιπτώσεων της καθημερινής μας ζωής. Εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε και για να αλλάξουμε, αντί να αναζητήσουμε την ελπίδα, ας αναζητήσουμε καλύτερα τη δράση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Πετρανά. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι με την παρουσία του μας τιμάει εκπρόσωπος από το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου Πηνίου, ο κύριος Αλέξανδρος Καζάκος, και εκπρόσωπος από το Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών Νομού Λάρισας, ο κύριος Γιουρούκης. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς όλους σας για τη στήριξη που μας έχετε δείξει. Η παρουσία σας σημαίνει πολλά για εμάς εδώ σήμερα. Τώρα θα ήθελα να περάσουμε λίγο σε κάποια διαδικαστικά ζητήματα της εκδήλωσής μας, για τα οποία θα μας μιλήσει ο Γιώργος Τσιουμάνης. Γιώργο, ο λόγος είναι σε σένα. Καλημέρα και από μένα. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω όλους με τη σειρά μου και να σας καλωσορίσω σε αυτή την εκδήλωση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Λάρισας. Λοιπόν, ο κάθε ομιλητής θα έχει περίπου 20 λεπτά στη διάθεσή του για να μοιραστεί μαζί μας την ομιλία του. Στο τέλος, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί τους και θα μπορούμε να τους απευθύνουμε και κάποιες ερωτήσεις, σχετικές πάντα με το θέμα. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Ή στα σχόλια, στο chat, εδώ πέρα, ή αλλιώς προφορικά, αν πάτε κάτω-κάτω στο Zoom, θα δείτε ένα εικονίδιο που λέει Participants. Αν πατήσετε πάνω σε αυτό το εικονίδιο, θα σας βγει το chat από δίπλα. Κάτω δεξιά έχει ένα εικονίδιο που λέγεται Raise Hand. Αν πατήσετε το raise hand, θα δούμε ότι έχετε σηκώσει το χέρι, οπότε θα σας δώσουμε τον λόγο. Επίσης μπορεί να είναι και κάποιο live μέσα στο Facebook, αλλά εδώ έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα, οπότε προσπαθούμε να το λύσουμε. Αναλόγως με τον αριθμό των ερωτήσεων, θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε εννοείται όσο το δυνατόν περισσότερες, αλλά να μείνουμε και μέσα στα χρονικά πλαίσια. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε επίσης πως για την ομαλότερη διεξαγωγή της εκδήλωσής μας, θα παρακαλέσουμε να έχετε τα μικρόφωνα σας κλειστά. Και όταν έρθει η ώρα της συζήτησης, σας προτρέπουμε να χρησιμοποιήσετε το χεράκι που μόλις προαναφέραμε. Επιπλέον, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε πως η εκδήλωσή μας μαγνητοσκοπείται, οπότε όποιος δεν θέλει να φαίνεται, μπορεί απλά να κλείσει την κάμερά του. Στο τέλος της εκδήλωσης, θα κάνουμε και ένα στιγμιότυπο οθόνης, ένα print screen, οπότε όποιος δεν θέλει πάλι να φαίνεται, θα μπορέσει να κλείσει την κάμερά του, αλλά αυτό θα το πούμε όταν έρθει εκείνη η στιγμή. Λοιπόν, σιγά σιγά ας περάσουμε στον πρώτο μας ομιλητή. Είναι μεγάλη μας χαρά που έχουμε κοντά μας τον κύριο Τάτση Κωνσταντίνο. Ο κύριος Τάτσης είναι γεωπόνος, εκπρόσωπος στην Ελλάδα της ELCA, ο οποίος θα μας μιλήσει για το πράσινο και η ομιλία του έχει τίτλο «Πράσινο ίσον υγεία». Δηλαδή, τι σημαίνει το πράσινο, μια πράσινη πόλη και τα ωφέλη της στον άνθρωπο. Αλλά μην τα πω λαγώ. Κύριε Τάτση, όποτε είστε έτοιμος, μπορείτε να ξεκινήσετε. Καλημέρα. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω αρχίζοντας τους προλαλήσαντες. Κύριε, το πρώτο γιατί μου θύμισε και αλλάζω εντελώς αυτό που είχα πει να ξεκινήσω. Το πώς ξεκινήσαμε. Κάποια παιδιά ασχολήθηκαν, ας το πούμε, με την οικολογία και ενώ ήμασταν νέα πιτσιρίκια, τώρα μιλάμε 17-18 χρονών και νέα στελέχη του Σώματος Ελληνοπροσκόπων, ένας παλιός μας είπε ότι ξέρετε παιδιά υπάρχει παγκόσμια IWWF. Ο Θοδωρής ο Μπένος ήταν το πρώτο μέλος Έλληνας στην παγκόσμια IWWF, δεύτερος ήταν ο Θεμιστοκλήσος Βαρούνης, τρίτος εγώ, τέταρτος ο Τάκης. Σήμερα για να σας πω αυτά τα τρελά παιδιά και σας το λέω με μια έννοια που κάποιοι, επειδή πολύ συχνά χρησιμοποιούμε ταμπέλες στερεότυπα, ο Θόδωρος ο Μπένος ο Πάλμερ τώρα τελείωσε την καριέρα του ως διευθυντής του Αρχαίλωνα, το έκανε ζωή. Ο Τάκης είναι ο διευθυντής του Περιβαλλοντικού Κέντρου στην Βιστονίδα. Ο Θεμιστοκλής είναι διευθυντής του Περιβαλλοντικού Κέντρου της Αργυρούπολης στην Αθήνα. Και εγώ το ασχολήθηκα επαγγελματικά με αυτό επίσης. Γι' αυτό σας λέω, μην αφήνετε τα όνειρά σας και όταν δένετε το όνειρό σας με την πραγματικότητα, δηλαδή με τη δουλειά σας και κάνετε αυτό που αγαπάτε δουλειά,
θα βρείτε την άκρη και θα τη βρείτε με τον καλύτερο τρόπο, αποτελεσματικά και για, όχι μόνο για σας, όχι πάντα οικονομικά, αλλά και κατά κύριο λόγο για την κοινωνία. Γιατί όταν το συνδέεις αυτά, είσαι πολύ δημιουργικός και παράγεις για την κοινωνία. Μία από τις ιδιοκτησίες μου, λοιπόν, ήταν ότι όταν ξεκίνησα επαγγελματικά, μετά από λίγα χρόνια, επειδή το έψαχνα, ασχολήθηκα με τα φυτεμένα δώματα. Φτιάξαμε ένα πρώτο φυτεμένο δώμα. Δεν είναι αυτό που είναι πίσω, θα σας δείχνω διάφορες φωτογραφίες όσο μιλάω. Η εταιρεία μας, η τοπιοδομή, έχει φτιάξει, είναι leader στην Ελλάδα στην κατασκευή φυτεμένων δωμάτων. Μπήκα στην Επιτροπή Πρασίνου του ΓΕΟΤΕΕ, όπου τότε γνώρισα τον δικό σας τότε διευθυντή Πρασίνου, τον Κώστα τον Δελιγιάννη, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος. Θυμάμαι με πόσο κέφι σχεδίαζε τότε την αρχή του πάρκου του Μεζούρλου. Με πόσο ξεκίναγε τη λογική, γι' αυτό για να σας το λέω, το συνδέω με τις προηγούμενες κουβέντες, για το πόσους βαθμούς θερμοκρασία θα μειώσει στην Λάρισα από εκείνη την πλευρά που ο Λίβας, όπως ξέρετε, όταν μπαίνει μέσα στη Λάρισα, την ζεσταίνει αρκετά. Γιατί όλα αυτά είναι πράγματα. Δηλαδή εσείς σκέφτεστε, αλλά δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι επιστημονικά, φτιάχνοντας ένα πάρκο σε μια πλευρά της πόλης, μειώνεται, όταν έρχεται ο άνεμος από εκεί, μειώνουμε τη θερμοκρασία της πόλης κατά 3-4 βαθμούς. Με αυτά τα δεδομένα προχωράμε. Και μετά μπήκαμε έγινα πρόεδρος στην ΠΕΓΕΠ, πρόεδρος των Γεωπόνων του Κόσμου, ήμουν ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στην ΕΛΚΑ, που είναι η βιομηχανία πρασίνου της Ευρώπης, ας το πούμε έτσι, και τώρα παράλληλα κάνουμε δουλειές. Και οι δουλειές είναι κατά κύριο λόγο έργα πρασίνου, δηλαδή έχουμε μια εταιρεία που ασχολείται με ειδικά έργα, όχι μόνο έργα πρασίνου, ειδικά έργα περιβάλλοντος. Πάμε τώρα στο πρακτικό. Ας γυρίσουμε πολύ πίσω για να δούμε το πώς είναι η φύση γύρω μας. Θα ήθελα να σκεφτείτε ότι για εκατομμύρια χρόνια πραγματικά, ο άνθρωπος ζει σε αυτή τη γη, αλλά η γη παλιά ήταν μια κόλαση. Ηφαίστεια, το ένα το άλλο. Πώς φτάσαμε σε αυτό που είμαστε σήμερα? Για ένα απλό πράγμα που λέγεται δέντρα. Τα φυτά δεσμεύουν το διοξίδιο και το κάνουν ξύλο. Αυτό γίνεται για εκατομμύρια χρόνια, οπότε το 70% που υπήρχε στην ατμόσφαιρα διοξίδιο, αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στο σημερινό ποσοστό που είναι βιώσιμο. Αυτή τη δουλειά την κάναν τα φυτά. Πού αποθηκεύουν το διοξίδιο? Το ξύλο. Το ξύλο που έχουν τα φυτά μέσα είναι το διοξίδιο. Όταν τα φυτά πλακώνονται, καταπλακώνονται, αυτό το ξύλο σαπίζει σιγά σιγά και γίνεται έλαια. Γιατί τα φυτά είναι ελαιούχα, όπως ξέρετε. Παραδείγματος χάρη, έχουμε τον ηλιόσπορο, τόσα φυτά έχουν έλαια. Γι' αυτό, όπως θυμάστε, πήγαμε να αντικαταστήσουμε για μια περίοδο τη βενζίνη με υλικά από ελαιούχα φυτά, όπως είναι αυτά που σας προείπα. Και έτσι το πετρέλαιο, όσο και αν δεν το έχετε φανταστεί, είναι αποτέλεσμα σύψης φυτών που έχουν θαυτεί εκατομμύρια χρόνια πριν. Σας το λέω αυτό γιατί ο μόνος οργανισμός που πραγματικά επικοινωνεί με τον έξω κόσμο και κάνει τη γη βιώσιμη είναι τα φυτά. Γιατί τα φυτά μέσω της χλωροφύλης παίρνουν την ενέργεια από τον ήλιο και αυτό είναι τη μεταφέρουν σε ενέργεια για μας. Δηλαδή το κάρβουνο, το πετρέλαιο, το ξύλο που καίμε, όλα αυτά είναι ενέργεια που χρησιμοποιούμε εμείς και την παίρνουν τα φυτά από τον ήλιο. Πάμε παραπέρα τώρα να δούμε τα πιο πρακτικά πράγματα, ας το πούμε έτσι. Το τι κάνει. Αυτό το πολύ σημαντικό που κάνουν τα φυτά, φτιάξαν ένα βιώσιμο περιβάλλον για μας. Τι κάνει όμως το πράσινο στην πόλη μας? Αυτό που εμένα με ενδιαφέρει πολύ, γιατί είναι το κυρίαρχο και είναι και το επάγγελμά μου, είναι τι. Τα φυτά, έχουμε μία πόλη. Η πόλη αυτή, τι κάναμε εμείς, από λάθος πιθανά, την καλύψαμε αυτή την πόλη με... έχω κάνει κάτι με στο βίντεό μου, συγγνώμη. Την καλύψαμε την πόλη με μπετό, με σκληρά υλικά. Κύριε Τάτσι, έχετε απενεργοποιήσει το μικρόφωνο. Εγώ, the host mute me. Εδώ πέρα μένα μου βγάζει the host mute me. Τέλος πάντων, τα φυτά έχουν, δεσμεύουν και κάνουν καλό, λέμε γενικά. Ξέρουμε τι. Αντίθετα, εμείς γεμίσαμε την πόλη με σκληρό υλικό. Σκληρό υλικό εννοούμε ασφαλτό, πλάκες και τα λοιπά, ακόμα και παράνομα. Δηλαδή, πόσοι στα σπίτια που μένετε το 30%, όπως λέει η νομοθεσία, είναι χώμα γύρω από τα σπίτια. Δηλαδή, έχετε ένα οικόπεδο 100 τετραγωνικά, τα 70 τα καλύψατε με σπίτι και τα 30 με χώμα. Αυτό σημαίνει πολλά για το που ζούμε. Παραδείγματος χάρη, λέμε τώρα πλημμύρες. Πλημμυρίσαν και πνιγήκαν άνθρωποι. Αν στις πόλεις μας είχαμε το 30% χώμα,
Οπότε με την άσφαλτο και τα λοιπά, πέστε ότι είναι το 50% και το άλλο 50% είναι σπίτια. Και το 30% των χώμα δεν θα είχαμε πλημμύρες. Γιατί οι πλημμύρες, πάλι μου βγάζει ότι the hosted με μου κάνει muted. Ακούγεστε κανονικά, κύριε Τάτση, ακούγεστε κανονικά. Όχι, τώρα ξαναμπήκα εγώ. Μου βγάζει ότι, τέλος πάντων, πάμε παραπέρα. Τα φυτά, το να έχεις χώμα, απλό χώμα, στον κήπο σου ή στον ακάλυπτο και όχι τσιμέντο που τα έχουμε τσιμεντώσει όλα, σημαίνει ότι το νερό της βροχής θα απορροφηθεί εκεί και δεν θα βγαίνει στον δρόμο. Αν το 30% της πόλης ήταν, όπως λέει η νομοθεσία, χώμα, δηλαδή το 30% το κάθε σπιτιού, σημαίνει ότι θα είχαμε 30% λιγότερο νερό μέσα στην πόλη σε μια βροχή. Οπότε δεν θα είχαμε πλημμύρα, γιατί η πλημμύρα είναι ένα τρίγωνο, από τη μία πλευρά είναι ο χρόνος, από την άλλη είναι η ποσότητα και από την άλλη έχουμε το χώρο. Όταν λοιπόν μειώνουμε την ποσότητα κατά 30%, που είναι το πικ της πλημμύρας, δεν έχουμε πλημμύρα. Αλλά ας πάμε ξανά στο πράσινο. Τα σκληρά υλικά έχουν ένα μεγάλο μειονέκτημα. Αυξάνουν τη θερμοκρασία τους την ημέρα από την ηλιακή ακτινοβολία, όπως όλα τα πράγματα. Τα σκληρά υλικά όμως αυτό το απορροφούν και το δίνουν μετά. Αυτό το τεράστιο μειονέκτημα είναι ότι το βράδυ, ας πούμε μετά τις 5 η ώρα σήμερα, που η θερμοκρασία θεωρητικά θα αρχίζει να πέφτει και να ανασένει η πόλη και κατά κύριο λόγο τον καλοκαίρι στις 8 η ώρα, 9, που θα πρέπει να πέφτει η θερμοκρασία, πέφτει με πολύ αργότερους ρυθμούς και έτσι δημιουργείται σε εμάς ένα αίσθημα κόπωσης και δεν δροσίζεται η πόλη. Αυτό λέγεται φαινόμενο θερμικής νησίδας και δημιουργεί τεράστια προβλήματα στο πώς εμείς λειτουργούμε σαν κοινωνία. Στο πώς εμείς ζούμε υγιώς, με υγεία. Παράλληλα, θέλω να σας θυμίσω ότι ο άνθρωπος που ζει εκατομμύρια χρόνια, όπως είπαμε, σε αυτό εδώ το χώρο, σαν μπορεί όχι ακριβώς όπως είμαστε σήμερα, αλλά χειρότερα, ζούσε εκατομμύρια χρόνια μέσα στο χώμα. Η υγεία δεν έχει σχέση μόνο με τα φυτά, αλλά έχει σχέση και με το πράσινο, έχει σχέση και με το χώμα. Για εκατομμύρια λοιπόν χρόνια έπαιρνε με χημικό τρόπο δόσεις από το φαγητό του, δηλαδή όπως ξέρετε τα φαγητά έχουν αλάτια, το ένα το άλλο ένζυμα, έπαιρνε δόσεις από μύκητες που υπάρχουν στο χώμα. Υπάρχει λοιπόν ένας απίστευτος, παρατηρήσαμε για πολλά χρόνια ότι οι άνθρωποι που είχαν ψυχικά προβλήματα όταν δουλεύανε με τον κήπο ή με φυτά γινόντουσαν καλύτερα. Και έτσι φτιάχνανε στα περισσότερα κέντρα υγείας ψυχικής και ένα θερμοκηπιάκι και δουλεύανε εκεί μέσα οι ασθενείς. Και έτσι νιώθαν ευτυχισμένοι. Στην αρχή λέγανε νιώθουν ευτυχισμένοι γιατί δημιουργούν. Ανακαλύψαμε τελικά ότι ένας από τους μύκητες του χώματος είναι μάλιστα ο ακτινομύκητας που λέμε μυρίζει βροχή. Παράγει, που είναι διαδεδομένο σε όλο τον κόσμο, παράγει ένα ένζυμο που με αυτό το ένζυμο επιδρά στον άνθρωπο και μας διεγείρει τη σερατονίνη μας. Δηλαδή, ένα φυσικό προζάκ. Για εκατομμύρια χρόνια, λοιπόν, έχουμε έναν οργανισμό, τον άνθρωπο, ο οποίος δέχεται κάθε μέρα μια συγκεκριμένη δόση από το χώμα γύρω-γύρω. Και ξαφνικά μπαίνει σε ένα χώρο που είναι όλο μία πόλη. Αποτέλεσμα, αυτό που λένε οι παλαιότεροι, και θα το έχετε ακούσει, μα γιατί υπάρχουν τώρα τόσοι ψυχικά ασθενείς, γιατί οι άνθρωποι έχουν κατάθλιψη το ένα το άλλο. Γιατί ακριβώς δεν πιάνουμε χώμα. Όσο και αν φαίνεται απίστευτο, είναι τεράστιο το πρόβλημα ότι δεν πιάνουμε χώματα. Και τι θα θέλαμε να κάνουμε, να πιάνουμε περισσότερο χώμα. Δηλαδή, να έχουμε μία επαφή με αυτό που λέγεται έδαφος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ζωή. Λοιπόν, δεν είναι το πράσινο λοιπόν μόνο αυτό που λέμε να κάνουμε, να βάλουμε πράσινο γιατί είναι καλό, είναι το πράσινο γιατί κάνει και ευτυχές τον άνθρωπο από τη φύση του με χημικό τρόπο πια. Και μάλιστα αυτό το χρησιμοποιούν το υλικό πλέον και για τους καρκινοπαθείς για να νιώθουν λίγο ευεξία και να μην έχουν τόσο αίσθηση του πόνου. Το πράσινο λοιπόν στην πόλη, εκτός από το αισθητικό κομμάτι, μας αρέσει, βελτιώνει τον αέρα γιατί δεσμεύει διοξίδιο και προσφέρει οξυγόνο, όπως όλοι ξέρουμε, που το αποθηκεύει το διοξίδιο στα κλαδιά του, στα φύλλα του. Οι κυταρίνοι είναι μακρές αλυσίδες διοξίδιο του άνθρακα όσο θυμούνται τη χημεία. Και το κάνει ξύλο. Δεύτερο πράγμα, παράγει οξυγόνο. Τρίτο πράγμα, φέρνει νερό.
στην ατμόσφαιρα μέσω των στοματίων του και με το νερό στην ατμόσφαιρα μέσω των στοματίων του. Αυτό, για να σας λέω παράλληλα, είναι ένα στερατσόκηπο σε ένα σχολείο από τους πρώτους που φτιάξαμε, είναι 20 χρόνων, όπου τα παιδιά κάνουν μαθήματα εκεί πέρα έξω και είναι στον Πειραιά, στην Καστέλα. Μέσω των στοματίων του φέρνει, δροσίζει, οπότε ακόμα ταπεινώνει τη θερμοκρασία, γιατί όπως ξέρετε όταν τρέχει νερό φέρνει, χαμηλώνει αρκετά η θερμοκρασία κατά κάποιους βαθμούς. Τι κάνουμε λοιπόν? Έχουμε αισθητικά, έχουμε μειώνει τις πλημμύρες όπως λέμε, όπως σας είπα πριν και το γιατί, έχουμε το πολύ σημαντικό ότι δεσμεύει όλους τους ρήπους. Θα έχετε παρατηρήσει ότι τα δέντρα που είναι τα πιο ορεινά, τα που αντέχουν περισσότερο στο κρύο, είναι συνήθως λία τα φύλλα τους, ενώ τα δέντρα που είναι πιο ανθεκτικά στην ξηρασία, η ελιά λέω ένα παράδειγμα, που θα έχετε δει όλοι, ή η λεβάντα, έχουν ένα χνούδι από κάτω, έχουν έντονα χνούδια πάνω. Δηλαδή μερικές φορές το χρώμα τους δεν είναι χρώμα, αλλά είναι στην πραγματικότητα χνούδια τα οποία προέρχονται από την... Από είναι στην ουσία πολλές μικρές τριχίδια. Γιατί τα έχουν αυτά τα χνούδια, τα δέντρα? Γιατί έτσι αντέχουν στον άνεμο και δημιουργούν γύρω τους ένα μικρό κλίμα. Για να αντέχουν λοιπόν στις χαμηλές θερμοκρασίες, σε όλα αυτά που είπαμε πριν. Αυτά τα χνούδια λοιπόν βελτιώνουν, δεσμεύουν πάρα πολύ ισχυρά τα αιωρούμενα σωματίδια. Στην Ευρώπη το ευδόκιμο της ζωής, δηλαδή που είναι τα 70 τόσα χρόνια, μειώνεται κατά 3 χρόνια λόγω των αιωρούμενων σωματιδίων. Αυτά παράγονται κατά κύριο λόγο από μεγάλα φορτηγά, μεγάλα αυτοκίνητα ή συστήματα θέρμανσης στην πόλη. Τα αιωρούμενα σωματίδια, για να έχετε μία αίσθηση, στην Αθήνα είναι 256 μέρες εκτός ορίων. Δηλαδή, αν στη Βόρεια Ευρώπη λόγω υγρασίας κάθονται, σε εμάς, στις πόλεις μας, που έχουμε και πιο παλιά αυτοκίνητα σε σχέση με τη Βόρεια Ευρώπη, είναι πολύ χειρότερο. Γιατί αυτό το πράγμα που έχουμε, έχουμε περισσότερα χρόνια, περισσότερα μάλλον προβλήματα υγείας, λόγω των αιωρούμενων σωματιδίων. Τα αιωρούμενα σωματιδία είναι, για να καταλάβετε, σωματίδια που είναι μικρότερα των 10 parts per million, δηλαδή ppm τα λέμε. Είναι πάρα πολύ μικρά, πολύ μικρότερα από το αλεύρι. Έτσι αυτά μπαίνουν μέσα στα πνευμόνια μας και μας δημιουργούν προβλήματα. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτά? Αν σε ένα δρόμο έχει δεξιά-αριστερά, δέντρα, και θάμνους, μια σειρά από θάμνους, όπως έχετε δει σε πολλές χώρες της Ευρώπης, δεν γίνεται για λόγους γιατί το θέλουμε εμείς, γιατί είμαι εγώ τρελός, πρασινάς και τάμπαλα, ή ένας, ας πούμε, ιερετή που υπάρχουν μέσα να ξέρουν γιατί το λέει ο τρελός βιοπόνος του Δήμου. Είναι γιατί μαζεύουν το 50% των παραγόμενων ορούμενων σωματιδίων από τα αυτοκίνητα επιτόπου. Επίσης, τα φυτά, όσο και αν δεν το πιστεύετε, έχουν τεράστια επιφάνεια. Εδώ βλέπετε έναν ταρατσόκηπο, βλέπετε πόσο στενός και ελαφρύς είναι, που φτιάχνουμε σε ένα άλλο σχολείο στον Ημιτό. Βλέπετε πόσο λεπτό είναι, 10 πόντους, και τώρα ρίχνουμε τα πρώτα στρώματα του ταρατσόκηπου. Τα αιρούμενα σωματίδια, όταν μπαίνουν μέσα, μας κάνουν κακό, και οι υπόλοιποι ρήποι που δεσμεύονται ισχυρά από τα φυτά, γιατί ένα όριμο πεύκο, αν θυμάστε στα μαθηματικά μαθαίναμε στη γεωμετρία το πόσο μεγάλο είναι το ευαδόν ενός κυλίνδρου, έχει χιλιάδες πευκοβελόνες. Ένα όριμο πεύκο έχει περίπου 10 στρέμματα επιφάνειας, που μαζεύει ισχυρά αυτούς τους ρήπους, τα αιρούμενα σωματίδια αλλά και τους άλλους ρήπους, ενώ ας πούμε σκεφτείτε ότι ένα τετράγωνο αστικό στο κέντρο της πόλης της Λάρισας έχει μια επιφάνεια που έχει μπροστά ένα τετράγωνο, είναι ας πούμε 100 μέτρα επί 25 μέτρα ύψος στις πολυκατοικίες, είναι 2,5 στρέμματα. Εκεί. Ένα δέντρο έχει 10 στρέμματα. Επίσης, στο τζάμι, στον τοίχο, όταν βρέξει, αυτά ξαναγυρίζουν. Ενώ στο δέντρο δεσμεύονται ισχυρά.
Σας τα λέω αυτά γιατί βλέπετε ότι αν έχουμε αρκετό πράσινο στην πόλη, πλέον το όριο στην Ευρώπη λέει ότι πρέπει, το η Ευρώπη μας έχει βάλει ένα στόχο τα 12, όριο τα 9, η Αθήνα είναι στα 2,4, η Λάρισα είσαι σε πολύ καλύτερο βαθμό από την Αθήνα, πολύ καλύτερο βαθμό, και σε αυτό οφείλεται και η βελτίωση και του κλίματος της Λάρισας σε σχέση με το παρελθόν και το ότι έχετε χώρους να περπατάτε, είναι γιατί έχετε πολύ περισσότερο πράσινο που σας ενδιαφέρει και δεσμεύετε περισσότερους ρήπους από ό,τι μαζεύετε η Αθήνα, είναι γιατί είσαστε και κοντά στο, κοντά στο φυσικό περιβάλλον. Έχετε και περιαστικά δηλαδή περιβάλλον, έχετε τον Πηνιό που είναι ένα ποτάμι όχι μόνο νερού, αλλά και δροσιάς από πάνω που δροσίζει την πόλη σας. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να σας πω είναι για τα φυτεμένα δώματα που υποτίθεται ότι είμαι ειδικός. Με είχε χρησιμοποιήσει και το κράτος στην νομοθεσία στην Επιτροπή του ΥΠΕΧΟΔΕ τότε και ήμουνα και σε αυτούς που συνέταξαν τις κατευθυντήριες οδηγίες, δηλαδή τις προδιαγραφές, ας το πούμε, που υπάρχουν στη χώρα μας για αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχουν όλα αυτά. Μην νομίζετε ότι δεν υπάρχουν. Έχουμε τέτοια πράγματα στη χώρα μας και είναι καλό να ξέρουμε ότι δεν είμαστε τόσο κακοί σε σχέση με τους άλλους. Είμαστε αρκετά μπροστά και θεωρούμαστε και καλοί. Και έχουμε πολλά έργα. Εδώ θα σας βάλω να δείτε ένα άλλο έργο που είναι της Σαντορίνης. Μάλλον καλύτερα να φύγω εγώ και να δείτε ότι αυτό είναι το φυτεμένο δώμα στη Σαντορίνη. Αυτό από κάτω είναι αρχαιολογικός χώρος της Σαντορίνης. Και τον κατασκευάσαμε πριν από περίπου 15 χρόνια και είναι ένα φυτεμένο δώμα. Δηλαδή, απάνω έχουμε βάλει μάλιστα ειδικό υλικό φυτεμένου δώματος που μοιάζει με την άσπα της Σαντορίνης, δηλαδή το φυσικό έδαφος της Σαντορίνης, για να μην αλλάζουμε και το τοπίο. Γιατί στην πραγματικότητα ότι είναι ότι ο χώρος του αρχαιολογικού χώρου δεν πρέπει να αλλάζει ούτε την περιοχή και η Σαντορίνη έχει... εδώ βλέπετε ένα λαχανόκηπο σε μια ταράτσα ενός δικηγόρου στο κέντρο της πόλης, γιατί και αυτά είναι σημαντικά, ξέρετε, να έχουμε το κέντρο της πόλης και να μπορούμε να πηγαίνουμε και να δούμε, να έχει ο άλλος και να παράγει τα λαχανικά του. Ο συγκεκριμένος μάλιστα ήταν περήφανος γιατί τάιζε όλη τη γειτονιά με μελιτζάνες, ας πούμε, ή ντομάτες από τον ταρατσόκηπο, στα 10 εκατοστά βάθος τώρα μιλάμε. Δεν θα σας βάλω τα πολύ γνωστά έργα που έχουμε κάνει, όπως ας πούμε το Νιάρχος που ήταν 14 θρέματα ή το Αμάν Ζώε, το δευτάστερο ξενοδοχείο που υπάρχει στο Κρανίδι που είναι 30 τόσα στρέμματα, γιατί αυτά θα μου πείτε είναι πολύ ακριβά έργα. Θα σας βάλω ένα απλό έργο όμως, φωτογραφία τώρα, να το δείτε αυτό πως ήταν πριν. Είναι ένα απλό σπίτι όπως βλέπετε, ένα σπιτάκι ένα σπιτάκι ενός ανθρώπου, μια ταράτσα σε ένα πράσινο προάστιο της Αθήνας, ο οποίος ο ιδιοκτήτης, όταν του είπα ότι ξέρεις ο ταρατσόκηπός σου που ήταν 100 τόσα τετραγωνικά κοστίζει 10.000 ευρώ, μου λέει είσαι βλάξ. Του λέω γιατί, δηλαδή σε φάσεις παρεξήγηση, μου το είπε και λίγο χοντρά. Του λέω μα γιατί, τι έκανα κάτι. Μου λέει φίλε, εγώ για να αγόραζα 100 τετραγωνικά στην Κηφισιά σπίτι, κήπο, έπρεπε να δώσω 1.000.000 ευρώ. Και εγώ έδωσα 10.000 και έχω κήπο στην ταράτσα μου. Και φυσικά το καταλαβαίνετε ότι αυτός πέτυχε αυτό που ήθελε με πολύ πιο οικονομικό τρόπο. Όμως η πόλη μπορεί να πετύχει και γι' αυτός έξω χρηματοδοτούμε τους ταρατσόκηπους, μπορεί να πετύχει πολλά πλεονεκτήματα. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα? Αυτή τη στιγμή έχει μια πόλη που όλες οι ταράτσες ακτινοβολούν πίσω θερμοκρασία. Και έτσι έχουμε το φαινόμενο της θερμικής ζυμίδας που είχαμε πει πριν. Ενώ με αυτόν τον τρόπο δεν ακτινοβολά πίσω θερμοκρασία και δροσίζεται. Έτσι δροσίζεται όμως και το από κάτω διαμέρισμα και το από κάτω διαμέρισμα και δροσίζεται η πόλη. Δεύτερον, όταν βρέχει, ο ταραυτσόκηπος απορροφά το 50% του νερού της βροχής, μιας πλημμυρικής βροχής. Έτσι, το νερό που θα καταλήξει στο δρόμο, άρα και στο σύστημα αποχέτευσης ομβρίων, είναι το μισό. Και το άλλο μισό θα βγει σε διάρκεια μιας μέρας, δηλαδή επιβραδύνει, οπότε δεν έχει πλημμύρες. Σκεφτείτε όμως τι σημαίνει αυτό για την οικονομία μιας πόλης. Δηλαδή θέλετε στον κεντρικό δρόμο, επειδή όλα κλείστηκαν σε ένα δρόμο στη Λάρισα, να φτιάξετε καινούργιο δίκτυο αποχέτευσης. Γιατί ο παλιός σωλήνας ήταν ένα Φ300 και τώρα πρέπει να πάτε σε ένα Φ500. Τι κόστος έχετε για να σκάψετε ένα 200 μέτρα, ας πούμε, δρόμο και να περάσετε το καινούργιο δίκτυο? Είναι τεράστιο το κόστος. Αν επιδοτήσει ο Δήμος με, ας πούμε, 100 ευρώ, ένα τεράστιο νούμερο, σας λέω, για ένα ταρατσόκηπο, ή 50 ευρώ,
το τετραγωνικό όλη τη γειτονιά και καλύψετε 50 στρέμματα ταρατσόκηπους, θα πληρώσει 500.000 ευρώ. Και μιλάμε, το άλλο είναι 3-4 εκατομμύρια. Και θα έχουν και πράσινο, θα δεσμεύουν και τους ρήπους, θα έχουν και αισθητική βελτίωση, θα τα έχουν όλα, ενώ από την άλλη πλευρά θα έχεις μόνο την αποχέτευση. Το θέμα που είναι τα δέντρα είναι ότι μερικές φορές σκεφτόμαστε κοινικά και λέμε τι πρόβλημα έχω, αιωρούμε ένα σωματίδιο. Να βάλουμε ένα τεράστιο ιονιστή. Έλεγε κάποιος καθηγητής Πανεπιστημίου παλιά, βάλτε ένα ανεμιστήρα στην Πάρμεθα για να διώχνουν τον έφος από την Αθήνα. Αυτά βγαίνανε επίσημα στις εφημερίδες. Βλακωδώς. Στην πραγματικότητα, με τα δέντρα κάνεις όλα αυτά, δηλαδή και δροσίζεις και σκιάζεις, οπότε έχεις μικρότερες θερμοκρασίες και μαζεύεις τους ρήπους που παράγεις εσύ και δεσμεύεις ενέργεια που τη φέρνουν στην κοινωνία μετά με άλλους τρόπους και έχεις το πλεονέκτημα που λέγεται να μπορείς να βγεις, ας πούμε, στην ταράτσα σου και η ταράτσα σου από ένας αρατημένος χώρος, όπως τον είδατε πριν, αυτόν που έχω, είναι πλέον ένας χώρος ζωής για την ίδια την πολυκατοικία και για τον ίδιο άνθρωπο που μένει σε αυτή την ταράτσα. Όσο ήμουνα στο ΥΠΕΧΟΔΕ, λοιπόν, στην Επιτροπή, δούλευα εκεί και παρήγαμε και, όπως σας είπα, αποτελέσματα, δηλαδή κατευθυντήριες οδηγίες. Σας δείχνω πίσω ποιος, τι είναι ο ταρατσόκηπος. Αυτός είναι ένας εκτατικού τύπου που είναι μόνο για να μειώνει θερμοκρασία και είναι πολύ οικονομικός. Έχει φτιαχτεί τέτοιος και με 50 ευρώ και με 70 ευρώ σε οποιοδήποτε σπίτι. Μπορεί να μπει χλωτάπητας και μικρά. Βλέπετε, είναι 10 πόντους χώμα, ένα σάντουιτς πραγμάτων και στο τέλος είναι το μπετό. Αυτή τη στιγμή έχουν φτιαχτεί πάνω από 1.000 στρέμματα στη χώρα. Εγώ μόλις τελείωσα 2 σχολεία, το ένα ήταν 2 στρέμματα στην Θεσσαλονίκη πάνω από το διοικητήριο και ένα δεύτερο κοντά στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν εκτεταμένα προγράμματα που όπου χρησιμοποιούνται πάνε πολύ καλά. Αλλά οι ταρατσόκηποι πρέπει να γίνονται με βάση τις προδιαγραφές που υπάρχουν. Το λέω παράπονο για τη Λάρισα πάλι, γιατί είχαν μπει προδιαγραφές σε κάποια έργα πώς έπρεπε να γίνουν και παραδείγματος χάρη το πάρκινγκ που είναι λίγο πιο πέρα από την κεντρική πλατεία, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, άλλαξαν οι προδιαγραφές και μπήκε χώμα. Ποια είναι η διαφορά? Δεν βάζουμε χώμα, βάζουμε υλικό το οποίο έχει το μισό βάρος του χώματος και μπορεί σε αυτά τα 10 στους 10-20 πόντους να έχει όλα τα προσόντα που έχει το χώμα, όλα αυτά που μας δίνει το χώμα. Ποια είναι η διαφορά? Δεν είναι μόνο ότι εκεί το πάρκινγκ πλέον έχει ένα τεράστιο βάρος γιατί ρίξαμε χώμα για να κάνουμε οικονομία, που δεν την κάναμε τελικά γιατί ο εργολάβος πληρώθηκε αυτά που θα πληρωνόταν αν έβαζε τις κανονικές προδιαγραφές. Είναι ότι ουσιαστικά τα φυτά σε λίγο καιρό δεν θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν όπως θα θέλανε, γιατί το συγκεκριμένο χώμα που μπήκε είναι και κακής ποιότητας και θα έχει προβλήματα. Δεν γίνομαι μάντης κακών, απλώς λέω ότι πρέπει να τηρούμε τις προδιαγραφές σε όλα τα πράγματα, γιατί όταν δεν τηρούμε κάτι για λόγους οικονομίας, θα το βρούμε μπροστά μας στο μέλλον, στη μακροημέρευση του πράγματος που φτιάχνουμε. Αυτά ήθελα εγώ να σας πω. Θέλω να σας πω, ακολουθήστε τα όνειρά σας και κάντε καλύτερα ό,τι κάνετε. Από ένας τρελός οικολόγος μπορείς να γίνεις ένας πολύ καλός επαγγελματίας που να βοηθάς την πόλη σου και να βοηθάς τη χώρα σου, να λύνει ζητήματα και πραγματικά να είσαι παθιασμένος με το αντικείμενό σου. Αυτά ήθελα να σας πω και δέχομαι οποιαδήποτε ερώτηση θα θέλατε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τάτση. Ήταν μια απίστευτη ομιλία. Οι ερωτήσεις θα γίνουν στο τέλος. Ωραία. Βασικά, εγώ αν θα μπορούσα να κρατήσω κάποια σημεία από τη συζήτησή σας, από την παρουσίασή σας, θα ήταν όλη η παρουσίαση, έτσι. Αλλά έχω κρατήσει 2-3 σημεία, όπως π.χ. ότι 30% μόνο χώματος ή φυτεμένων μέσα στην πόλη μπορεί να προλάβει κάποιες πλημμύρες. Η ψυχική... 30% το λέει νομοθεσία. Θα ήθελα να σας πω ότι 30% το λέει νομοθεσία. Σε κάθε πολυκατοικία, θεωρητικά το 30% πίσω του ακάλυπτου έπρεπε να είναι χώμα. Και τα νερά, τα όμβρια, να πηγαίνανε στον ακάλυπτο. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τα όμβρια, ένα ποσοστό, το μισό ποσοστό. Οπότε θα είχαμε τα μισά νερά στην πόλη σε περίπτωση πλημμύρας. Εκτός τα μισά νερά από τα κτίρια και όλα τα νερά στα σκληρά υλικά της πόλης, πεζοδρόμια, δρόμους. Ναι. Για την ψυχική υγεία ήταν πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Εγώ έχω και σπουδές πάνω στην ψυχική υγεία. Οπότε στο εξωτερικό όντως ισχύει αυτό που είπατε. Η λαχανόκηπη και γενικά η ασχολία με το πράσινο είναι πολύ σημαντική πρακτική για τους ψυχικά ασθενείς.
Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο πιστεύουμε να γίνουν ταρατσόκηποι, οπότε αυτό έχω και κάποιες ερωτήσεις στο τέλος. Και ότι η Λάρισα είναι μια πράσινη πόλη, αλλά μπορεί να γίνει ακόμα πιο πράσινη, άμα κατάλαβα καλά, έτσι. Μπορεί να γίνει πιο πράσινη και θα ήθελα να σας πω το εξής, ότι είναι πράσινη και είναι πολύ καλό αυτό ότι είναι πράσινη στην υγεία σας, γιατί παλιά η Λάρισα είχε το προνόμιο, αρνητικό προνόμιο, να είναι η πιο ζεστή πόλη στη χώρα. Πλέον δεν είναι. Και αυτό οφείλονται στις ενέργειες που προϋποθέθηκαν και πριν από μένα, που γίνονται στην πόλη για το πράσινο. Δηλαδή το μεζούρλο, ο ποινιός, τα δάση στα παράκτια, ενώ όλοι οι άλλοι μπαζώναν τα ποτάμια και τα κλείνανε και κάνανε από κάτω, τους κάνανε κλειστούς οχετούς, εσείς το κάνατε και δροσίσει την πόλη σας. Παλιότερα σας λέω, επειδή είσαστε νέοι, οι περισσότεροι θυμάστε, δεν θυμάστε, ότι η Λάρισα ήταν πάντοτε το πιο ζεστό μέρος της χώρας. Πλέον δεν είστε. Το νιώθουμε ακόμη ζεστό, η αλήθεια είναι. Αν ήταν χειρότερο, τότε είμαστε καλά. Ο κύριος Σούλτης, μακάρι να μείνει μέχρι το τέλος και να γίνει μια παραγωγική συζήτηση το τέλος. Πιστεύω θα έχει να πει αρκετά. Λοιπόν, ωραία. Να πάμε στον επόμενο μιλητή, Αγγελική. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τάτση. Αρκετά ενθαρρυντικά τα σχόλια και η παρουσίασή του. Ευχαριστούμε πολύ. Να σας πω και κάτι. Θα ήθελα να σας στείλω μέσω του chat, αν μπορεί να γίνει αυτό, κάποια link με τα άρθρα, ας πούμε, συναδέλφων, γιατί διατηρώ δύο blog, το Ταρατσόκηπος και το Ποιόκηπος, που καθηγητές πανεπιστημίου, διευθυντές υπηρεσιών κτλ. Ανεβάζουν άρθρα τους σε σχέση με όλα αυτά που είπαμε, με την υγεία, με τα δέντρα, με την πόλη, δηλαδή ο Κασιός του Πολυτεχνείου, ο Καπάντες του, που είναι διευθυντής Πρασίνου, ο Μπουχέλος Γεωπονικής. Ανεβάζω συνεχώς άρθρα, αρθρογραφία τους για αυτά τα πράγματα. Μπορείτε να το κάνετε, κύριε Τάτση, ανοίξτε το chat και κάντε το. Τέλεια, ναι, με χαρά. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να το δούμε. Εννοείται ότι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας, με χαρά να το μοιράσουμε στον κόσμο και να το γνωρίσουμε. Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα θα ήθελα να περάσουμε στην επόμενη ομιλήτριά μας, στην Μαρία τη Στεφανούλη, που τη βλέπω έχει συνδεθεί, μας ακούει εδώ και ώρα. Καλημέρα Μαρία, καλώς ήρθες και εσείς. Ευχαριστούμε πολύ για την θετική απόκριση. Η Μαρία είναι πολιτικός μηχανικός στην ιδιότητά της. Έχει ολοκληρώσει προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές. Τώρα κάνει τις διδακτορικές σπουδές. Σήμερα η Μαρία θα μας μιλήσει για την επίδραση του COVID στην αστική κινητικότητα. Δεν θα ήθελα εγώ τώρα να χρονοτριβήσω. Μαρία, θα δώσω τον λόγο σε σένα. Καλώς ήρθες. Καλημέρα σε όλους και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ, Αγγελική. Έχω ετοιμάσει μία παρουσίαση, γιατί ήταν λίγο δύσκολο να πω προφορικά πολλά στατιστικά στοιχεία τα οποία βρήκα σχετικά με το θέμα. Οπότε, μισό λεπτό να σας κάνω την οθόνη. Ωραία. Νομίζω τώρα βλέπετε την παρουσίαση, σωστά? Ναι, ναι, ναι. Τέλεια. Βλέπω. Λοιπόν. Το δικό μου θέμα είναι λίγο, θα λέγαμε, επίκαιρο, καθώς ασχολείται με το θέμα που μας απασχολεί τους αρκετούς τελευταίους μήνες, με το COVID. Είπαμε να δούμε λίγο μια άλλη πτυχή του COVID και συγκεκριμένα πώς έχει επηρεάσει αυτό στην αστική κινητικότητα τους τελευταίους μήνες, συγκεκριμένες πτυχές αυτού. Ο COVID εμφανίστηκε αρχικά στην Κίνα, όπως γνωρίζουμε, αλλά πολύ σύντομα, λόγω της μεγάλης διασύνδεσης που έχουν μεταξύ τους οι χώρες. Αντιληφθήκαμε ότι δεν πρόκειται για ένα ζήτημα απλά της Κίνας, αλλά πολύ γρήγορα για ένα παγκόσμιο. Γρήγορα αναδείχθηκε σε πανδημία και οι περισσότερες ουσιαστικά χώρες για να το αντιμετωπίσουν εφήρμοσαν μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. Και έτσι οι περισσότερες κοινωνικές δραστηριότητες έπαυσαν. Και επομένως άλλαξε η καθημερινότητα των ανθρώπων. Μεγάλοι δρόμοι σε μεγάλα αστικά κέντρα, από εκεί που τους είχαμε συνηθίσει να είναι γεμάτοι αυτοκίνητα και λόγω της κυκλοφορίας, τους είδαμε ξαφνικά άδειους. Επίσης, μέσα μαζικής μεταφοράς που τα έχουμε συνηθίσει να είναι συνοστισμένος ο κόσμος, υπήρξαν κατά περιόδους τελείως άδεια. Και γενικότερα η κινητικότητα τόσο των πεζών όσο και των οχημάτων ήταν εμφανώς μειωμένη κατά την περίοδο των lockdown. Θα δούμε λοιπόν κάποιες συγκεκριμένες πτυχές πώς επηρεάστηκαν. Ξεκινούμε από την κινητικότητα. Γενικά γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι είναι όντα της συνήθειας.
έχουν μια συγκεκριμένη, θα λέγαμε, καθημερινή ρουτίνα, την οποία πολλές φορές τους αρέσει κιόλας. Οι μετακινήσεις είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής της ρουτίνας. Και πόσο μάλλον οι μετακινήσεις που σχετίζονται με την εργασία, οι μετακινήσεις με σκοπό την εκπαίδευση, συνεπώς αναγκάστηκαν αυτούς τους μήνες να αλλάξουν την καθημερινότητά τους, τη ρουτίνα τους, και να αποκτήσουν, θα λέγαμε, καινούργιες συνήθειες. Γι' αυτό αναμένουμε ότι αυτό θα έχει και ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα απαραίτητο για να επανέλθουν στην προγενέστερη κινητικότητα. Θα δούμε κάποια στατιστικά στοιχεία έτσι ώστε να αντιληφθούμε λίγο το μέγεθος της αλλαγής. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο εκτιμάται ότι ο κυκλοφοριακός φόρτος μειώθηκε κατά 73%, δηλαδή έπεσε σε επίπεδα της δεκαετίας του 50. Καταλαβαίνουμε πόσο πίσω πήγαμε ουσιαστικά. Επίσης, γίνεται ειδική μνήμα στη Σουηδία, γιατί εκεί δεν επιβλήθηκαν περιοριστικά μέτρα, αλλά περισσότερο έγινε η σύσταση για αυτά. Αλλά και πάλι βλέπουμε σε τρεις ενδεικτικά πόλεις της Σουηδίας πόσο πολύ μειώθηκαν οι μετακινήσεις, αγγίζει περίπου το 80%. Οπότε ουσιαστικά έχουμε παντού πολύ μειωμένη κίνηση. Εδώ στα άλλα διαγράμματα βλέπουμε στο διάγραμμα αριστερά κάτω ενδεικτικά κάποιες μεγάλες πόλεις και πόσο πάλι έχει μειωθεί η κινητικότητά τους. Βλέπουμε το διάστημα από τον Μάρτιο μέχρι τον Οκτώβριο. Παρατηρούμε ότι σιγά σιγά μειώνεται η μείωση, θα λέγαμε, οπότε πηγαίνουμε πιο κοντά στην προγενέστερη κατάσταση, αλλά και πάλι για τις περισσότερες πόλεις είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά των μετακινήσεων. Μόνο για τη Στοκχόλμη, ενδεχομένως, που είναι με τον γκρι χρώμα η γραμμή, βλέπουμε ότι σιγά σιγά προσεγγίζει την γραμμή που αφορά την προγενέστερη κατάσταση προ-lockdown. Και δεξιά επίσης για την Ολλανδία, βλέπουμε ότι ουσιαστικά όλες οι μετακινήσεις για όλους τους λόγους, για ψώνια κτλ., γίνονται πλέον λιγότερο συχνά από ό,τι προηγουμένως. Και να δούμε κάποια εγχώρια δεδομένα. Βλέπουμε εδώ τις περιφέρειες της Ελλάδας και τις τάσεις κινητικότητας για τον μήνα Απρίλιο. Ουσιαστικά έχουν μειωθεί σε πολύ σημαντικό βαθμό για όλες τις περιφέρειες και για όλους τους λόγους μετακίνησης. Οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρούνται για την περιφέρεια Αττικής και οι μικρότερες λίγο θα λέγαμε για την περιφέρεια Αιγαίου. Επίσης, μεγαλύτερη μείωση κινητικότητας παρουσιάζουν οι μετακινήσεις με σκοπό την ψυχαγωγία ή τη λιανική αγορά. Και είναι και λίγο λογικό γιατί δεν είναι, θα λέγαμε, στις απαραίτητες μετακινήσεις και επιπλέον επηρεάστηκαν από το κλείσιμο γενικά των καταστημάτων και όλων των δομών. Επίσης, έχουν ξεκινήσει πέρα από τα πολλά δεδομένα τα οποία έχουν ήδη συγκεντρωθεί για τις αλλαγές κατά τις περιόδους των lockdowns, έχουν ξεκινήσει και πολλές έρευνες που βλέπουν, θα λέγαμε, προς το μέλλον, μετά την COVID εποχή. Στη συγκεκριμένη έρευνα έχουν ερωτηθεί οι συμμετέχοντες για το πόσο ελκυστικές θα θεωρούν τις πόλεις μετά από αυτή την εμπειρία του COVID, τόσο για διαμονή όσο και για εργασία. Θα βλέπουμε με μεγάλη διαφορά να τις θεωρούν πλέον λιγότερο ελκυστικές, τόσο για κατοικία και διαμονή όσο και για εργασία, πολύ υψηλότερο ποσοστό από τα υπόλοιπα. Και πάμε να δούμε τώρα πώς έχει αλλάξει η χρήση των μέσων μεταφοράς κατά τη διάρκεια αυτή. Θα λέγαμε ότι το μεγαλύτερο πλήγμα το δέχτηκαν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και αυτό για δύο λόγους. Και γιατί σε πολλές χώρες οι υγειονομικές αρχές έκαναν σύσταση για μειωμένη χρήση αυτών, καθώς θεωρούνται, θα λέγαμε, εύκολο μέσο για την διασπορά του ιού, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις λόγω φόβου των ίδιων των μετακινούμενων να τα χρησιμοποιήσουν, με το φόβο το να μην κολλήσουν τον ιό πιο εύκολα. Συνεπώς, ήταν εμφανώς πολύ μειωμένη η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς και εκτιμάται ότι θα είναι απαραίτητο και μεγάλο χρονικό διάστημα για να επανέλθει η χρήση τους στα προγενέστερα επίπεδα. Φυσικά, όλη αυτή η μειωμένη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς συνοδεύτηκε και από μεγάλες απώλειες στα έσοδα στις εκάστοτε πόλεις και κατ' επέκταση χώρες. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο Παρίσι εκτιμούνται απώλειες άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ για εκείνη την περίοδο. Παράλληλα, πολλές πόλεις εφήρμοσαν νέες μεθόδους, τόσο για να προωθήσουν τις ενεργητικές μετακινήσεις με ποδήλατο και με τα πόδια. Για παράδειγμα, λέμε ότι εδώ στη Μόσχα η τιμή ενοικίασης των δημοτικών ποδηλάτων μειώθηκε, προκειμένου ο κόσμος να τα χρησιμοποιεί περισσότερο. Σε άλλες πόλεις δημιουργήθηκαν περισσότεροι ποδηλατόδρομοι. Και στην Μαδρίτη χρησιμοποίησαν ήδη εφαρμογές, οι οποίες σε πραγματικό χρόνο, αξιοποιώντας μεγάλα δεδομένα, μπορούν να ρυθμίσουν την πληρότητα του μετρό σε σχέση με τη χωρητικότητά του. Και κάποια επιπλέον στατιστικά στοιχεία. Βλέπουμε εδώ αριστερά για τη Νέα Υόρκη,
για το μήνα Μάρτιο συγκεκριμένα, πώς μειώθηκε η χρήση τόσο των κοινόχρηστων ποδηλάτων, όσο και του μετρό κάτω, και πώς ουσιαστικά είναι αντίστροφα σε σχέση με το πώς αυξάνονται τα κρούσματα κορονοϊού στην πόλη. Ενδιαφέρον έχει και το διάγραμμα πάνω δεξιά για την Ολλανδία, που ουσιαστικά μας δείχνει τον καταμερισμό των αστικών μετακινήσεων στα διάφορα μέσα μεταφοράς. Για τα περισσότερα θα δούμε, μάλλον να πούμε ότι η μπλε μπάρα αφορά προ-COVID και η καφέ μπάρα την τρέχουσα κατάσταση. Για τα περισσότερα μέσα μεταφοράς βλέπουμε ότι ουσιαστικά μειώθηκε. Αλλά είναι εξωσημείωτο το ποσοστό που κέρδισε, που κέρδισαν οι μετακινήσεις με τα πόδια. Ουσιαστικά το πήραν από τα άλλα μέσα μεταφοράς. Και εδώ κάποια άλλα διαγράμματα που αφορούν ενδεικτικά κάποιες πόλεις μεγάλες και αφορούν τις μετακινήσεις χωρίς γιοταχή. Σε όλες τις περιπτώσεις είναι πολύ εμφανές το χρονικό σημείο, στο οποίο ουσιαστικά σε κάθε χώρα είτε εμφανίζει το κορονοϊός, είτε θα πούμε αρχίζουν να ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα των μετακινήσεων. Διαφέρουν μεταξύ τους, κυρίως ως προς τον χρόνο που επανέρχεται η κινητικότητα, η μετακινήση μάλλον σύνομαι, χωρίς διαταχή, στα προγενέστερα επίπεδα, χωρίς πουθενά να φτάνει το 100%, βλέπουμε να φτάνει max το 80% παράδειγμα στις Βρυξέλλες. Παρ' όλα αυτά, στο Los Angeles δεν ανακτάται αυτό το ποσοστό, παραμένει χαμηλό και τους υπόλοιπους μήνες, και στο Στοκχόλμη, όπως ψιλοαναμέναμε, έχει μικρότερη μείωση και επίσης πιο γρήγορη επαναφορά και υψηλή, θα λέγαμε, επαναφορά στις προηγούμενες μετακινήσεις χωρίς γιοταχή. Να δούμε για την Αθήνα. Όσον αφορά την χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, βλέπουμε και εδώ εξαιρετικά υψηλή μείωση. Έχουν επισημανθεί οι δύο περίοδοι των lockdowns. Στην πρώτη έχουμε υψηλότερη μείωση της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς σε σχέση με τη δεύτερη. Μάλιστα έχουμε πάνω από 80%. Και σιγά σιγά αυξήθηκε και μετά βλέπουμε πώς ξαναέπεσε στην περίοδο του δεύτερου lockdown. Θα δούμε εντάχει και κάποιες καλές πρακτικές, τις οποίες εφήρμοσαν κάποιες μεγάλες πόλεις. Αρχικά στο Μιλάνο ελευθερώθηκαν το καλοκαίρι γύρω στα 35 χιλιόμετρα δρόμων προς χρήση από τους πεζούς και από τα ποδήλατα. Κάποιοι από αυτούς θα παραμείνουν και μετά COVID. Επίσης, στο Παρίσι, μεγάλα τμήματα πολυσύχναστων δρόμων διατέθηκαν για χρήση από τους ποδηλάτες και τους πεζούς. Μάλιστα, υπήρχαν και άλλες πρωτοβουλίες, όπως επιδότηση για την επισκευή ποδηλάτων, δωρεάν μαθήματα ποδηλασίας, και εκτιμάται πως ήδη έχει αυξηθεί η χρήση του ποδηλάτου κατά 27%. Που καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα μεγάλο ποσοστό, ακόμη και αν αυτό δεν διατηρηθεί σε αυτό το υψηλό μετά COVID. Επίσης, στις Βρυξέλλες έχουν δημιουργηθεί ήδη 40 χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμου σε κεντρικά σημεία. Μάλιστα, ορίστηκαν και όρια ταχύτητας προκειμένου για την ασφάλεια των μετακινούμενων. Και έχουν ήδη διαπιστώσει και κοινόχρηστες υπηρεσίες ποδηλάτων μεγάλη αύξηση στη χρήση τους. Και εδώ μια έρευνα που βλέπει περισσότερο προς το μέλλον. Και η ερώτηση αφορά ουσιαστικά πόσο άνετα πλέον θα χρησιμοποιούν οι μετακινούμενοι τα μέσα μαζικής μεταφοράς μετά το πέρας όλης αυτής της κατάστασης με τον κορονοϊό. Και το 61% δηλώνει πως δεν θα νιώθει ιδιαίτερα άνετα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι δεν θα είναι μια εύκολη επαναφορά και γρήγορη. Πάμε λίγο να δούμε και για τα ατυχήματα. Τα ατυχήματα δυστυχώς αποτελούν μία από τις σημαντικές αιτίες θανάτου παγκοσμίως και ευθύνονται για, όπως βλέπουμε και στη διαφάνεια, 1,2 εκατομμύρια θανάτους ετησίως, ένα τεράστιο νούμερο, και 50 εκατομμύρια τραυματισμούς. Προφανώς αυτό έχει και μεγάλο αντίκτυπο στην οικονομία κάθε χώρας. Το ενδιαφέρον με την περίοδο αυτή του κορονοϊού ήταν ότι προφανώς μειώθηκαν τα ατυχήματα γιατί μειώθηκαν οι μετακινήσεις, αλλά μειώθηκαν, θα λέγαμε, περισσότερο από την αντίστοιχη μείωση των μετακινήσεων. Ενδεχομένως γιατί άλλαξαν και κάποια άλλα δεδομένα. Για παράδειγμα, μειώθηκαν οι μετακινήσεις κατά τις νυχτερινές ώρες ή υπό την επίδραση αλκοόλ. Ακόμα μελετάται, δεν υπάρχουν τόσο ισχυρά δεδομένα για τους λόγους τους οποίους οδήγησαν σε αυτό. Και πάλι κάποια στατιστικά στοιχεία. Για παράδειγμα, στο Σαντάντερ της Ισπανίας μειώθηκαν σε απόλυτα νούμερα τα ατυχήματα κατά 84%, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις μειωμένες μετακινήσεις κατά 67%, που πάλι παραμένει ένα τεράστιο ποσοστό. Και στο διάγραμμα εδώ από την Ταραγώνα της Ισπανίας βλέπουμε διακεκομένη γραμμή που χωρίζει την περίοδο προ-lockdown και την περίοδο του lockdown. Η μαύρη μπάρα της στοιχεί στο 20 και η ανοιχτή γκρι στο 19.
θα μπορούσαμε να πούμε ότι προ-lockdown δεν ήταν και πολύ καλά τα πράγματα για το 20, μάλλον χειρότερα από το 19, ενώ κατά την περίοδο του lockdown έπεσαν σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Και για την Ελλάδα βλέπουμε εδώ για την τελευταία δεκαετία τα οδικά τροχαία ατυχήματα το μήνα Απρίλιο, με εμφανή μείωση τον Απρίλιο του 20, και κάνοντας ένα zoom στα 3 τελευταία χρόνια, βλέπουμε ότι από τον Απρίλιο του 19 στον Απρίλιο του 20 έπεσαν κατά 62% τα τροχαία ατυχήματα. Προφανώς έχουμε ανάλογη μείωση και στους βαριά τραυματίες από τα ατυχήματα, καθώς και στους νεκρούς για το μήνα Απρίλιο. Ενδιαφέρον έχει τώρα ότι άλλαξε αυτή την περίοδο, παρατηρήθηκε ότι άλλαξε και η οδική συμπεριφορά, μάλλον όχι προς το καλό βέβαια, γιατί αυξήθηκε η μέση ταχύτητα, το οποίο δεν είναι απαραίτητα κακό, αυξήθηκαν όμως και οι παραβάσεις του επιτρεπούμενου όριου ταχύτητας. Στο διάγραμμα εδώ θα δείτε με τη μοβ γραμμή επισημαίνεται η χρονική στιγμή του lockdown και έπειτα αυξήθηκε πάρα πολύ η ταχύτητα την οποία υπερβαίνουν, το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας. Και πάμε να δούμε την τελευταία παράμετρο, πώς επηρεάστηκε, και αυτό έχει να κάνει με το περιβάλλον. Συγγνώμη. Λοιπόν, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού σήμερα ζει σε αστικές περιοχές και μάλιστα αυτό αναμένεται να φτάσει το 70% μέχρι το 2050. Παράλληλα, το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε περιοχές όπου τα επίπεδα ρήπων είναι παραπάνω από τα επιτρεπόμενα όρια. Όπως είπαμε και στην προηγούμενη ομιλία, όπως επισημάνθηκε. Αυτό έχει μεγάλο αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία των κατοίκων, οδηγώντας σε πρόωρους θανάτους. Και πέρα από την ατμοσφαιρική ρήπανση και τα υψηλά επίπεδα θορύβους της πόλης, προκαλούν διάφορα προβλήματα υγείας, τόσο σωματικής όσο και ψυχικής, στους κατοίκους των πόλεων. Προτού δούμε λίγο τα στατιστικά στοιχεία για τη μείωση των ρήπων, έχει ενδιαφέρον να δούμε οι οδικές μεταφορές για ποιους ρήπους ευθύνονται κυρίως. Θα λέγαμε ότι ευθύνονται στο μεγαλύτερο βαθμό για τα οξείδια του αζότου και σε πολύ μεγάλο βαθμό επίσης για τις εκπομπές οξειδίου του άνθρακα. Κάποια στατιστικά στοιχεία. Βλέπουμε εδώ πάνω δεξιά για την Κορέα πώς ουσιαστικά το έντονο πράσινο δείχνει τα μεγάλα επίπεδα συγκέντρωσης οξειδίου του αζότου. Οπότε βλέπουμε ότι όλες ουσιαστικά οι περιοχές έγιναν πιο ελαφρύ πράσινο, άρα μειώθηκαν οι συγκεντρώσεις διοξιδίου του άνθρακα για το 20. Και το διάγραμμα που δείχνει για τις εκπομπές αερίου θερμοκηπίου για τον Καναδά, όπου βλέπουμε το 20 πόσο πολύ αυτές έπεσαν. Και με μοντέλο που έτρεξε για πρόβλεψη για τα επόμενα έτη, το θετικό είναι ότι ναι, αυξάνονται πάλι, αλλά τουλάχιστον δεν φτάνουν στα επίπεδα που ήταν πριν το 20, στις προηγούμενες χρονιές. Και βλέποντας λίγο τα δεδομένα για την Ελλάδα, εδώ βλέπουμε δύο διαγράμματα. Το πρώτο φορά την Αθήνα και το δεύτερο την Πάτρα. Και πιο συγκεκριμένα την μέση εβδομαδιαία συγκέντρωση διοξιδίων του αζότου, το οποίο προέρχεται όμως από τις οδικές μεταφορές. Έχει επισημανθεί πάλι η περίοδος του πρώτου lockdown. Είναι εμφανής η μείωση της συγκέντρωσης. Μάλιστα, αν δείτε λίγο τα νούμερα, πέφτει περίπου στο 50%. Το ενδιαφέρον για μένα όταν κοιτούσα τα διαγράμματα ήταν ότι προφανώς έχει μειωθεί την περίοδο του lockdown, okay, αλλά στην Αθήνα επανέρχεται μετά το lockdown περίπου στα προγενέστερα επίπεδα, ενώ αντίθετα στην Πάτρα διατηρείται σε αρκετά χαμηλά επίπεδα. Αντίστοιχα διαγράμματα και για τα αιωρούμενα μικροσωματίδια. Προφανώς και εδώ, και τόσο στην Αθήνα τόσο και στην Πάτρα, έχουμε μείωση, σημαντική μείωση. Παρόλα αυτά, δεν έχουμε τόσο πολύ έντονη μείωση όσο στο διοξείδιο του αζότου, γιατί όπως είδαμε και προηγουμένως, οι οδικές μεταφορές παίζουν πιο σημαντικό ρόλο στη συγκέντρωση του διοξειδίου του αζότου από ό,τι στα ποσοστιαία, από ό,τι στα αιωρούμενα σωματίδια. Όταν λέμε περιβάλλον, βέβαια δεν πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο τον άνθρωπο, πρέπει να σκεφτόμαστε και τους άλλους οργανισμούς που και αυτοί μας βοηθούν, όπως είπαμε και στην προηγούμενη παρουσίαση. Τα φυτά, ειδικά τα νέα φυτά, ευνοείται η ανάπτυξή τους με ένα καθαρό αέρα. Και επίσης μου προξένησε μεγάλο ενδιαφέρον έρευνες που είδα και αφορούσαν τα πτηνά στις πόλεις, ότι ουσιαστικά άλλαξε η συμπεριφορά τους κατά τις περιόδους των lockdowns, ήταν πιο χαλαρά και μάλιστα το κελάιδισμά τους είχαν σε άλλη συχνότητα, γιατί δεν είχαν την ανάγκη, δεν υπήρχε ανάγκη να υπερκαλύψουν τον μεγάλο θόρυβο των αυτοκινήτων στις πόλεις. Και η έρευνα και πάλι που αφορά το μέλλον και πώς οι πολίτες ουσιαστικά θεωρούν ότι θα πρέπει να γίνει η επαναφορά από τον COVID, θα πρέπει η προστασία του περιβάλλοντος
να είναι μια προτεραιότητα κατά την περίοδο επαναφοράς και είναι εμφανές ότι οι περισσότεροι συμφωνούν με το πράσινο χρώμα. Και επίσης εξαιρετικά υψηλό είναι το ποσοστό, μάλιστα παγκόσμιο 71% αυτών που θεωρούν την κλιματική αλλαγή τόσο σοβαρή όσο και την κρίση του COVID. Αυτά ήταν λοιπόν πολύ γρήγορα και πολύ έτσι, συγκεντρωμένα τα βασικά δεδομένα, τα οποία προέκυψαν για την αστική κινητικότητα και πώς αυτά άλλαξαν με την κρίση του COVID. Και πάμε να δούμε κάποιες σκέψεις βάσει όλων αυτών που είδαμε και προτάσεις για το μέλλον, για την εποχή μετά COVID. Προφανώς, αυτό ήταν όλη αυτή η περίοδος, ήταν σαν να έτρεξε ένα παγκόσμιο πείραμα που είχαμε την ευκαιρία να μελετήσουμε και να συγκεντρώσουμε πληθώρα στοιχείων, τα οποία όμως θα πρέπει και με κάποιον τρόπο να τα αξιοποιήσουμε σωστά. Προφανώς έχουμε αποκτήσει πλέον τη γνώση για να διαχειριστούμε ανάλογες κρίσεις στο μέλλον, αλλά δεν φτάνει αυτό. Καλό θα είναι να τα αξιοποιήσουμε στο να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο κόσμο αύριο, ένα πιο φιλικό περιβάλλον για διαβίωση. Όπως είπαμε και προηγουμένως, οι άνθρωποι πλέον υιοθέτησαν νέες συμπεριφορές ως προς τις μετακινήσεις τους. Και επίσης, χαρακτηριστικό αυτής της εποχής είναι ότι οι άνθρωποι άρχισαν να βρουν με μεγαλύτερη ατομική ευθύνη και με γνώμονα το συλλογικό καλό. Οπότε αυτό μπορούμε να το διατηρήσουμε και σε άλλες εκφάνσεις της ζωής και όχι μόνο όσον αφορά την πανδημία. Θα πρέπει λοιπόν να επανέλθουμε όχι απλά γρήγορα στην ακριβώς κατάσταση που ήμασταν προ-COVID, αλλά σε μια καλύτερη κατάσταση, σε μια φιλικότερη κινητικότητα και γι' αυτό θα χρειαστούν δράσεις. Οι δράσεις θα πρέπει να ξεκινήσουν, είναι χρήσιμο να ξεκινήσουν σε τοπικό επίπεδο, είναι πιο εύκολο και επίσης έχουν και μεγαλύτερη επιρροή από ότι αν θα ξεκινήσουν μεμονωμένα άτομα να βρουν πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Οπότε θα πρέπει να γίνουν κάποιες δράσεις με κάποιες απαραίτητες υποδομές, ώστε να τις συντάξουν και οι πολίτες να έχουν την ευκαιρία να συντάξουν στην καθημερινότητά τους. Και εφόσον εδραιωθούν, θα λέγαμε, σε τοπικό επίπεδο, μετά μπορούμε να μιλήσουμε και για εθνικό επίπεδο και ακόμη και για διεθνή χάραξη πολιτικής. Οι δημόσιες συγκοινωνίες θα πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να μειωθεί η ποιότητά τους και οι επενδύσεις που αφορούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πέρα από όλα τα περιβαλλοντικά ωφέλη που γνωρίζουμε, βοηθούν και στην ομαλή κοινωνική ενσωμάτωση, καθώς έρευνες έχουν δείξει ότι σε αυτά έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση και άτομα με αναπηρία και άτομα χαμηλότερων εισοδημάτων. Σε καμία περίπτωση, επομένως, δεν πρέπει να αποκλείσουμε την μετακίνηση αυτών των ατόμων. Μάλιστα, θα πρέπει ενδεχομένως κάποιους παράγοντες, όπως η καθαριότητα, η υγιεινή, να τα εντάξουμε περισσότερο στην λογική των μέσων μαζικής μεταφοράς και να βελτιώσουμε επίσης ενδεχομένως και τα θέματα συνωστισμού που παρατηρήθηκαν, που αναδείχθηκαν μάλλον περισσότερο αυτή την περίοδο. Σίγουρα θα πρέπει να προωθηθούν οι ενεργητικές μετακινήσεις, δηλαδή μετακινήσεις με τα πόδια και με τα ποδήλατα, αρχικά μέσω απαραίτητων υποδομών στις πόλεις, ώστε να είναι πιο εύκολες αυτές οι μετακινήσεις και σιγά σιγά θα ενταχθεί και στην καθημερινότητα των πολιτών. Οπότε κλείνοντας, μιλάμε πλέον για μια πιο υπεύθυνη μετακίνηση, η οποία θα έχει στο επίκεντρο και την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ευημερία. Μιλάμε για έναν μετακινούμενο, ο οποίος θα δρά με ατομική ευθύνη και θα κάνει συνειδητά πλέον τις μετακινήσεις του, θα χρησιμοποιεί θα λέγαμε το πιο φιλικό προς το περιβάλλον μέσο κάθε φορά, θα κρίνει αν είναι απαραίτητες οι μετακινήσεις, θα μπορούσε ενδεχομένως να τις αποφύγει. Και τέλος, θα προσπαθήσει ενδεχομένως να μειώσει και συνολικά τις μετακινήσεις του, για παράδειγμα, να μειώσει τις απαραίτητες μετακινήσεις προς την εργασία μέσω της τηλεργασίας. Υπάρχει το υλικό και υπάρχει και άλλη πληθώρα πηγών τις οποίες μπορείτε να ανατρέξετε και μπορώ να το διαθέσω σε όποιον ενδιαφέρεται, να το μελετήσει περισσότερο. Εγώ αυτά είχα να σας πω. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Ξέρω ότι ήταν πολλά συγκεντρωμένα στοιχεία. Απλά υπήρχε πολύ υλικό το οποίο μετά βρίσκοντας το δεν ήθελα να το αφήσω απ' έξω. Ελπίζω να πήρατε τουλάχιστον μια γεύση για το πώς άλλαξε η κινητικότητα την περίοδο του COVID και είμαι στη διάθεσή σας. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι όλα τα στοιχεία και όλες οι πληροφορίες που μας παρουσίασες ήταν ιδιαίτερα χρήσιμες και ενδιαφέρουσες. Νομίζω ότι μας ταξίδεψες και λίγο σε άλλες χώρες, σε άλλες πόλεις, έστω νοερά. Από ό,τι καταλαβαίνω, μάθαμε να περπατάμε λίγο περισσότερο μέσα στον COVID, η αλήθεια είναι. Πολύ ενδιαφέρον γενικά. Θεωρώ ότι έχω ήδη κάποια πράγματα τα οποία θα ήθελα στο τέλος να τα συζητήσουμε, ας πούμε, κατά πόσο θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε αυτό το μοντέλο
που φαίνεται να μπαίνει λίγο λόγω του COVID, λόγω αυτού του εντός εισαγωγικών πειράματος που συνέβη. Αν μπορούμε αυτό το μοντέλο να το διατηρήσουμε, να δούμε μετά από τον COVID, πώς μπορούμε να συνεχίσουμε, να εξακολουθούμε, να χρησιμοποιούμε το ποδήλατο και όλα τα σχετικά, να δούμε πραγματικά τι θα γίνει με το θέμα των μεταφορών, ειδικά στις δημόσιες κοινωνίες, γιατί νομίζω το ανέδειξες πάρα πολύ ότι θα υπάρχει ένας φόβος, ίσως θα δεθούν θέματα ασφάλειας για το πώς θα μπορέσουμε να ξαναμπούμε πιο εύκολα σε ένα λεωφορείο και ούτω καθεξής. Και τώρα το κάνουμε, απλά μετά θα γίνεται όλο και πιο πολύ ξανά αυτό. Ενδιαφέρον επίσης θα είχε να δούμε τελικά αυτή η μείωση όντως, γιατί ήταν ένα τρομερό ποσοστό, ειδικά στην αρχή της παρουσίασής σου, που ανέφερες ότι φτάσαμε στη χρονιά του 50, ας πούμε, που φτάσαμε σε αυτά τα ποσοστά της μείωσης του κυκλοφοριακού φόρτου, να δούμε αν όντως εν τέλει αυτό βοήθησε στο να μειωθούν οι ρήποι, να το πω έτσι. Πολύ ωραία. Εγώ τα σημειώνω, τα κρατάω. Εννοείται ότι όποιος άλλος έχει αντίστοιχες απορίες, ερωτήσεις, στο τέλος μπορούμε όλοι μαζί να τα συζητήσουμε και να τις λύσουμε τις απορίες μας. Νομίζω τώρα ότι θα περάσουμε στον επόμενο μιλητή μας, Γιώργο Τσιουμάνη. Θα ήθελες να... Λοιπόν, ο επόμενος ομιλητής μας έρχεται από την Πάτρα και προσωπικά είναι χαρά μου που είναι εδώ σήμερα μαζί μας, επειδή μοιραζόμαστε και ένα κοινό χόμπι, την αστρονομία. Ο κύριος Παπαλάμπρου Αντρέας είναι πρόεδρος της αστρονομικής εταιρείας Πάτρας Ορίωνας και υπεύθυνος... Ναι. Διακόπτω. Λίγο το μικρόφωνο σου ίσως κάνει κάποιο μικροφωνήσει, κάποιο παράστατο. Δεν σε ακούμε, Γιώργο. Όχι. Αυτά τα προβλήματα τεχνικά μπορεί να προκύψουν πολλές φορές. Όλοι το έχουμε βιώσει αυτές τις μέρες. Αγγελική τώρα. Τώρα τέλεια. Ναι, Γιώργο, ναι. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν. Ο επόμενος ομιλητής μας έρχεται από την Πάτρα, όπως είπα και πριν, αλλά δεν με ακούγατε. Και προσωπικά είναι χαρά μου που είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Είναι ο κύριος Παπαλάμπρου Αντρέας, πρόεδρος της αστρονομικής εταιρείας Πάτρας Ορίωνας και υπεύθυνος του παραρτήματος για την Ελλάδα της International Dark Sky Association, η οποία είναι μια εταιρεία που εργάζεται για την προστασία του νυχτερινού ουρανού. Ο κύριος Παπαλάμπρου θα μας μιλήσει για ένα θέμα που όλοι θα έχουμε ακούσει λίγο πολύ, αλλά μπορεί να μην είμαστε γνώριμοι, την φωτορρύπανση. Κύριε Παπαλάμπρου, μπορείτε να ξεκινήσετε. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά να συμμετέχω σε αυτή την ημερίδα. Θα σας μιλήσω λοιπόν για την φωτορρύπανση, την οποία... Εγώ, Γιώργο, θα διαφωνήσω, μάλλον οι περισσότεροι δεν την έχουν ακούσει, οπότε αν το κοινό, κάποιος από το κοινό ανήκει σε αυτή την ομάδα που δεν την έχει ακούσει ποτέ, μην νιώθετε άσχημα, είναι πάρα πολύ σύνηθες. Συνήθως η φωτορρύπανση, η γνώση της, περιορίζεται σε όσους ασχολούνται με την αστρονομία, γι' αυτό και ο Γιώργος, που είναι μέλος της ΑΠΟΛΑΡΙΣ, του Αστρονομικού Συλλόγου στη Λάρισα, και παρατηρεί τον ουρανό, ήταν γνώστης του φαινομένου. Αν θέλαμε τη φωτορρύπανση να την ορίσουμε με πολύ λίγες λέξεις, εγώ θα διάλεγα τις εξής. Πολύ φως, πολύ ψηλά. Αυτή είναι μια φωτογραφία της Πάτρας, όπως φαίνεται από την ταράτσα του σπιτιού μου, όπου βλέπετε πόσο πολύ φως κατευθύνεται προς τον ουρανό, αντί να επιτελεί το σκοπό του, που είναι να φωτίσει συνήθως το δρόμο ή το σημείο που περπατάμε. Εδώ και μερικά χρόνια η φωτορρύπανση μπήκε και στα ελληνικά λεξικά. Το μοναδικό λεξικό ως τώρα, από όσο γνωρίζω, που την συμπεριλαμβάνει, είναι το λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών. Η φωτορρύπανση, όπως λέει και το λεξικό, προέρχεται από το αγγλικό light pollution, το οποίο απαντάται από το 1971 και μετά. Γιατί τότε ήταν που αυτό το περιβαλλοντικό φαινόμενο εκδηλώθηκε κυρίως στην Αμερική αρχικά, όπου υπήρχε μία πολύ μεγάλη ανάπτυξη του λεπτικού δικτύου και της κατανάλωσης λεπτισμού, κυρίως στην Ανατολική, στις Ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τα τελευταία χρόνια αφορά όλο τον κόσμο, τον αναπτυγμένο και τον αναπτυσσόμενο. Η φωτορρύπανση είναι ένα
φαινόμενο το οποίο έχει πολλές διαφορετικές εκφάνσεις. Το πιο σύνηθες στο να αναφερόμαστε είναι ο φωτισμός του ουρανού. Αν δείτε τη φωτογραφία κάτω αριστερά, τις δύο, το ζεύγος φωτογραφιών, βλέπετε από μία διακοπή ρεύματος που είχε γίνει σε μία ημιαστική περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, πώς για το διάστημα της διακοπής του δημόσιου φωτισμού ξαφνικά εμφανίστηκαν τα αστέρια στον ουρανό, ο γαλαξίας μας και αυτό το όμορφο θέαμα που ξέρουμε να απολαμβάνουμε από τα μέρη μακριά από τις πόλεις. Υπάρχουν όμως πολλές άλλες εκφάνσεις οι οποίες αφορούν όλους τους πολίτες και τη ζωή, την ποιότητα ζωής και την ασφάλεια στις πόλεις. Το ένα είναι η θάμβωση που προκαλούν τα φώτα. Για παράδειγμα, στην πάνω αριστερά φωτογραφία, η οποία είναι τραβημένη στην Πάτρα στις σκάλες της Αγίου Νικολάου, βλέπετε ότι ένας περιπατητής που κατεβαίνει τις σκάλες έχει τα φανάρια να τον στραβώνουν και κυριολεκτικά, αντί να βοηθούν την ορατότητα, στην ουσία την περιορίζουν. Μία πολύ συνήθις έκφανση είναι η φωτοκαταπάτηση. Δείτε, για παράδειγμα, τη μεσαία εικόνα πάνω, όπου βλέπουμε κάποιον να διαβάζει ένα βιβλίο. Όμως, αυτός ο άνθρωπος, που βλέπουμε και τη σκιά του κεφαλιού του, διαβάζει αυτό το βιβλίο χωρίς να έχει κανένα φως στο σπίτι του, απλά μη έχοντας κλείσει τα παντζούρια του, μπαίνει τόσο φως από τον δημόσιο φωτισμό, που μπορεί να διαβάζει ακόμα και ένα βιβλίο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο φωτισμός εισβάλλει στις ιδιοκτησίες των ανθρώπων, στα διαμερίσματα, στα σπίτια. Ακόμα και όταν εσύ θέλεις να έχεις μειωμένο φωτισμό στο σπίτι σου, υπάρχει είτε δημόσιος φωτισμός είτε ιδιωτικός φωτισμός από γείτονα που μπορεί να σε ενοχλεί. Αυτό είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο αν μένετε στον πρώτο όροφο, το πιο συχνό, ή σε ισόγειο ή δεύτερο όροφο. Ένα άλλο φαινόμενο είναι ο κατακλυσμός του οπτικού πεδίου. Κάτω δεξιά βλέπουμε μια φωτογραφία από το Hong Kong. Στην Ελλάδα μπορεί να μην είμαστε σε τέτοιο σημείο, αλλά έχει αρχίσει τελευταία η μόδα φωτεινών επιγραφών που αναβοσβήνουν, σταυροί φαρμακείων υπερφωτισμένοι LED, οι οποίοι τι κάνουν, πέρα του ότι μπορεί να κουράζουν έναν άνθρωπο που περπατάει, αποσπούν και την προσοχή του οδηγού. Ο υπερφωτισμός, συχνά φωτίζουμε με πολύ περισσότερη ένταση από ό,τι χρειάζεται. Κάτω δεξιά, εκεί που βλέπετε τον κίτρινο φωτισμό από τις λάμπες νακρίου, βλέπετε τον ημιτό και το δρόμο προς το σπήλαιο της Παιανίας, πώς φωτίζεται στις 3 ώρα τα ξημερώματα, που φυσικά είναι κλειστό το σπήλαιο, στο δρόμο δεν κυκλοφορεί κανείς, αλλά τον φωτίζουμε με τόσα πολλά φώτα τα οποία σπαταλούν ενέργεια και προσθέτουν φωτορύπανση. Είμαστε όλοι εξοικειωμένοι λίγο πολύ με τα τυπικά φώτα που συναντάμε σε μια ελληνική πόλη. Έχουμε τα φανάρια στις πλατείες, συνήθως έτσι λίγο τετράγωνα με 4 τζάμια σε 4 πλευρές. Έχουμε τις γνωστές μπάλες πάλι σε πλατείες. Έχουμε στις γειτονιές αυτά τα μικρά φωτιστικά με τα πράσινα πιατάκια. Και στους πιο μεγάλους δρόμους έχουμε αυτά τα φωτιστικά δρόμου κτλ. Όλα αυτά τα φωτιστικά είναι ακατάλληλα, το καθένα για διαφορετικούς λόγους, αλλά ας σταθούμε στη δεύτερη περίπτωση που είναι αυτά τα φανάρια με τις μπάλες που βάζουμε στις πλατείες. Σκεφτείτε λοιπόν ότι παραπάνω από το μισό του φωτός που εκπέμπει αυτό το φωτιστικό και κατά συνέπεια και της ενέργειας της ηλεκτρικής που καταναλώνει, φεύγει ψηλά στον ουρανό, όπου όχι μόνο δεν εξυπηρετεί το σκοπό του, που είναι να φωτίσει κάτω από το δρόμο για την ασφάλεια και την οπτική άνεση του πεζού, αλλά προκαλεί και φωτορύπανση. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα περισσότερα φώτα που έχουμε στις ελληνικές πόλεις προκαλούν φωτορύπανση. Οι συνέπειες της φωτορύπανσης, παλιότερα λέγαμε ότι είναι κυρίως στην αστρονομία, ότι μέσα από τις πόλεις δεν μπορούμε να δούμε και να παρατηρήσουμε τα αστέρια. Δυστυχώς όμως πλέον και πιο μακριά από τις πόλεις, δεκάδες χιλιόμετρα επηρεάζεται ο ουρανός και το περιβάλλον. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν είδη που επηρεάζονται από τη φωτορύπανση. Στην Ελλάδα το πιο τρανταχτό παράδειγμα και το πιο διάσημο είναι φυσικά η χελώνα καρέτα-καρέτα,
η οποία γεννάει τα αυγά της στην Άμμο, στις δυτικές ακτές της χώρας, στη Ζάκυνθο, στη Δυτική Πελοπόννησο, στην Κεφαλονιά. Και τα χελωνάκια, όταν εκολαθούν, έχουν εντυπωμένο μέσα τους το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν, ο οποίος ποιος είναι, ο δρόμος της αστροφεγγιάς, της ανάκλασης, της αστροφεγγιάς στη θάλασσα. Η φωτορύπανση, λοιπόν, μπερδεύει τα χελωνάκια και αντί να κατευθυνθούν προς τη θάλασσα, μπορεί να κατευθυνθούν προς τα μέσα στην ακτή, όπου φυσικά οδηγούνται στο θάνατο. Τώρα πλέον όμως γνωρίζουμε, και γι' αυτό ίσως τα τελευταία χρόνια έχει πάρει και μεγαλύτερη δημοσιότητα η φωτορύπανση, ότι η φωτορύπανση έχει συνέπειες και για τον άνθρωπο. Αν έχετε ένα κινητό των τελευταίων χρόνων, ίσως έχετε παρατηρήσει τη δυνατότητα που έχει το βράδυ να γίνεται πιο ζεστός ο φωτισμός. Αυτό γιατί γίνεται, διότι πια έχουμε πολλά δεδομένα από πολλές ιατρικές έρευνες, όπου γνωρίζουμε πως το φως, ο τεχνητός φωτισμός αργά το βράδυ διαταράσει το βιολογικό ρολόι του ανθρώπου, αυτό που επιστημονικά ονομάζεται κυρκάδιος ρυθμός, με αποτέλεσμα να διαταράσσονται κάποιες ισορροπίες ορμονών του ανθρώπου με πολλαπλά προβλήματα υγείας, τα πιο καλά τεκμηριωμένα τα οποία είναι καρδιολογικά προβλήματα, αϊπνίες και κάποιοι καρκίνοι. Μάλιστα, τη μεγαλύτερη επίπτωση στον κυρκάδιο ρυθμό μας έχει το ψυχρό φως, το οποίο ήταν άφθονο στις οθόνες των συσκευών αυτών. Γι' αυτό και το βράδυ γυρίζουν σε πιο θερμό φωτισμό, ο οποίος έχει μικρότερη επίδραση στον κυρκάδιο ρυθμό και ταυτόχρονα, από σύμπτωση, έχει και μικρότερη επίδραση στη φωτορύπανση, διότι το θερμό φως διαχέεται λιγότερο στην ατμόσφαιρα. Αν σας έλεγα ότι η φωτορύπανση επηρεάζει την ασφάλεια, εσείς θα λέγατε ότι πιθανώς η φωτορύπανση κάνει καλό για την ασφάλεια, γιατί περισσότερο φως είναι περισσότερο ασφαλείς οι γειτονιές μας. Είμαι σίγουρος ότι αν ρωτήσουμε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ή κάποιον από τη Δημοτική Αρχή, θα πούν ότι ο κόσμος μας ζητάει να βάλουμε περισσότερα φώτα στις γειτονιές. Υπάρχει αυτή η εντυπωμένη εντύπωση ότι περισσότερο φως στις γειτονιές δίνει περισσότερη ασφάλεια. Αυτό όμως που ισχύει είναι ότι ο καλός φωτισμός δίνει ασφάλεια και όχι ο πολύς φωτισμός. Για παράδειγμα, κακοσχεδιασμένα φώτα μεγάλης έντασης μπορεί να τυφλώνουν τους οδηγούς, να προκαλούν θάμβωση και άρα να μειώνουν την ασφάλεια. Επειδή ξέρω ότι συμμετέχει η Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή, ξέρουμε ότι πέρα από τις επιδράσεις στο περιβάλλον άμεσα, δηλαδή κάνει κακό σε οικοσυστήματα, η φωτορύπανση είναι μια σπατάλη ενέργειας και χρημάτων, η οποία κατά συνέπεια συμβάλλει και στην κλιματική αλλαγή. Στοιχεία η International Dark Sky Association έχει για την Αμερική, όπου έχει υπολογίσει ότι το 35% του φωτός πάει χαμένο από τον κακοσχεδιασμένο φωτισμό, το οποίο στην Αμερική αντιστοιχεί περίπου σε 3 δισεκατομμύρια το χρόνο ενέργειας και 15 εκατομμύρια τόνοι διοξιδίου του άνθρακα απελευθερώνονται κάθε χρόνο για τις κατοικίες, άρα το 1/3 από αυτά τζάμπα εκλείεται στην ατμόσφαιρα, θα μπορούσε να έχει αποφευθεί με σωστό φωτισμό. Κάτω βλέπετε μια εικόνα, έτσι, ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, τι εννοούμε καλό και κακό φωτισμό. Βλέπετε ότι σε δύο διπλανές πόρτες ενός κτηρίου, το φωτιστικό στα δεξιά φωτίζει μόνο κάτω, ώστε να φωτίζει την είσοδο που αυτή θέλουμε να φωτιστεί, ενώ ένα φωτιστικό το οποίο έχει τοποθετηθεί με στόχευση οριζόντια, στραβώνει περισσότερο αυτό που παρατηρεί και στέλνει φως προς όλες τις κατευθύνσεις χωρίς αυτό να χρειάζεται. Για το περιβάλλον τα είπαμε, ότι η φωτορύπανση επηρεάζει την πανίδα και τη χλωρίδα. Η IDA έχει κάνει μία λίστα παγκόσμια από είδη που πλήττονται από τη φωτορύπανση, μεταξύ των οποίων είναι τα πτηνά, τα οποία ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες αποπροσανατολίζονται από τα φωτισμένα ψηλά κτίρια και έχουμε και πολλά φαινόμενα όπου τα πτηνά προσκρούν πάνω στα κτίρια και σκοτώνονται. Ενώ μεταξύ άλλων έχουμε πολλά νυχτόβια είδη όπως οι κουκουβάγες,
τα ποντίκια, οι νυχτερίδες, οι πεταλούδες, οι οποίες πλήττονται. Τα είδη πραγματικά πάρα πολλά και όλα αυτά είναι με τεκμηριωμένες μελέτες. Ας δούμε λοιπόν τι γίνεται εδώ στη γειτονιά σας στη Λάρισα. Έχω τρεις χάρτες, Ευρώπη, Ελλάδα, Λάρισα. Ο χάρτης έχει την κωδικοποίηση χρώματος τύπου θερμικής κλίμακας, όπου με προς το σκούρο μπλε είναι η λίγη φωτορύπανση και στην άλλη μεριά της κλίμακας, στο κόκκινο βαθύ που μοβίζει, είναι η πολύ φωτορύπανση. Βλέπουμε λοιπόν καταρχάς ότι η Ελλάδα έχει λιγότερο φωτορύπανση από την Δυτική Ευρώπη. Αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ και με το βαθμό ανάπτυξης της χώρας, αλλά και με την ιδιαιτερότητα του αναγλύφου. Ξέρουμε ότι η Ελλάδα έχει αρκετά βουνά, έχει δύσκολο ανάγλυφο, το οποίο κάπως προορίζει τη φωτορύπανση. Στην Ελλάδα έχουμε πολύ φωτορύπανση φυσικά στο λεκανοπέδιο Αττικής, στη Θεσσαλονίκη και στις γνωστές μεγάλες πόλεις, Πάτρα, Λάρισα, Βόλος, Κόρινθος κτλ. Ακόμα στην Ελλάδα αντιστέκονται μέρη όπως η κεντρική Ελλάδα, κεντρική δυτική Ελλάδα, η κεντρική Πελοπόννησος, κάποια νησιά. Η Λάρισα, όπως βλέπετε, έχει αρκετή φωτορύπανση, το οποίο είναι αναμενόμενο για μεγάλη πόλη. Δεν είναι ότι η Λάρισα κάνει κάτι χειρότερο από τις άλλες ελληνικές πόλεις, αλλά επ' ευκαιρίας που μαθαίνουμε για το φαινόμενο, ίσως μπορεί και η Δημοτική Αρχή να το δει εν ώψη αναβαθμίσεων φωτισμού, που είμαι σίγουρος ότι γίνονται και στη Λάρισα. Αν σας κωδικοποιούσαμε 5 βήματα τι πρέπει να κάνουμε, έχουμε βγάλει αυτό το φυλάδιο που λέμε, πρώτον, φώτισε μόνο όπου χρειάζεται. Δηλαδή, φώτισε προς τα κάτω, εκεί που είναι ο χώρος που δημιουργούνται δραστηριότητες και χρειάζεται να φωτίζεται. Δεύτερον, επιλέγουμε ενεργειακά προοδευτικούς λαμπτήρες, παλιότερα συμπαγής λαμπτήρες, τώρα πλέον LED. Εδώ θα βάλουμε αστεράκι. Στην ένταση που έχουμε ανάγκη. Ο άνθρωπος έχει μία όραση η οποία είναι θαυματουργική οδυτικά. Όσοι έχετε πάει σε πολύ σκοτάδι, βλέπετε πώς το μάτι προσαρμόζεται σε συνθήκες χαμηλού φωτός και μπορείς να δεις ακόμα και σε χαμηλές εντάσεις φωτισμού. Δεν έχουμε ανάγκη πολύ ψηλές εντάσεις για να βλέπουμε καλά. Ίσα-ίσα που οι υψηλές εντάσεις κάνουν την νυχτερινή μας όραση να μην ενεργοποιείται, η οποία μπορεί να συμβάλλει πάρα πολύ στην ορατότητα τη νύχτα. Φυσικά χρησιμοποιούμε φωτιστικά που δεν φωτίζουν προς τα πάνω, όπως αυτό το φωτιστικό που βλέπετε, μόνο προς τα κάτω μπορεί να πάει το φωτιστικό. Φωτίζουμε μόνο όταν χρειάζεται. Στη μεγάλη πλειοψηφία των δημόσιων χώρων δεν χρειάζεται φωτισμό στις 3 και 4 τη νύχτα. Πέμπτον, προτιμούμε λαμπύρες με θερμό φως, προκαλούν λιγότερη φωτορύπανση και κάνουν και λιγότερο κακό στην ανθρώπινη υγεία. Είπα στο βήμα 2 ότι θα σας βάλω ένα αστερίσκο για τα LED. Ξέρουμε όλοι ότι και στα σπίτια μας και στο δημόσιο φωτισμό αλλάζουμε σιγά σιγά τα φώτα με LED. Τα LED, ναι μεν, είναι πολύ ενεργειακά πολιτικά σαν φώτα, όμως είχαν ένα πρόβλημα στο ότι εκπέμπανε πολύ ψυχρό φως. Αυτό το πρόβλημα το είχαν κυρίως στην αρχή της τεχνολογίας, ωστόσο, επειδή ακόμα και σήμερα τα ψυχρά LED είναι λίγο πιο φθηνά από τα θερμά LED, συχνά προτιμώνται στο δημόσιο φωτισμό, κυρίως γιατί μπορεί πιο εύκολα να κάνεις μία μειοδοτική προσφορά, αν δεν σε υποχρεώνει ο διαγωνισμός να έχει θερμά LED, βάζοντας ψυχρά LED. Στους δύο χάρτες εδώ που βλέπετε, είναι η φωτορύπανση όπως είναι τώρα και η φωτορύπανση όπως θα είναι σε 10 χρόνια αν όλος ο φωτισμός ο δημόσιος αλλαχτεί σε LED, σε ψυχρά LED. Οπότε βλέπουμε ότι με τα LED η φωτορύπανση θα χειροτερέψει εκτός και αν βάλουμε θερμά LED. Επίσης, ένα άλλο πρόβλημα όταν αντικαθιστούμε μία τεχνολογία παλαιά και ενεργοβόρα με μία καινούργια, είναι το λεγόμενο παράδοξο του Τζέβον, ο οποίος είναι αυτός ο κύριος πάνω δεξιά, ο οποίος είχε περιγράψει το φαινόμενο, ένα οικονομικό φαινόμενο συμπεριφορικής οικονομίας στην ουσία, όπου όταν το κόστος ενός αγαθού μειώνεται, αυξάνεται η κατανάλωσή του.
αν η βενζίνη μειωθεί η τιμή της, τότε θα πάμε περισσότερες βόλτες, θα χρησιμοποιήσουμε περισσότερο το αμάξι μας, θα κάψουμε περισσότερη βενζίνη, περισσότερη ρύπη. Το ίδιο γίνεται πολύ και με τα LED, όπου επειδή μπορεί το κόστος σε σχέση με έναν παλιό λαμπτήρα πυρακτώσεως όσον αφορά την κατανάλωση να είναι το 1/6, οπότε παίρνουμε αφορμή να βάλουμε με μεγαλύτερη φωτεινότητα περισσότερες λάμπες, να γεμίσουμε κυριολεκτικά τον κόσμο με φως, το οποίο αφενός μειώνει το όφελος της μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας, αφετέρου προκαλεί μεγαλύτερη φωτορύπανση. Προσοχή λοιπόν, το ότι τα LED είναι φτηνά δεν σημαίνει ότι πρέπει να γεμίσουμε με κακό φωτισμό της πόλης. Για την ασφάλεια σας είπα και πριν ότι σημαντικό είναι ο καλός φωτισμός και όχι ο πολύς φωτισμός. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα από ένα σπίτι όπου ο ιδιοκτήτης το έχει βάλει έναν τυπικό προβολέα από αυτούς τους τετράγωνους που βάζουν συχνά στις αυλές ο κόσμος για νομίζοντας ότι προστατεύει το σπίτι του. Όμως αυτός ο προβολέας, επειδή στραβώνει, προκαλεί θάμβωση, όπως λέμε πιο καλά, τον παρατηρητή, είναι δύσκολο να δεις αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος στέκεται στην πόρτα στο ημίφος. Ενώ αν κρύβαμε με το χέρι μας τον προβολέα ο οποίος μας τραβώνει, αμέσως θα άνοιγε η κόρη του ματιού μας, θα βλέπαμε καλύτερα τα σκοτεινά σημεία της εικόνας, θα ενεργοποιεί η νυχτερινή μας όρωση και θα βλέπαμε πολύ καλά τον άνθρωπο που κάθεται στο σκοτάδι. Το θέμα του αν ο περισσότερος φωτισμός αυξάνει ή μειώνει την ασφάλεια έχει μελετηθεί σε μια γνωστή έρευνα που είναι στο Σικάγο, όπου βρέθηκε ότι ο περισσότερος φωτισμός δεν αύξησε την ασφάλεια και αντιθέτως σε κάποια σημεία τη μείωσε, διότι είδανε ότι τα κτίρια που φωτίζονται τη νύχτα είναι στόχοι βανδαλισμού και ομάδων οι οποίες θέλουν να προκαλέσουν φθορές, τις κάνουν καλύτερα όταν έχουν φως. Άρα θα λέγαμε ότι όταν φωτίζουμε το σπίτι μας με κακό φωτισμό, καμιά φορά βοηθάμε το έγκλημα παρά το προτρέπουμε. Αν ρωτήσετε εμάς που έχουμε σαν χόμπι την αστρονομία, εγώ είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός σαν επάγγελμα, αλλά η αστρονομία ήταν η αγάπη μου, γι' αυτό ασχολήθηκα με τη φωτορύπανση. Εμείς βλέπουμε και μία αυξημένη αισθητική στον λίγο φωτισμό. Κοιτάξτε δεξιά τις δύο εικόνες πάνω κάτω. Ένα βενζινάδικο με φωτισμό που στραβώνει, ένα βενζινάδικο με φωτισμό διάχυτο. Κοιτάξτε αριστερά μία φωτογραφία από τον Μπάρνουν, αγαπημένο σημείο των αριστεχνών αστρονόμων, τι ομορφιά έχει ο νυχτερινός ουρανός που δεν βλέπουμε. Στη μεσαία εικόνα πάνω και κάτω, αυτό το σπίτι σας φαίνεται όμορφο που φωτίζεται έτσι? Εμένα όχι τόσο. Ή στην κάτω εικόνα, ο ακάλυπτος χώρος μεταξύ των δύο σπιτιών που είναι σαν να είναι μέρα, σας φαίνεται όμορφο αυτό το νυχτερινό τοπίο? Εμένα όχι. Άρα πιστεύουμε ότι τα χαμηλά επίπεδα φωτισμού, τα σωστά επίπεδα, είναι και αισθητικά ανώτερα. Τέλος, να σας πω ότι η τελευταία προσπάθεια την οποία κάνουμε σαν ελληνικό παράδειγμα της International Dark Sky Association είναι να δημιουργήσουμε και στην Ελλάδα τα πάρκα σκοτεινών ουρανών, όπου είναι περιοχές που προστατεύονται από την φωτορύπανση και στην οποία θα μπορούν να γίνονται τόσο αστυνομικές δραστηριότητες όσο και άλλες νυχτερινές δραστηριότητες. Μία περίπτωση που είναι πολύ κοντά στο να αναδειχθεί είναι ο Εθνικός Δημός Ένωσης στην Κεφαλονιά. Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε νέα σχετικά με αυτό. Αυτά λοιπόν για το πρόβλημα της φωτορύπανσης. Αν θέλετε περισσότερα, στο site το ελληνικό ή το διεθνές της Dark Sky ή να μας στείλετε email. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαλάμπρου. Στην ουσία, από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα μπορούσαμε να κερδίσουμε και οικονομικά και περιβαλλοντολογικά αν αρχίσουμε να προσέχουμε τον οδοφωτισμό και μέσα στις πόλεις, αλλά και γενικά. Εγώ κρατάω ότι ο έντονος φωτισμός επηρεάζει την υγεία των ανθρώπων. Αυτό όλοι λίγο πολύ είχαμε αρχίσει να το ακούμε, αλλά τώρα μας το αναλύσετε περισσότερο. Και για να μην είμαστε εγωιστές, επηρεάζει και τους άλλους έμβριους οργανισμούς πια. Δεν είμαστε μόνο εμείς δηλαδή στο επίκεντρο, έτσι. Επίσης, είναι μια κακή πρακτική
ο περισσότερος φωτισμός, που λίγο πολύ νομίζω όλοι το πιστεύουμε αυτό το πράγμα, ότι όσο περισσότερο φωτίζουμε κάτι, τόσο πιο ασφαλείς μπορεί να νιώθουμε, είτε ακάλυπτους, είτε την εξόδου μας, ξέρω εγώ. Να προτιμούμε το θερμό φως από το ψυχρό φως, έτσι. Και σωστά και επίπεδα να... φωτισμού, όχι οι υπερβολικά ψηλά επίπεδα φωτισμού δεν βοηθάνε. Αυτό, ναι, ας μην πέφτουμε στην παγίδα. Ας μην πέφτουμε σε αυτή την παγίδα. Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο τέλος θα υπάρχουν ερωτήσεις και για εσάς. Υπενθυμίζω να καταγράψετε ερωτήσεις για τους ομιλητές. Στο τέλος θα μπορείτε να τις εκφράσετε. Και μπορούμε να πάμε και στον τελευταίο ομιλητή. Αγγελική, το μικρόφωνο λίγο. Συγγνώμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παπαλάβρου. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον και αυτό το θέμα. Είμαι ένας από τους ανθρώπους που το άκουσε πολύ πρόσφατα μέσα από τον κύριο Παπαλάβρου το θέμα της φωτορύπανσης. Πριν περάσουμε λίγο στον τελευταίο μας ομιλητή για σήμερα, τον κύριο Μαυρογέννη Σταύρο, θα ήθελα να καλωσορίσω στην ημερίδα μας εδώ σήμερα και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Δελγιάννη, καθώς και τον κύριο Πέκα, τον σύμβουλο του Δημάρχου σε θέματα νεολαίας. Μόλις ολοκληρωθεί η παρουσίαση, η ομιλία και του τελευταίου μας ομιλητή, κύριε Δελγιάννη, θα θέλαμε να είστε εδώ να ακούσουμε και από εσάς δύο λόγια και να περάσουμε και στη συζήτηση. Οπότε, τώρα να συνεχίσουμε τον κύριο Μαυρογέννη. Καλώς ήρθατε σήμερα εδώ, κύριε Μαυρογέννη. Είναι διδάκτορ διεθνούς δικαίου σε ζητήματα της κλιματικής πολιτικής και συνεργάτης του Ευρωκοινοβουλίου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Θα κλείσουμε με το θέμα της κλιματικής αλλαγής την σημερινή ομιλία μας. Ο λόγος είναι σε εσάς, κύριε Μαυρογέννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές για αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση, που από ό,τι βλέπω έχει και μεγάλη απήχηση από τον αριθμό των συμμετεχόντων. Βρίσκομαι έτσι στην δύσκολη θέση ως τελευταίος ομιλητής, ενώ έχουν προηγηθεί τόσο εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ομιλίες, να πάρω το λόγο, ωστόσο θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται. Και από την άλλη, βέβαια, είναι ευτυχές το γεγονός ότι κλείνουμε με την μεγαλύτερη περιβαλλοντική πρόκληση που υπάρχει αυτή τη στιγμή για την ανθρωπότητα και για τον πλανήτη μας, αυτή της κλιματικής αλλαγής. Από ό,τι έχετε δει από τον τίτλο της παρουσίασής μου, θέτω ένα ερώτημα από την κλιματική αλλαγή στην κλιματική κρίση. Γιατί πλέον δεν μιλάμε για αλλαγή, δεν μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο θα τραβάει σε μάκρους, ωστόσο συμβαίνει τώρα και είναι πραγματικά μια κατάσταση έκτατης ανάγκης. Θα ξεκινήσω με μερικά βασικά στοιχεία όταν λέμε κλιματική αλλαγή, έτσι όπως έχουν οριστεί από την επιστήμη. Τι είναι, γιατί συμβαίνει, ποια είναι η διαφορά μεταξύ του φαινομένου του θερμοκηπίου της κλιματικής αλλαγής και της παγκόσμιας υπερθέρμανσης, τι αποδείξεις έχουμε ότι η κλιματική αλλαγή πράγματι συμβαίνει και τελικά γιατί συμβαίνει. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Φανταστείτε την Γη ως ένα πλανήτη ο οποίος περιβάλλεται από μία κουβέρτα, η οποία αυτή κουβέρτα είναι τα λεγόμενα αέρια του θερμοκηπίου, εκ των οποίων το πιο ισχυρό είναι το διοξίδιο του άνθρακα. Εδώ πέρα βλέπετε πώς λειτουργεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου, στο οποίο οφείλεται αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι υπάρχει ζωή στον πλανήτη μας. Έχουμε την ηλιακή ακτινοβολία, η οποία περνάει από την ατμόσφαιρα και μετά, λόγω των αερίων του θερμοκηπίου, εγκλωβίζεται, γι' αυτό και το λέμε και φαινόμενο του θερμοκηπίου, και έτσι η θερμοκρασία μας διατηρείται σταθερή σε επίπεδα τα οποία μπορούν να υποστηρίξουν τη ζωή. Στο κέντρο της εικόνας βλέπουμε τη Γη, όπου λόγω της παρουσίας του διοξιδίου του άνθρακα και των αερίων του θερμοκηπίου, αυτή τη στιγμή στον πλανήτη έχουμε μια μέση θερμοκρασία περίπου 15 βαθμούς Κελσίου, ενώ αντίστοιχα σε άλλους πλανήτες όπως είναι ο Άρης πάνω αριστερά, λόγω της χαμηλής συγκέντρωσης διοξιδίου του άνθρακα, έχουμε μια μέση θερμοκρασία 50 βαθμούς, ενώ αντίστοιχα στην Αφροδίτη
επειδή υπάρχει πάρα πολύ διοξίδιο του άνθρακα, εμείς η θερμοκρασία είναι στους 420 βαθμούς Κελσίου. Οπότε, πάμε να δούμε ποια είναι η διαφορά. Η παγκόσμια επιθέμαση είναι άνοδος της μέσης θερμοκρασίας της επιφάνειας στοιχής λόγω της αύξησης των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Οπότε, όσο αυξάνεται η θερμοκρασία, μας οδηγεί στην κλιματική αλλαγή. Αλλάζει το κλίμα. Το οποίο είναι μακροπρόθεσμες αλλαγές στο κλίμα που συμπεριλαμβάνουν μείωση της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας και των βροχοπτώσεων. Ωστόσο, όμως, υπάρχουν διαφορές σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο. Τι θέλω να πω με αυτό. Βλέπουμε περιοχές του πλανήτη που έχουν υψηλότερη βροχόπτωση και κυρίως ραγδαία πλημμυρικά φαινόμενα και υπάρχουν άλλες περιοχές του πλανήτη οι οποίες έχουν εντονότερη ξηρασία. Αυτές τις αλλαγές τις βλέπουμε ακόμα και σε επίπεδο μιας χώρας, όπου άλλες περιοχές έχουν πρόβλημα με την ξηρασία, άλλες λόγω των συγκεκριμένων τοπικών κλιματικών συνθηκών έχουν πρόβλημα με, για παράδειγμα, με τις βροχοπτώσεις. Αυτό που θέλω να κρατήσετε είναι ότι η κλιματική αλλαγή είναι επί της ουσίας ένας πολλαπλασιαστής, όπως λέμε, των περιβαλλοντικών πιέσεων, δηλαδή δεν δημιουργεί καινούργια φαινόμενα. Ωστόσο, όμως, αυτό που ονομάζουμε φυσικοί κίνδυνοι, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς προϋπάρχουν, εμφανίζονται σε μεγαλύτερη ένταση και σε μεγαλύτερη συχνότητα. Αυτό προκαλεί η κλιματική αλλαγή. Εδώ βλέπουμε πάλι το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το οποίο ωστόσο με τα γράμματα εδώ κάτω που έχω προσθέσει, πού οφείλεται, ποια είναι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή, όπως λέμε, η ανθρωπογενής παρέμβαση του ανθρώπου στην ατμόσφαιρα, λόγω της καύσης των ορυκτών καυσίμων, το οποίο αρχίζει γενομένη σε βιομηχανική επανάσταση. Ο άνθρωπος με την καύση κυρίως τότε του κάρβουνου και αργότερα με τους υδρογονάνθρακες, δηλαδή πετρέλαιο και φυσικό αέριο, προσθέτει στην ατμόσφαιρα περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα και έτσι ενισχύει αυτή την κουβέρτα που σας είπα προηγουμένως. Οπότε ο πλανήτης μας συγκρατεί περισσότερη θερμότητα. Και εδώ αυτό το εξηγώ με τα σχετικά το γραφήματα. Τώρα, τι αποδείξει έχουμε ότι όντως συμβαίνει κλιματική αλλαγή, γιατί πολλές φορές θα έχετε ακούσει για τους ανοιτές του κλίματος, τους ανοιτές κλιματικής αλλαγής, πρώτος και καλύτερος ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, επίσης αρκετοί άλλοι, οι οποίοι αυτό που υποστηρίζουν είναι ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι κάτι που εμφανίζεται πρώτη φορά στον πλανήτη, έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε, έτσι όπως έρχεται, έτσι θα φύγει. Και μάλιστα αρκετοί λένε ότι έχει ευεργετικές επιπτώσεις στον πλανήτη, γιατί κάνει περισσότερο ζέστη και μπορούμε να έχουμε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για να ζεστηνόμαστε το χειμώνα, γιατί μικραίνει η περίοδος του χειμώνα. Όπως επίσης και ευνοούνται, για παράδειγμα, καλλιέργειες κυρίως στο βόρειο ημισφαίριο. Σιγά-σιγά βλέπουμε ακόμα και τη φύτευση ελαιόδεντρων στην Βόρεια Ευρώπη ή ακόμα και στη Ρωσία. Ωστόσο, όμως, στην περίπτωσή μας αυτό δεν είναι μια φυσιολογική αλλαγή του κλίματος, το οποίο ο σωστός όρος για ό,τι ίσχυε στην ζωή του πλανήτη είναι κλιματική διακύμανση. Δηλαδή, φανταστείτε ότι η άνοδος της θερμοκρασίας ακολουθούσε πάντα την άνοδο των συγκεντρώσεων του διοξιδίου του άνθρακα, ο οποίος οφειλόταν σε διάφορους παράγοντες. Ωστόσο, όμως, υπήρχε μια συγκεκριμένη διακύμανση, μια καμπύλη η οποία πήγαινε πάνω κάτω. Λόγω της ανθρωπογενούς όμως τώρα παρέμβασης στο κλίμα, στην ατμόσφαιρα, τα τελευταία 150 χρόνια, βλέπουμε ότι η άνοδος της θερμοκρασίας παρουσιάζει μια απότομη αύξηση, η οποία δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ ξανά στην ιστορία του πλανήτη. Και αυτό, εδώ στο δεύτερο γράφημα, φαίνεται από τις συγκεντρώσεις, όπως λέμε, του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Βλέπετε εδώ πριν από 400.000 χρόνια, ποιες ήταν οι συγκεντρώσεις του διοξιδίου του άνθρακα, και μετά από το 1950, όπου έχουμε τη ραγδαία εκβιομηχάνηση σε όλο το μήκος και πλάτος της Γης, πια τα πράγματα ξεφεύγουν. Εδώ πέρα θα έπρεπε να έχω ανανεώσει λίγο το γράφημα, δεν είμαστε λίγο πάνω από το 480. Είμαστε 412 ppm, μέρη ένα εκατομμύριο δηλαδή, διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην ιστορία του πλανήτη. Ποιες είναι οι επιπτώσεις?
για παράδειγμα, το λιώσιμο των παγετώνων μέσα σε ένα διάστημα 100 χρόνων. Βλέπετε εδώ πέρα με τον τι γίνει στον παγετών απότα στην Αλάσκα, ο οποίος έχει μετατραπεί σε σελήνη. Έχουμε άνοδο της στάθμης της θάλασσας, κάτι το οποίο επηρεάζει και την πατρίδα μας. Βλέπετε εδώ πάλι τις καμπύλες, πόσο αυξάνεται η στάθμη της θάλασσας. Ήδη εξήγησα γιατί συμβαίνει, οφείλεται στις συγκεντρώσεις του διοξιδίου του άνθρακα, με κύριο παράγοντα την ρήπανση από τα αρρυκτά καύσιμα. Τελικά μιλάμε για κλιματική αλλαγή, για κλιματική κρίση. Προφανώς μιλάμε για κλιματική κρίση. Αυτή τη στιγμή ο πλανήτης μας, η μέση θερμοκρασία του σε σχέση με την προβιομηχανική περίοδο, όπως λέμε, έχει αυξηθεί κατά περίπου 1,1 βαθμούς Κελσίου. Για να σας το εξηγήσω έτσι πολύ χοντρικά, φανταστείτε τη δική μας περίπτωση όταν αρρωσταίνουμε με πυρετό. Όταν έχουμε δέκατα, μπορούμε να πάμε στη δουλειά μας. Όταν όμως ξεπερνάμε τους 38-39 βαθμούς, τότε προφανώς είμαστε κλινήρης. Δεν μπορούμε να πάμε στη δουλειά μας. Πρέπει να κάτσουμε σπίτι να ξεκουραστούμε για να αντιμετωπίσουμε την εμπύρετο κατάσταση. Σε μια τέτοια εμπύρετο κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο πλανήτης. Και μάλιστα με την αύξηση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, μέχρι το τέλος του αιώνα η μέση θερμοκρασία, η αύξηση μέσης θερμοκρασίας, θα ξεπεράσει τους 3 με 4 βαθμούς Κελσίου. Την τελευταία φορά που ο πλανήτης μας είχε αντίστοιχη θερμοκρασία ήταν πριν από 800.000 χρόνια, όταν η Ανταρκτική, η Ήπειρος Ανταρκτικής, ήταν δάση και σε αυτήν υπήρχαν αντί για πιγκουίνους, κατοικούσαν κροκόδιλοι. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε γιατί η κατάσταση μιλάμε, για ωκεανούς που είχαν σχέση με τις παρούσες συνθήκες, ήταν κατά 5 μέτρα πιο ψηλά, οπότε είχαμε και τις αντίστοιχες επιπτώσεις στη ξηρά κτλ. Τι μας έχει πει η επιστήμη γι' αυτό? Υπάρχει το IPCC, το Intergovernmental Panel on Climate Change, το οποίο είναι η διακυβερνητική επιτροπή για την κλιματική αλλαγή, ένα όργανο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στο οποίο συμμετέχουν επιστήμονες από όλο τον πλανήτη και από την Ελλάδα, κυρίως από τα εθνικά στεροσκοπία, το οποίο στη μια πρόσφατη έκθεσή του, πριν από 1,5-2 χρόνια, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αν θέλουμε να διατηρήσουμε τον πολιτισμό μας, είναι πια επαρξιακό το ζήτημα, θα πρέπει να περιορίσουμε την άνοδο της θερμοκρασίας στον 1,5 βαθμό. Αυτό σημαίνει, για να το πετύχουμε, ότι θα πρέπει να μειώσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55-60% μέχρι το 2030, και να τις εκμηδενίσουμε μέχρι το 2050, αν και κανονικά αυτό πρέπει να γίνει μέχρι το 2040. Γι' αυτό, λόγω του 2030, έχουμε μόλις 10 χρόνια να σταματήσουμε αυτή την καταστροφική κλιματική αλλαγή, αλλά προσέξτε, όχι να ξεκινήσουμε το 2030, να πάρουμε σήμερα τις αποφάσεις αυτές, τις ριζοσπαστικές, τα γενναία μέτρα, έτσι ώστε να αρχίσουν να υλοποιούνται όσο το δυνατόν πιο άμεσα, για να καταλήξουμε το 2030 να έχουμε μειώσει στο μισό τις εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου. Και βλέπουμε εδώ πέρα τις διαφορές μεταξύ 1,5 και 2 βαθμών Κελσίου, αλλά κυρίως ας εστιάσουμε στο 1,5 βαθμό, τι μπορεί να γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό είναι ένα γράφημα από το WWF και μπορείτε να δείτε, για παράδειγμα, στις πλημμύρες θα έχουμε στον 1,5 βαθμό, δηλαδή 0,4 βαθμούς παραπάνω από ό,τι βρισκόμαστε τώρα, 100% αύξηση του κινδύνου των πλημμυρών. Στα είδη που υπάρχουν στη φύση, το 6% των εντόμων, το 8% των φυτών και το 4% των σκοτειλωτών ζώων παγκοσμίως θα επηρεαστούν και ενδεχομένως να οδηγηθούν στην εξαφάνιση. 350 εκατομμύρια κάτοικοι των αστικών κέντρων κρύβονται σε κίνδυνο της σφοδρής ξηρασίας. Ήδη ανέφερα τι θα γίνει με την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και το προφανώς όλη αυτή η μετάβαση σε ένα πιο δυστοπικό μέλλον θα έχει επιπτώσεις και στις οικονομίες μας, ακόμα και στην τροφή. Και εδώ πέρα βλέπετε πώς επηρεάζεται η τροφή πάλι με έναν συγκεκριμένο κύκλο και το πώς η κλιματική αλλαγή τελικά επηρεάζει και αυτό που λέμε την καλή χρήση της γης και προφανώς τη δυνατότητα των δασών να δεσμεύουν
διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Τι θα συμβεί όμως για να έρθουμε και στα δικά μας, τι θα συμβεί στην Ελλάδα. Τι σημαίνει 1,5 βαθμός. 1,5 βαθμός σημαίνει αύξηση κατά 41% των δασικών πυρκαγιών που έχουμε κάθε χρόνο. Σημαίνει αύξηση κατά 143% των ακραίων καυσώνων. Αυτό τι σημαίνει, ότι ένας ακραίος καύσωνας, δηλαδή ένα γεγονός, ένα φυσικό γεγονός, το οποίο είναι μια κατάσταση όπου για τρεις μέρες η μέση θερμοκρασία ξεπερνά τους 48 βαθμούς, από εκεί που θα εμφανιζόταν τις προηγούμενες δεκαετίες μια φορά στα 20 χρόνια, πλέον θα εμφανίζεται μια φορά στα 7 χρόνια και ακόμα πιο συχνά. Θα έχουμε αύξηση των ραγδαίων βροχοπτώσεων κατά 10%. Ραγδαίες βροχοπτώσεις, δηλαδή βροχοπτώσεις οι οποίες μέσα σε ένα διάστημα λίγων ώρων θα πέφτει το νερό ενός ολόκληρου μήνα, για να σας δώσω έτσι μια εικόνα. Αύξηση του βαθμούς δεν το διαβάζω καν, πραγματικά εκεί θα είναι τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η κλιματική κρίση είναι πια εδώ, γι' αυτό πλέον δεν μιλάμε για κλιματική αλλαγή. Τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα, συνεχώς βλέπετε εδώ πέρα τα ακραία φαινόμενα τα οποία τα βιώνουμε όλοι πια σε καθημερινή βάση σχεδόν, και γι' αυτό πρέπει να αντιδράσουμε. Ευτυχώς υπάρχει μια κινητοποίηση της κοινωνίας, ο κόσμος έχει συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει, ποιες είναι οι επιπτώσεις της καύσης των ενεργών ανθράκων, πώς μας επηρεάζει η κλιματική αλλαγή. Βλέπουμε ένα τεράστιο κίνημα μαθητικό και νεολαίας, το οποίο ξεσηκώνεται, και ίσως θα έχετε ακούσει την Γκρέτα Τούμπερκ, τη 16χρονη, η οποία έχει εμπνεύσει εδώ πέρα είναι η Γκρέτα, έχει εμπνεύσει αυτό το κίνημα των απεργιών, των σχολικών απεργιών, η οποία πριν την πανδημία τουλάχιστον κάθε Παρασκευή είχαμε διαδηλώσει σε όλο τον κόσμο με αποκορύφωμα πέρυσι του Σεπτέμβρη, ταυτόχρονες διαδηλώσεις παγκοσμίως, οι οποίες συμμετείχαν πάνω από 5 εκατομμύρια μαθητές. Έχουμε όλα αυτά τα κινήματα, έχουμε αυτή τη δραστηριότητα, η οποία τελικά οδηγεί σε αρκετές χώρες στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως, αλλά ακόμα και σε τοπικό επίπεδο, να κηρυχθούν χώρες, δήμοι, περιφέρειες σε κατάσταση κλιματικής έκτακτης ανάγκης. Και αυτό είναι ένα γεγονός πάρα πολύ σημαντικό, έτσι ώστε να περάσει ένα μήνυμα ότι κινητοποιούνται στο μέγιστο βαθμό για να αντιμετωπίσουν την κλιματική κρίση. Και πάνω σε αυτό στηρίζεται βέβαια και το σύνθημα Think Global, Act Local. Δηλαδή για την κλιματική αλλαγή, αλλά και γενικότερα για τα παγκόσμια κλιματικά προβλήματα, πρέπει να έχουμε στο νου μας τι συμβαίνει παγκόσμια και πώς θα πρέπει να συντονιστούμε σε παγκόσμιες δράσεις για να την αναχαιτήσουμε, αλλά και σε τοπικό επίπεδο όμως θα πρέπει να δράσουμε για να γίνουμε όλοι κοινωνοί αυτής της διαδικασίας. Διάφορες ομάδες πολιτών, κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προσφεύγουν στα δικαστήρια για να πιέσουν τις κυβερνήσεις τους έτσι ώστε να πάρουν ακόμα πιο δραστικά μέτρα για την εντόπιση της κλιματικής αλλαγής. Έχουμε εταιρείες, κυρίως από το λόμπι των ενεργών ανθράκων, οι οποίες βρίσκονται υπό έρευνα για παραβάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή, κυρίως στη δραστηριότητα τους στις χώρες του αναπτυσσόμενου νότου. Και όπως είπα, λόγω της κινητοποίησης αυτή των ανθρώπων, υπάρχει μια σημαντική, μια ουσιώδης αλλαγή. Και τώρα, αφού εξηγήσαμε λίγο τα βασικά της κλιματικής αλλαγής, της κλιματικής κρίσης, πάμε στο κομμάτι του τι μπορούμε να κάνουμε. Πρώτο και σημαντικότερο, εννοώ σε επίπεδο ατομικός πολίτης. Πρώτο και σημαντικό, διατροφή. Διατροφή παίζει και πολλές φορές αυτό το αγνοούμε. Ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και φέρνω εδώ σαν παράδειγμα την κατανάλωση του κόκκινου κρέατος και σας αναφέρω ενδεικτικά ότι ένα μπιφτέκι που τρώμε σε ένα μπέργκερ από τη στιγμή που σε όλη τη διαδικασία, σε όλη την αλυσίδα μέχρι να φτάσει στο πιάτο μας απαιτούνται πάνω από 1000 λίτρα νερού και επίσης έχει πολύ ψηλό αποτύπωμα άνθρακα. Από τις ζωοτροφές που θα καταναλώσει το βοηδές μέχρι και τη μεταφορά,
μέχρι και την παρασκευή του προϊόντος. Οπότε όσο λιγότερο κόκκινο κρέας καταναλώνουμε, τόσο το καλύτερο για το περιβάλλον και βέβαια για την υγεία μας. Εγώ θα ήθελα να σημειώσω ότι η Ελλάδα είναι μέσα στην δεκάδα των χωρών με τη μεγαλύτερη κατανάλωση κόκκινου κρέατος στον κόσμο. Ξεπερνάμε ακόμα και τις ΗΠΑ. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία του πληθυσμού, κυρίως στο θέμα της παχυσαρκίας, της εμφάνισης καρκίνων και άλλων καρδιαγγειακών παθήσεων. Όσο το δυνατόν θα πρέπει να αγοράζουμε τρόφιμα τα οποία είναι χύμα και μπορεί να έχετε δει και διάφορες φωτογραφίες, κυρίως από το εξωτερικό που για παράδειγμα υπάρχει, πάρω το παράδειγμα, ένα αγγούρι το οποίο είναι τυλιγμένο μέσα σε ένα πλαστικό. Για ποιο λόγο είναι τυλιγμένο σε ένα πλαστικό που δεν μπορώ να καταλάβω, ή άλλα συσκευασμένα προϊόντα. Ένδυση υπόδειξη. Υπάρχει δυστυχώς η μόδα του fast fashion, δηλαδή να αγοράζουμε ρούχα τα οποία τα φοράμε 2, 3, 4, 5 φορές και μετά αμέσως τα πετάμε. Πολλές ντουλάπες στα σπίτια μας δεν είναι πλέον ντουλάπες, είναι αποθήκες ρούχων και θα πρέπει να δούμε αυτό πώς θα το... Στο θέμα πώς θα αντιμετωπίσουμε, γιατί πάλι έχουν τα ρούχα που καταναλώνουν υψηλό αποτύπωμα και άνθρακα αλλά και νερού. Το ίδιο ισχύει βέβαια και όταν πλένουμε τα ρούχα, που θα ήταν προτιμότερο να χρησιμοποιούμε χαμηλή θερμοκρασία. Καθημερινές αγορές. Υπάρχει και το ζήτημα του υπερκαταναλωτισμού. Πρέπει να μειώσουμε και είναι πολύ θετικό ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2021 θα καταργηθούν τα πλαστικά μιας χρήσης, δηλαδή το πλαστικό στο οποίο παίρνουμε τον καφέ μας κάθε μέρα, τα καλαμάκια, οι μπατονέτες κτλ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης θα πρέπει να περιορίσουμε την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και εδώ αναφέρομαι στους υπολογιστές, αλλά ακόμα και στις τηλεοράσεις κτλ, οι οποίες λέγονται συσκευές βαμπύρ, δηλαδή τις ξεχνάμε το βράδυ ανοιχτές και νομίζουμε ότι έχουν ότι δεν καταναλώνουν ρεύμα, ωστόσο συνεχίζουν να καταναλώνουν ρεύμα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τις εκπομπές, αλλά ακόμα και για το οικονομικό κόστος που το πληρώνουμε στους λογαριασμούς ρεύματος. Το σπίτι. Ενεργειακός έλεγχος σπιτιού. Αυτή τη στιγμή έχει περάσει μια οδηγία από την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου και έχει ενσωματωθεί και στο εθνικό μας δίκαιο όπου τα κράτη-μέλη υποχρεούνται στο κτηριακό τους απόθεμα όσες νέες κατοικίες χτίζονται να είναι μηδενικών εκπομπών. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό για να έχουμε κτίρια τα οποία να είναι συμβατά με το στόχο της μείωσης των εκπομπών, όπως επίσης και πάλι να αντιμετωπίζουμε και το θέμα του οικονομικού κόστους. Για τις ηλεκτρικές συσκευές, σας το ανέφερα ήδη, θα πρέπει να δούμε πόσο καλό θα είναι να αγοράσουμε συσκευές οι οποίες έχουν υψηλά επίπεδα εξοικονόμησης ενέργειας. Για το θέμα του φωτισμού, το είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, το εξήγησε πάρα πολύ αναλυτικά. Εξοικονόμηση ενέργειας, ό,τι μας έλεγαν οι παππούδες ή οι παλιότερες γενιές, βγαίνουμε το δωμάτιο, κλείνουμε το φως. Θερμοστάτης, όσο το δυνατόν να το έχουμε σε μία νορμάλ θερμοκρασία, δηλαδή, για παράδειγμα, η θέρμανση τώρα που είναι χειμώνας, καλό θα ήταν να μην έχουν τους 25-26 βαθμούς. Ακόμα και στους 20-21 είναι αξιοβίωτο, θα έχουμε μια άνετη ατμόσφαιρα στην ατμόσφαιρα. Αντίστοιχα, το καλοκαίρι με τα air condition, μια μέση θερμοκρασία γύρω στους 25 βαθμούς, αντί για τους 18, είναι ιδανική για το σπίτι. Άλλες καθημερινές συμβουλές, ανακύκλωση πάρα πολύ σημαντική, κυρίως με την διαλογή στην πηγή, χρησιμοποιούμε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, και κυπουρική, πάλι τα είπε ο πρώτος ομιλητής, και μετακίνηση. Μετακίνηση, είχαμε και άλλη μια παρέμβαση ως προς αυτό, δεν θα ήθελα να πω περισσότερα πράγματα. Ωστόσο, για μένα το βασικό να κρατήσετε ότι θα πρέπει και αυτό αφορά πέρα από τη δικιά μας ευθύνη, αφορά κυρίως κυβερνήσεις, ότι θα πρέπει να αναπτύξουν και να εντείνουν το δίκτυο των μέσων μαζικής μεταφοράς, αξιόπιστα δίκτυα μαζικής μεταφοράς, και επίσης
θα πρέπει να οδηγηθούμε όσο δυνατόν ταχύτερα στον εξηλεκτρισμό των μεταφορών, έτσι ώστε να έχουμε λιγότερες καύσεις διοξιδίου των καταλυτικά αυτοκίνητων, για παράδειγμα, και με άλλες αντίστοιχες τεχνολογίες. Στο αεροπλάνο, είμαστε μια χώρα η οποία βρίσκεται στον νότο της Ευρώπης, οπότε όταν θέλουμε να ταξιδέψουμε σε υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ευνοούνται οι μετακινήσεις μας με τρένο, όπως συμβαίνει στη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη. Ωστόσο, όμως, καλό θα ήταν να το αποφεύγουμε όσο γίνεται, γιατί πραγματικά το κόστος και το ανθρακικό αποτύπωμα είναι τεράστιο. Δηλαδή, με ενδεικτικά συναφέρω, μια πτήση με επιστροφή Αθήνα-Βρυξέλλες, το άτομο, ο επιβάτης, εκπέμπονται παραπάνω από 360 τόνοι άνθρακα, διοξιδίου του άνθρακα. Οπότε, καταλαβαίνετε, αυτό το νούμερο είναι τεράστιο. Μιλάμε για μια μετακίνηση πολλών ωρών ενός μέσου διαταχή. Και τελικά τι κάνουμε, σας ανέφερα προηγουμένως ότι τι μπορούμε να κάνουμε. Σας ανέφερα προηγουμένως ότι υπάρχει όλο αυτό το παγκόσμιο κίνημα για την δραστηριοποίηση και την πίεση προς τις εθνικές κυβερνήσεις για την ανάληψη μέτρων για την αναχέτηση της κλιματικής κρίσης. Επειδή οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στην τηλεδιάσκεψή μας είστε νέοι, καλό θα ήταν να είστε ενεργοποιημένοι, και αυτό κιόλας τη σημερινή ημερίδα είναι και ένα δείγμα ενεργοποίησης ως προς την αυτή την κατεύθυνση, γιατί πρώτα απ' όλα θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το πρόβλημα, το οποίο ήδη το έχουμε κάνει. Νομίζω η επιστήμη έχει καταλήξει σε ποσοστό πάνω από 98% για την κλιματική αλλαγή της επιπτώσης της. Ωστόσο, όμως, τώρα ήρθε η ώρα να πάμε στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι η ανάληψη των συγκεκριμένων μέτρων, τα οποία είναι επένδυση καθαρές μορφές ενέργειας, είναι εξοικονόμηση ενέργειας, είναι αποθήκευση ενέργειας, είναι εξηλεκτρισμός των μεταφορών, είναι η απανθρακοποίηση, θα σταματήσουμε να καίμε κάρβουνο, φυσικό αέριο ή στην πατρίδα μας λιγνίτη. Οπότε είναι ευκαιρία τώρα να την αρπάξουμε, γιατί βρισκόμαστε όχι στο παραπέντε, ούτε στο σημείο μηδέν, βρισκόμαστε στο και πέντε. Και με αυτό κλείνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ και στη συζήτηση, στη διάθεσή σας για ερωτήσεις, απορίες κτλ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και η δική σου τοποθέτηση. Αυτό που εγώ θέλω σίγουρα να κρατήσω και να πω είναι ότι αυτό που αντιλαμβάνομαι και σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι σημερινό, αλλά κρατάει, είναι ότι θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε, θα πρέπει να ενεργοποιηθούμε σήμερα, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκες, για να μπορούμε σε λίγα χρόνια να πούμε πως θα έχουμε γλιτώσει, ας πούμε, ένα μέρος, ίσως το μικρότερο μέρος από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Αυτό νομίζω ότι είναι το βασικότερο μήνυμα. Και κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να σχολιάσω, βλέποντας στο τέλος της παρουσίασής σου πώς τελικά συνδυάζονται όλα για να φτάσουμε και να μιλήσουμε για το θέμα της κλιματικής αλλαγής, λίγο να αλλάξει ο καθένας μας κάποια πράγματά του, ίσως στην καθημερινή του ζωή, όπως αναφέρθηκε, από τον τρόπο που καταναλώνουμε την τροφή μας, την αγορά των πολλών ρούχων και αντικειμένων και ούτω καθεξής, λίγο να επέμβουμε ο καθένας μας και να βελτιώσουμε ως ένα βαθμό κάποιες καθημερινές μας δραστηριότητες. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε τουλάχιστον να συμβάλλουμε στο να αποτρέψουμε τα χειρότερα για την κλιματική αλλαγή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ξανά και τον Σταύρο και όλους τους προηγούμενους εισηγητές μας. Τώρα θα ήθελα λίγο να δώσω τον λόγο στον Γιώργο τον Τζιουμάνι. Γιώργο, θα ήθελες λίγο να μας πεις αν υπάρχει κάποια ερώτηση που θα ήθελες να κάνεις. Ναι, Αγγελική, καταρχάς ακούγομαι καλά αυτή τη φορά? Ναι, ακούγεσαι καλά. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, καταρχάς, όποιος θέλει να κάνει ερωτήσεις, εννοείται, όπως είπαμε, πατάει το χεράκι έτσι και του δίνουμε το λόγο. Εγώ θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση στον κύριο Τάτση. Βασικά, έχω για όλες ερωτήσεις. Είναι η αλήθεια, ήταν τόσο ενδιαφέρουσες όλες οι ομιλίες. Κύριε Τάτση, δηλαδή, στην ουσία, το πράσινο στις ταράτσες δεν οφείλεται σύμφωνα με το βάρος, έτσι. Δεν είναι τόσο δύσκολο να γίνει. Κύριε Τάτση, μας ακούτε? Ναι.
Είναι αυτό που λένε. Έχω ακούσει πολλούς ένικους να λένε π.χ. ότι δεν μπορούμε να βάλουμε πάνω πράσινο, γιατί μπορεί να αυξήσει το βάρος στην πολυκατοικία. Δεν ξέρω και εγώ τι μπορεί να γίνει και να υπάρχουν προβλήματα. Αλλά στην ουσία δεν είναι τόσο δύσκολο. Στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας είχε βγει ένας νόμος, μια εγκύκλιος, που ανέφερε με ποια διαδικασία μπορείς να το κάνεις. Και δεύτερον, υπάρχει πλέον και ο νέος οικοδομικός κανονισμός, που η επιτροπή που είχαμε βγάλει αυτά για το υποεχοδέ τότε, λέει το πώς γίνεται. Και τρίτον, υπάρχουν και οι προδιαγραφές που έχουν βγει κατά εντολή του υπεχοδέ από το ΓΕΟΤΕ, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, που γράφουν κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες γράφουν το πώς γίνεται. Δηλαδή, αναλυτικά, τι πρέπει να κάνεις και τι δεν πρέπει να κάνεις. Απάνω δεν μπαίνει χώμα, μπαίνει ένα ειδικό υλικό που είναι πολύ πιο ελαφρύ. Όχι ένα, συνταγές που υπάρχουν ένα εταιρεία. Τώρα, το πρόβλημα δεν είναι το βάρος. Σκεφτείτε ότι 10-15 πόντι είναι περίπου στα 130 με 140 κιλά, όταν ένα συμβατικό σπίτι αντέχει τουλάχιστον 200 υποχρεωτικά, με βαθμό λόγω σεισμικότητας της Ελλάδος, 1,5 συνήθως, δηλαδή 300. Αλλά εμείς μιλάμε για τα 200, γιατί πρέπει να υπολογίζουμε χιόνια, βροχές, και εννοούμε τα βάρη αυτά είναι όλα κορεσμένα. Δηλαδή γεμάτα νερό, στην περίπτωση που βρέχει ας πούμε για μέρες και δεν μπορούν να πάρει άλλο νερό και το νερό εκραίει πια, για να μην είμαστε απόλυτα, δηλαδή με το χειρότερο δυνατό σενάριο, ας το πούμε έτσι. Το πρόβλημα δεν είναι το βάρος. Το δεύτερο πρόβλημα που υπήρχε είναι της υγρασίας. Πλέον η στεγάνωση είναι μια τεχνολογία που έχει προχωρήσει πάρα πολύ και δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα υγρασίας. Προσέξτε τώρα. Με τη λογική του μάστορα, ξέρεις να βάφεις, ξέρω, ξέρεις να βάζεις στεγάνωση, ξέρω, θα υπάρξει πρόβλημα υγρασίας. Τώρα μιλάμε για ένα πράγμα το οποίο να είναι ποιοτικά πολύ καλό. Συγκεκριμένα τώρα, ας πούμε, στο σχολείο που βάλαμε, που είχε πρόβλημα γιατί έβαζε νερό, όλες οι τάσεις ήταν γεμάτες υγρασία. Επιλύοντας στεγάνωση, μόνωση από θερμοκρασιών και φυτεμένο δώμα, φυτεμένα όλα, ολοκληρωμένη δουλειά, ήταν ένα κόστος τάξεως 120.000 ευρώ για δύο στρέμματα. Άμα το κάνετε τη διαίρεση, είναι πολύ απλό να βγάλετε το πραγματικό κόστος εκεί, όταν η στεγάνωση ήταν περίπου το 30% αυτού του κόστους. Όμως, οι περισσότεροι επιλέγουν αυτό το μαύρο το υλικό που βάζουν πάνω για μόνωση. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο, έτσι. Δηλαδή, τι εννοώ, θα μπορούσε να είναι ένα υλικό μαύρο, αλλά να έχει παράλληλα, θα μπορούσε να είναι το ίδιο υλικό, αλλά να έχει απάνω μια λευκή ή ένα άλλο χρωματισμό. Γιατί ο άλλος ο χρωματισμός, ο ανοιχτός χρωματισμός, αντανακλά πίσω μέρος της επιφάνειας και δεν το απορροφά. Ενώ το μαύρο, ως γνωστόν, είναι το χρώμα που απορροφά. Εγώ, πέρα από τον κύριο Μαυραγάνη που έχουμε ξαναβρεθεί σε μερίδες, παραδείγματος χάρη για την κλιματική αλλαγή που είχε γίνει πρόσφατα στην Ηλιούπολη, πέρυσι στην Ηλιούπολη, θα ήθελα να πω ότι είμαι, σαν άνθρωπος, έχω μεγάλο πρόβλημα. Γιατί, όπως ξέρετε, εμείς οι πρόσκοποι περπατάμε πολύ στο βουνό. Οι αγαπημένες στιγμές είναι το βράδυ γύρω από τη φωτιά που κάθεσαι και βλέπεις τα αστέρια, ξαπλώνουμε όλοι και βλέπουμε τους αστερισμούς. Το ότι πηγαίνεις, ας πούμε, στην Πάρνηθα και δεν μπορείς να δεις τίποτα γιατί είναι η Αθήνα κοντά, είναι τραγικό. Δηλαδή, φτάνω τώρα, ας πούμε, στην Ελαφώνησο, ομολογώντας το γεγονότο που ήμουν πρόσφατα, και ακόμα και η Ελαφώνησος ήταν γεμάτο φωτισμό μέχρι τις 3-4 ώρα το βράδυ και δεν μπορούσες να δεις τον ουρανό, να μπορέσεις να δεις τα απλά πράγματα στον ουρανό. Αυτό είναι μεγάλη ήττα, νομίζω. Και είναι ήττα και για τα ζώα και για τα αυτά, δεν είναι για μας, όπως είπατε πολύ. Αυτό ήθελα να πω ότι είναι πολύ σημαντικό και το ξεχνάμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό για το πόσο ωραία μπορούμε να ζούμε και να ευχαριστιόμαστε τη γη μας. Αυτό. Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Λαδόπουλος, Δημήτρη, θέλεις να κάνεις κάποια ερώτηση? Ναι, ευχαριστώ πολύ. Αρχικά έχουμε ρωτήσει απέναντι σε όλους, μιας και πιάσαμε τον κύριο Τάτσι να απευθυνθούμε. Και κύριε Τάτσι, είδαμε όλα τα πλεονεκτήματα, μας τα είπατε ξανά και ξανά. Η ερώτηση, κύριε, είναι για ποιο λόγο δεν γίνεται? Για ποιο λόγο πρακτικά, λοιπόν, δεν υιοθετούμε αυτά τα πράγματα στα σπίτια μας και στις ταράτσες μας? Είναι θέμα οικονομικό, είναι θέμα πολιτικής γραμμής από κεντρικά, είναι θέμα τοπικών αρχών, είναι θέμα ευαισθητοποίησης του κοινού και όλων των διαδικασιών αυτών? Πρακτικά, λοιπόν, πώς μπορούμε έτσι να έχουμε λίγο μια μεγαλύτερη, να μειώσουμε αυτό το χάσμα που αναφέρεται? Να σας το πω πολύ απλά, είναι οικονομικό το θέμα. Γιατί το πράσινο είναι πολύ φθηνό.
Προσέξτε, γιατί είναι φθηνό είναι οικονομικό το θέμα. Δηλαδή, τι εννοώ. Πάτε και φτιάχνετε ένα πάρκινγκ, ας πούμε, στη Λάρισα τώρα μιλάμε, το κεντρικό πάρκινγκ που είναι κάτω από τον Άγιο Αχίλιο. Αυτό θυμάμαι στην πλατεία που σας έλεγα πριν, που ήταν να γίνει ταρατσόκι προς απάνω. Ένα πράγμα που κόστησε, ας πούμε, κάμποσα εκατομμύρια ευρώ και το κόστος του πρασίνου ήταν 50.000. Μου το είχε πει ένας κύριος στο μετρό. Του λέω, μα καλά, γιατί σε όλα τα μετρό στον κόσμο έχει άσφαλτο κάτω και εδώ πέρα βάζουμε γρανίτη? Γιατί είχαμε δώσει προσφορά για άσφαλτο και την προσφορά, ας πούμε, πες ότι βγάζαμε στα 300 ευρώ, είχαμε 15% κέρδος. Βγάζαμε δηλαδή 45 ευρώ. Στο γρανίτη που έχουμε 1,5 χιλιάρικο, δεν βγάζουμε. Το ίδιο ποσοστό βγάζουμε, αλλά βγάζουμε πολλαπλάσιο κέρδος. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνεστε. Αν, ας πούμε, το κόστος σας για να βάλετε πάνω σε αυτή την πλατεία ήταν 50.000 ένα σωστό φυτεμένο δώμα, για να γλιτώσουν οι εργολάβοι, ας πούμε, 30 χιλιάρικα, για να το κάνουν κάτι άλλο, να κάνουν τυχεία το ένα το άλλο, τα φάγανε εκεί τα λεφτά και δεν ρίξαν τίποτα στο φθηνό πράγμα. Το ότι είναι φθηνό σημαίνει δεν έχει μεγάλο ποσοστό κέρδους. Τόσο απλά. Είναι πολύ απλό, πολύ φθηνό να φτιάξετε το ρατσόκηπο, είναι πολύ φθηνό να φυτέψετε στον κήπο σας ένα δέντρο, στους ακάλυπτους της πολυκατοικίας, στο κέντρο της πόλης της Λάρισας. Κοιτάξτε τους ακάλυπτους σας, έχουν δέντρα. Είναι πολύ φθηνά, αν φυτέψετε, ας πούμε, μια πορτοκαλιά ή μια λεμονιά, θα σας παράγει λεμόνια. Δεν θα έχετε μόνο δέντρο, δεν θα έχετε μόνο υγρασία, το ένα το άλλο. Θα έχετε και φρούτα. Παρ' όλα αυτά δεν το κάνετε, ρίχνετε ένα τσιμέντο κάτω για να ξεκαθαρίζετε, να μην μαζεύετε φύλλα. Και είναι πιο ακριβό. Σκεφτείτε το λιγάκι πόσο παράδοξο είναι αυτό. Το ότι είναι φθηνό το κάνει να μην το προτιμά αυτός που κατασκευάζει. Δηλαδή η κατασκευαστική βιομηχανία προτιμά τις ακριβές λύσεις γιατί κερδίζει περισσότερα. Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ για την τοποθέτηση. Δημήτρη, δεν ξέρω αν θέλεις να σχολιάσεις κάτι άλλο ή αν κάποιος άλλος θέλει να ρωτήσει κάτι άλλο στον κύριο Τάτσι. Εγώ τώρα θα ήθελα λίγο με την ευκαιρία να καλωσορίσω και τον κύριο Διαμάντο, τον Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας και Ψηφιακών Πολιτικών. Κύριε Διαμάντο, ευχαριστούμε που μας τιμάτε με την παρουσία σας και εσείς σήμερα εδώ. Αν θέλετε, στο τέλος θα ήταν ιδιαίτερη χαρά για μας να μας πείτε δύο λόγια. Θα ήθελα λίγο τώρα να δώσω με κάποια σειρά προτεραιότητας το λόγο στον κύριο Ρεπάμπη, που βλέπω ότι έχει σηκώσει το χεράκι. Κύριε Ρεπάμπη, δεν ξέρω αν ακούγουμε, Βαγγέλη, ο λόγος σε σένα. Θα ήθελα να μας πεις ποιον φορέα εκπροσωπείς και να απευθύνεις την ερώτηση σε ποιον ομιλητή θέλεις. Ναι, γεια σας και από μένα. Ακούγομαι καλά? Ναι, ίσως λίγο πιο δυνατά θα ήταν ακόμη καλύτερα. Ναι. Καλύτερα τώρα, έτσι? Ναι, πολύ καλύτερα. Ωραία. Συγχαρητήρια αρχικά σε όλους τους ομιλητές. Παρακολούθησα με προσοχή τα όσα προαναφέρθηκαν και πιστεύω είναι πολύ σημαντικό να ευαισθητοποιηθούμε και να λάβουμε δράση στα ζητήματα που αφορούν τον πλανήτη μας και την κλιματική κρίση. Ονομάζομαι Βαγγέλης Ρεμπάπης, είμαι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων του Δήμου Λαρισαίων και εκπροσωπώ τον Σύλλογο Φίλων του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας. Και όσον αφορά το κομμάτι των ερωτήσεων, έχω τρεις ερωτήσεις για τρεις ομιλητές. Είμαι της λογικής να τις εκφράσω και τις τρεις, να κρατήσει ο κάθε ομιλητής σημειώσεις και όποτε μπορεί να απαντήσει με την αντίστοιχη σειρά. Η πρώτη ερώτηση, η οποία είναι σύντομη, είναι στον κύριο Τάτσι. Κύριε Τάτσι, μας μιλήσατε, πράσινη πόλη, το πράσινο είναι σημαντικό για τους πολίτες να εξοικειωθούν, να νιώσουν ότι είναι πιο άνετοι μέσα στην πόλη. Συμφωνούμε. Αλλά το ζήτημα του πράσινου στοιχείου στα σχολεία της πόλης, δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν άνθη, φυτά, να ομορφαίνουν την πόλη, αλλά δεν πρέπει και τα σχολεία, τα οποία είναι ένα κομμάτι της πόλης, να έχουν και αντίστοιχα πράσινη φύση. Γιατί τα περισσότερα σχολεία στη Λάρισα, όπως όλοι γνωρίζουμε, όσοι είναι Λαρισαίοι τουλάχιστον, είναι μέσα στο γκρι και μέσα στο τσιμέντο.
Ευτυχώς έχουμε ένα, ευτυχώς έχουμε ένα σχολείο παράδειγμα στην πόλη, το οποίο είναι το 6ο Γυμνάσιο και Λύκειο της Νεάπολης, το οποίο έχει πάρει βραβείο πράσινου σχολείου με πρωτοπόρο τον κύριο Καψούρα, που ήταν πολλά χρόνια επευθυντής, το οποίο ουσιαστικά μας δίνει την όθηση να σκεφτούμε οικολογικά και πράσινα και στο κομμάτι των σχολείων, να γίνει πιο όμορφο αισθητικά και να παρέχει μεγαλύτερη άνεση στους μαθητές. Άρα η ερώτηση είναι, πώς μπορούμε να σκεφτούμε μια πράσινη πόλη, αλλά με ένταξη του πράσινου στοιχείου και στα σχολεία, για αισθητικούς λόγους και για θέμα άνεσης, ομορφιάς. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση στον κύριο Τάτσι. Η δεύτερη ερώτηση που έχω είναι στην κυρία Στεφανούλη. Λοιπόν, πολύ σημαντική και η ομιλία της κυρίας Στεφανούλη, η οποία ξεκίνησε με το lockdown, τη νέα πραγματικότητα που βιώνουμε στην καθημερινότητά μας, στη συγκοινωνία, στην κινητικότητα. Πρώτον, μήπως θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για την αναγκαιότητα της περιουθεριοποίησης, δηλαδή γιατί να έχουμε αυτά τα προβλήματα της κινητικότητας και των συγκοινωνιών με το lockdown. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε χωρίς να έχουμε lockdown. Είναι δηλαδή απαραίτητο να μιλάμε με βασικό δεδομένο τα μέτρα περιθωριοποίησης. Γιατί από τη στιγμή που υπάρχει το lockdown, έχουμε αναγκαίο πλήγμα και ζημιές τόσο στις συγκοινωνίες, οι οποίες μειώνονται, ο κόσμος συνοστίζεται στις μεγαλοπόλεις, μπορεί σε κάποιες άλλες πόλεις στο εξωτερικό, όπως και στη Λάρισα, να μην υπάρχει αυτός ο συγκροτισμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά γνωρίζουμε ότι στην περίοδο του lockdown υπάρχει συνοστισμός και συγκροτισμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τουλάχιστον των μεγαλοπόλεων. Άρα, λαμβάνουμε υπόψη ότι πρέπει να ενισχυθούν οι συγκοινωνίες, όπως προαναφέρατε, να αυξηθούν τα δρομολόγια, να εξυγχρονιστούν οι αμαξοστοιχίες, οι οποίες περισσότερες είναι παλιού τύπου συγκοινωνίες. Όπως προείπατε, κυρία Στεφανούλη, είναι πολύ σημαντικό με βάση τα τωρινά δεδομένα να μιλάμε για το ποδήλατο, να αυξηθούν οι ποδηλατόδρομοι, όπως είπατε, το περπάτημα, να αθλούμαστε, να μάθουμε να ζούμε με υγιή τρόπο. Κύριε Ρεπάπη, συγγνώμη λίγο. Αν γίνεται λίγο οι ερωτήσεις να είναι πιο συμπυκνωμένες. Αν γίνεται. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Είναι ουσιαστικά ερώτηση και ένα πόρισμα προβληματισμού που θέλω να πω ταυτόχρονα. Θα προσπαθήσω να είμαι πιο σύντομος. Λοιπόν, άρα με αυτά τα δεδομένα που μας μίλησε η κυρία Στεφανούλη, είπε και για τον COVID, για την κλιματική αλλαγή, τα οποία πιστεύω ότι είναι αλληλένδετα, ο COVID με την κλιματική αλλαγή. Είναι ατομική ευθύνη, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί και μια κοινωνική ευθύνη, που θα αναφέρεται και στην πολιτεία. Λοιπόν, αυτά για την κυρία Στεφανούλη. Ουσιαστικά ο προβληματισμός μου είναι γιατί πρέπει να μιλάμε για τη ζημία και για το πλήγμα ενώ έχουμε lockdown. Θα μπορούσαμε να μην έχουμε lockdown για να μιλάμε για μια πιο θετική, ας το πούμε, αντιμετώπιση του προβλήματος με ποδήλατο, περπάτημα και μείωση των ρήπων. Και τελευταία ερώτηση είναι στον κύριο Σταύρο Μαυρογιάννη. Μίλησε πολύ σωστά για την κλιματική αλλαγή. Μας ανέφερε παραδείγματα για τις βιομηχανίες και για τον κύριο Τραμπ, ο οποίος αρνείται να δει το πρόβλημα. Και η ερώτηση είναι εξής. Μιλάμε για κλιματική κρίση. Πώς θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της κλιματικής κρίσης, ενώ γνωρίζουμε την κατάσταση ότι πολλές βιομηχανίες αρνούνται να πειθαρχήσουν, να βάλουν φίλτρα στα φουγάρα. Πολλές πολυεθνικές δεν κοιτάνε να ανακυκλώσουν τα είδη που παράγουν. Έναντι αυτού τα στέλνουν σε χώρες της Αφρικής, προκειμένου να καούν, να μην ανακυκλωθούν. Πολλές βιομηχανίες καίνε σκουπίδια για να παράξουν ενέργεια. Και όλα αυτοί οι ρήποι βγαίνουν προς την ατμόσφαιρα. Άρα, το ερώτημα και κλείνω. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση που ανέφερε ο κ. Μαυρογιάννης, γνωρίζοντας το οικονομικό πρότυπο ανάπτυξης και το οικονομικό μοντέλο που προάγει το κέρδος εναντί της ανακύκλωσης και αντιμετώπισης του προβλήματος. Ευχαριστώ πολύ.
Ωραία, ευχαριστούμε πολύ για τις ερωτήσεις σου, Βαγγέλη. Θα ήθελα να απευθύνω το λόγο στον κύριο Τάτσι, μιας και η πρώτη ερώτηση απευθύνεται σε εκείνον. Κύριε Τάτσι. Λοιπόν, επειδή εμείς ασχολούμαστε κατά κύριο λόγο με την εκπαίδευση παιδιών σαν πρόσκοποι, πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό στα σχολεία. Παράλληλα, πρέπει να σας πω ότι μεγάλωσα σε ένα σχολείο που τα πρώτα χρόνια της τάξης μου είχα υπευθύνη μου κάποια φυτά και στα παρτέρια γύρω-γύρω κάθε παιδί είχε υπευθύνη του κάποια φυτά και τα καλλιεργούσε. Έτσι ήταν στο δημοτικό. Παλιά το πράσινο ήταν μέσα στα σχολεία και το καλλιεργούσαν τα φυτά σε συνεργασία με τους δασκάλους τους. Στην εποχή του 80 όλα γίνανε τσιμέντο. Όλες οι αυλές γίνανε άσφαλτος. Προφανώς, εμείς σαν πρόσκοποι έχουμε περιβαλλοντολογικά προγράμματα, ήμουν έφορος περιβάλλοντος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, ειδικά για τα παιδιά, και γι' αυτό έχουμε και την τρέλα λιγάκι εκεί πέρα με το περιβάλλον, ίσως και γι' αυτό κόλλησα εγώ και πήρα τη λόξα, αλλά στην πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή οι αυλές είναι αφιλόξενες για τα παιδιά. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι όταν έχουμε άσφαλτο, αν μπείτε στο πρώτο άρθρο που σας έχω στείλει, έχει μια χαρακτηριστική φωτογραφία όπου δείχνει τη θερμοκρασία που έχει η άσφαλτος μια μέρα με κάθετο ήλιο, ηλιοφάνεια, που είναι, μου φαίνεται, 66 βαθμούς, και τι βαθμοί είναι υποσκιά. Όλες οι αυλές των σχολείων είναι άσφαλτοι. Είναι γεμάτο με ένα μαύρο υλικό το οποίο τραβάει τη θερμοκρασία. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Είναι προφανές ότι πρέπει, αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς με το μέλλον μας και αυτό που θα δώσουμε στα παιδιά μας να είναι καλύτερο από αυτό που παραλαμβάνουμε, θα πρέπει μέρος των αυλών, των σχολικών αυλών, να γίνει πράσινες, και καλό θα είναι και τα παιδιά να μάθουν να τις καλλιεργούν. Ξέρετε, πριν από 20 χρόνια ο νούμερο 3 της εταιρείας μας είναι συνάδελφος από τον Αμπελώνα και άνοιξε φυτώριο το οποίο ακόμα υπάρχει στη Λάρισα. Έφτιαξε 3-4 σημαντικά έργα στην πόλη σας, το IKEA, το ΤΕΗ, τα φύτεψε ο Νίκος Μπαρμπής. Ο Νίκος Μπαρμπής αυτή τη στιγμή είναι στην Αθήνα, γιατί τότε οι Λαρισαίοι λέγανε: εγώ ξέρω, τα φυτεύω μόνος μου. Και δεν πήγε καλά η δουλειά στο φυτώριό του, το πούλησε το φυτώριο. Τώρα τα παιδιά που το πήραν έχουν δουλειά. Δεν είναι γιατί ο Νίκος ήταν κακός επαγγελματίας, γιατί μέσα σε αυτή την 20ετία που έχουν αλλάξει όλα. Ενώ η καταγωγή, οι γονείς σας όλοι είχαν μια αγροτική καταγωγή και οι γονείς μου, πλέον δεν έχουν. Και όλα τα θέλουμε σαν υπηρεσίες. Έχουμε κόψει την κόκκινη γραμμή που συνδέει και τα παιδιά μας, εμάς, από τη γνώση πώς παράγουμε. Τι κόπο θέλει για να βγει ένα προϊόν, τι κόπο θέλει για να παραχτεί ή να έχουμε ένα λουλούδι, και ότι αυτό είναι ένα όμορφο πράγμα όμως, είναι και ένα δημιουργικό πράγμα. Αυτό το έχουμε αφαιρέσει από τα παιδιά μας, το έχουμε αφαιρέσει από τη ζωή μας, το έχουμε αφαιρέσει και βλέπουμε, ξέρετε, μεγαλύτερο πρόβλημα από την κλιματική αλλαγή, που είναι τεράστιο το θέμα. Νομίζω ότι μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η κατάρρευση της βιοποικιλότητας που θα είναι το αμέσως μετά. Γιατί η κλιματική αλλαγή σημαίνει ότι τα είδη που ζουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν θα ζουν σε κάποια χρόνια, και ήδη έχουμε πολλά invasive, δηλαδή επιθετικά είδη που έρχονται από άλλες χώρες. Αυτό καταλαβαίνετε τι σημαίνει, ότι αυτά που έχουμε σήμερα που καλλιεργούμε για να τρώμε, αυτά που ζουν εδώ σε λίγα χρόνια δεν θα μπορούν να ζουν εδώ. Σημαίνει μια κατάρρευση. Αυτό θα είναι ακόμα χειρότερο, γιατί δεν θα μπορούμε να φάμε. Το βλέπουμε μόνο σχετικά το πράγμα. Πώς θα παράγεται εδώ πέρα το προϊόν όταν θα έχουν αλλάξει θερμοκρασία? Ή θα κάνουμε αυτό που κάνει, ας πούμε, η πλούσια περιοχή της Καμπανίας, Σαμπάνια δηλαδή, που αγοράζει κτήματα αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί πιστεύουν ότι σε ένα σημείο θα μεταφερθεί η παραγωγή τους. Ο πληθυσμός τι θα τρώει? Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή, πραγματικά, η κατάρρευση της βιοποικιλότητας προσωπικά κρίνω ότι είναι μεγαλύτερο πρόβλημα από την κλιματική αλλαγή. Δηλαδή, η κλιματική αλλαγή θα φέρει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα στο άμεσο μέλλον. Αυτό. Ήθελα να πω ότι η φωτογραφία πίσω μου, αν ξέρει κανένας τι είναι αυτά. Αυτό είναι από το μικροσκόπιο τα στόματα ενός δέντρου. Κάθε περίπου ένα λεπτό ανοίγουν 7-8 φορές και δίνουν υγρασία στο περιβάλλον. Αυτό. Ενός φυτού, ενός φύλου. Είναι κάτω από το φύλλο. Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τάτσι. Πολύ ενδιαφέρον αυτό με τη φωτογραφία. Εγώ δεν είχα την ευκαιρία να ξαναδώ κάτι παρόμοιο, ούτε να ακούσω βασικά κάτι παρόμοιο. Τώρα, Μαρία, θα ήθελες να
απαντήσεις λίγο στην επόμενη ερώτηση του Βαγγέλη. Ναι, καταλαβαίνω ότι ήταν περισσότερο τοποθέτηση και μια πιο ανοιχτή ερώτηση. Ουσιαστικά μιλήσαμε για την περίοδο του lockdown, γιατί έτσι κι αλλιώς επιβλήθηκε για λόγους υγειονομικούς. Και σκοπός ήταν να αναδείξουμε τις θετικές πλευρές, τουλάχιστον αυτό ο σκοπός ήταν της παρουσίασης, τις θετικές επιπτώσεις που είχε στην κινητικότητα, που ουσιαστικά αυξήθηκαν οι ενεργητικές μετακινήσεις με τα πόδια και με το ποδήλατο. Το αρνητικό, ότι μειώθηκαν οι μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά τη δεδομένη στιγμή θεωρείται και λογικό, δεν μπορούσε να γίνει και αλλιώς. Και ευελπιστούμε βάσει αυτών που παρατηρήθηκαν, των πολλών δεδομένων που συγκεντρώθηκαν σε αυτές τις περιόδους, να τα χρησιμοποιήσουμε, να τα αξιοποιήσουμε για ένα καλύτερο, όσον αφορά την μετακίνηση, καλύτερο αύριο μετά τον COVID. Τέλεια, σε ευχαριστούμε Μαρία. Και τέλος, Σταύρο, τοποθέτησή σου. Πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση του Βαγγέλη. Θα απαντήσω με το εξής. Η μάχη για την αναχέτηση της κλιματικής κρίσης θα την κερδίσουμε αν την κερδίσουμε στους δρόμους, στους διαδρόμους, στα χρηματιστήρια και στα δικαστήρια. Τι θέλω να πω. Η επιστήμη πρώτα απ' όλα είναι ξεκάθαρη, έτσι. Νομίζω τα ανέφερα όλα αναλυτικά για το τι θα συμβεί και το τι ήδη συμβαίνει. Στους δρόμους βλέπουμε τις κινητοποίησεις, τουλάχιστον πριν την COVID εποχή, όπου ο κόσμος πια έχει συνειδητοποιήσει τους κινδύνους. Στους διαδρόμους εννοώ τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς, οι οποίοι έχουν αναλάβει ήδη δράση. Αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται η πλήρης αναθεώρηση όλου του περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού κοινοτικού κεκτημένου. Έχουμε, αν το έχετε ακούσει, την συμφωνία πακέτο, το Green New Deal, το οποίο θα αναμορφώσει όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε η ανάκαμψη να έχει πράσινο χαρακτήρα και δίκαιο χαρακτήρα. Μιλάμε για μια νέα βιομηχανική στρατηγική, μια νέα στρατηγική για την κυκλική οικονομία. Μια νέα στρατηγική για το πώς θα γίνονται πράσινες επενδύσεις, πώς θα γίνεται η ταξονόμηση των επενδύσεων αυτών. Τι θα συμβεί με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, με την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, δηλαδή των κυβερνήσεων, για τη μείωση των εκπομπών κατά 55%, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ηγέτες ακούν την επιστήμη ευτυχώς, κατά 55% μέχρι το 2030 και τον πλήρη εκμηδενισμό για να φτάσουμε κλιματική ουδετερότητα του 2050. Έχουμε τη Συμφωνία των Παρισίων του 2015, όπου σήμερα κλείνουμε και τα 5 χρόνια από την υπογραφή της, είναι η επέτειος, όπου τα κράτη όλου του κόσμου και τα 194 την έχουν συνυπογράψει, παρά το γεγονός ότι απέσυρε την υπογραφή ο Τραμπ, αλλά τώρα με τον Biden έχει δεσμευτεί ότι θα την υπογράψει εκ νέου, όπου επί της ουσίας δημιουργείται ένα πλαίσιο διακυβέρνησης για την επίτευξη των στόχων της κλιματικής ουδετερότητας σε παγκόσμιο πια επίπεδο, έτσι ώστε η άνοδος της δημοκρατίας να συγκρατηθεί στον 1,5 βαθμό. Χρηματιστήρια. Αυτή τη στιγμή οι μετοχές των εταιριών από το λόμπι των υδρογονατράκων καταραίουν. Οι επενδύσεις που σήμερα κάνουν θεωρούνται πια stranded assets, δηλαδή εγκλωβισμένα παρουσιακά στοιχεία, που σημαίνει ότι όποιος αυτή τη στιγμή επενδύει στην έρευνα για την εξόρυξη υδρογονατράκων, όπως δυστυχώς συμβαίνει στη χώρα μας, μέσα στο επόμενα 5 με 10 χρόνια αυτή η επένδυση θα βγάζει τα λεφτά της. Οπότε κινδυνεύουμε να βρεθούμε με εικόνες, πλατφόρμες εξόρυξης υδρογονατράκων, πετρελαίου, φυσικού αερίου, οι οποίες θα παραμείνουν φυσικά φαντάσματα, γιατί πλέον δεν θα είναι προσοδοφόρες. Το ίδιο συμβαίνει και με βιομηχανικές δραστηριότητες, κυρίως στην ηλεκτροπαραγωγή, και είναι πρόσφατο το παράδειγμα της χώρας μας, όπου αποφασίστηκε το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ, δηλαδή τις μονάδες οι οποίες καίνε κάρβουνο, λιγνίτη, κακής ποιότητας κάρβουνο, έτσι ώστε να έχουμε ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο δυστυχώς όμως γίνεται απόπειρα αντικατάστασης του από φυσικό αέριο, δηλαδή έναν εισαγόμενο πόρο, ο οποίος και αυτός ρυπαίνει το περιβάλλον και ενισχύει το θερμό του θερμοκηπίου, γιατί μην ξεχνάμε ότι το μεθάνιο εκπέμπεται από την κάψη του φυσικού αερίου, του ορυκτού αερίου μάλλον, δεν υπάρχει τίποτα φυσικό στο αέριο, εκπέμπεται μεθάνιο, το οποίο είναι 9 φορές πιο ισχυρό
από το διοξείδιο του άνθρακα. Και τέλος, τα δικαστήρια, από τη στιγμή που θα έχουμε το νομικό πλαίσιο, σας ανέφερα προηγουμένως ότι ήδη υπάρχουν κινητοποιήσεις πολιτών, οι οποίοι προσφεύγουν στα δικαστήρια ζητώντας από τις κυβερνήσεις τους πιο δραστικά μέτρα και την αναχέτηση της κλιματικής κρίσης. Και αυτό είναι κάτι, είναι κάτι το ελπιδοφόρο, το οποίο θα συνεχιστεί προφανώς και στο χρονικό διάστημα, γιατί οι αποφάσεις που παίρνονται αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο ανοίγουν αυτό το παράθυρο ευκαιρίες. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Θα ήθελα λίγο πριν δώσω το λόγο στον επόμενο συμμετέχοντα που θέλει να κάνει μια ερώτηση, να πω ότι για να το συντομεύουμε, οι ερωτήσεις είναι λίγο πιο επικεντρωμένες όπως και οι απαντήσεις. Ο λόγος είναι στην Ειρήνη Τζουμάνη. Ειρήνη, έχεις ένα λεπτάκι να ρωτήσεις σε ποιο νομιλητή θα ήθελες να απευθυνθείς. Ωραία, εγώ θα ήθελα να κάνω μία μικρή τοποθέτηση όσον αφορά τα σχολεία, τα οποία μπορεί να τα δικήσουμε λίγο, γιατί δεν έχουν όντως το πράσινο που θέλουμε, τα σχολεία της πόλης. Παρ' όλα αυτά, προς υποστήριξη των σχολείων, ίσως και των εκπαιδευτικών, ότι υπάρχουν περιβαλλοντικά προγράμματα που υλοποιούνται στα σχολεία. Φυσικά υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν, αλλά μέσω αυτών των παιδιών τα παιδιά έχουν μία μικρή επαφή. Σίγουρα δεν είναι πολλά, αλλά γίνονται πράγματα. Στη Μαρία τη Στεφανούλη θα ήθελα να πω και να ρωτήσω κάτι και μου επιτρέπετε, νομίζω ο Νίκος, γιατί την ξέρω προσωπικά. Μαρία, θα επικεντρωθώ εκεί που είπες για την αύξηση της ταχύτητας. Ποιοι πιστεύεις ότι είναι οι λόγοι που αυξήθηκε η ταχύτητα? Οι άδειοι δρόμοι ίσως, το lockdown που ίσως θέλουν να επιστρέψουν πιο γρήγορα σπίτι? Και βέβαια να πω ότι ήταν ωραία η πληροφορία για τα πουλάκια στην πόλη που δεν χρειάζεται πια να κάνουν τόση μεγάλη προσπάθεια, ούτε αυτό το ήξερα. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, Ειρήνη. Ευχαριστώ, Ειρήνη. Χάρηκα που σου άρεσε η ίδια πληροφορία. Την θεώρησα κέντρισε πάρα πολύ το ενδιαφέρον, οπότε θα τη βάλω σε όποιον θα φανεί το ίδιο ωραία. Λοιπόν, όσον αφορά για την ταχύτητα, ουσιαστικά και σε ό,τι διάβασα στα άρθρα, αναφέρθηκε κυρίως ότι επειδή οι δρόμοι ήταν περισσότερο άδειοι, υπήρχε το περιθώριο. Οπότε δεν θεωρώ ότι ήταν θέμα, τουλάχιστον δεν αναδείχθηκε πιθανά ότι ήταν θέμα να φτάσει κάποιος νωρίτερα κάπου. Ήταν καθαρά επειδή είχε το περιθώριο να αυξήσει την ταχύτητα, είχε την δυνατότητα ουσιαστικά. Και, καλό ήταν ότι αναδείχθηκε σε αυτά τα άρθρα κάπως ότι λίγο θα λέγαμε χειροτέρευση οδηγική συμπεριφορά επειδή υπήρχε το περιθώριο ουσιαστικά. Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ. Αν είναι, θα πω εγώ τον επόμενο okay. που θέλει να ρωτήσει, διότι εντάξει είναι και ο πρόεδρος του Αστρονομικού Συλλόγου. Λάρισα, κύριε Σοβολόγη. Γεια σας και από μένα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Καταρχήν συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάνατε και για την όλη οργάνωση. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτά που ακούσαμε και πολύ καλή επιλογή των ομιλητών. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, γιατί καταλαβαίνω ότι πρέπει πολύ να κάνουν ερωτήσεις. Θα ήθελα το εξής. Επειδή ο σκοπός όλων μας και ο σκοπός αυτής της συζήτησης είναι τελικά πώς να γίνει καλύτερη η ζωή στην πόλη, πώς να όλοι να έχουμε καλύτερη ζωή και περισσότερη επαφή με τη φύση, δεν πρέπει να έχουμε την ψευδέσεις εντός εισαγωγικών ότι όταν μαζευόμαστε αρκετοί και τα συζητάμε όλα αυτά γίνεται κάποια πρόοδος, αν δεν ακολουθήσει κάποιο αποτέλεσμα, δηλαδή αυτά όλα να μεταφερθούν προς εκείνους που πρέπει να τα υλοποιήσουν, δηλαδή σε εκείνους που έχουν τη δύναμη, στις αρχές, στην τοπική αυτοδιοίκηση ή στην κυβέρνηση μιας χώρας. Σε σχέση με την φωτορύπανση, για παράδειγμα, και θα απευθύνω ερώτηση στον κύριο Παπαλάμπρου, θα ήθελα να πω το εξής. Πριν από 12 περίπου χρόνια, 13, σαν Αλφα Πολάρη, σαν αστρονομικός παρατηρησιακός όμιλος Λάρισας, τότε ήταν στις αρχές του, ήταν με άλλη μορφή, κάναμε αρκετή αρθογραφία στην εφημερίδα της Λάρισας και σε περιοδικό τύπο σχετικά με τη φωτορύπανση. Ενημερώσαμε όσο μπορούμε το πώς μπορούν να αποφευχθούν αυτά, με πόσο εύκολο τρόπο μπορεί να αποφευχθεί η φωτορύπανση, αλλά από τότε μέχρι τώρα δεν μπορώ να πω ότι έχουμε δει μεγάλα βήματα. Έγιναν κάποια, βέβαια, προς τη σωστή κατεύθυνση. Στον Αντρέα, λοιπόν, που μας συνδέει και φιλία πολιτής, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν πολίτες ή σαν Συμβούλιο των Νέων,
να, έτσι ώστε να επηρεάσουμε όσο μπορούμε την τοπική αυτοδιοίκηση, και δεν ξέρω αν κάποιοι από τους αντιδημάρχους μας είναι εδώ ακόμη, πώς μπορούμε λοιπόν να συνεργαστούμε καλύτερα ώστε να μεταφέρουμε όλες αυτές τις πληροφορίες, τις επιστημονικές, και να βοηθήσουμε στο θέμα της φωτορρύπανσης, γιατί είναι απλά θέμα αποφάσεων. Αν μια τοπική αυτοδιοίκηση αποφασίσει ότι το δημόσιο φωτισμό πλέον τον κάνω μόνο με φωτιστικά σώματα full cut, δηλαδή αυτά που φωτίζουν μόνο προς τα κάτω, ή το κάνω μόνο με thermal LED, θα υλοποιηθεί. Είναι τόσο απλό όσο το να πάρθει μια απόφαση. Πώς μπορούμε λοιπόν να τα συντονίσουμε αυτά, Ανδρέα? Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σοφολόγη. Κύριε Παπαλάμπρου, αν μπορείτε να απαντήσετε και στην ερώτηση στο chat, αφού παίρνετε το λόγο, μετά τον κύριο Σοφολόγη. Ωραία. Στέφανε, δεν είναι απλά μια απόφαση. Γιατί? Γιατί ένας τοπικός άρχοντας πρέπει να ζυγίζει πάντα τις αποφάσεις με βάση φυσικά το καλό των πολιτών, αλλά και με βάση την υπάρχουσα αντίληψη των πολιτών. Ο φωτισμός, επειδή είναι ένα παρεξηγημένο κομμάτι, όπως είπα, ότι υπάρχει πολύ ευαίως η αντίληψη στον πολίτη ότι ο πολύς φωτισμός είναι κάτι καλό, γκρινιάζουμε όταν έχουμε λίγο φωτισμό, ποτέ όταν έχουμε πολύ, θα πρέπει να βοηθήσουμε τους δημοτικούς άρχοντες ώστε να αιτιολογήσουν μια τέτοια απόφαση. Νομίζω ότι θα είναι δύσκολο για κάποιον να πάρει μια απόφαση η οποία δυσαρεστεί τους περισσότερους πολίτες. Πρέπει λοιπόν να τους δώσουμε τα επιχειρήματα, να τους πείσουμε καταρχάς τους ίδιους ότι πρέπει να γίνει και να τους δώσουμε τα επιχειρήματα του πώς αυτό θα γίνει κατανοητό από τον πολίτη. Να τους δώσουμε δηλαδή όλο αυτό το υλικό. Αλλά εν τέλει, Στέφανε, είναι θέμα ανθρώπων κατά μεγάλο βαθμό στις πόλεις. Χρειάζεται να βρεθεί έστω και ένας άνθρωπος που θα το πάρει ζεστά από την τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή κάποιος που θα πιστεί, είτε γιατί είναι γνώριμος, είτε γιατί έχει μια ενασχόληση. Για παράδειγμα, αν είχαμε κάποιον αστρονόμο στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα ήταν πιο εύκολο. Χρειάζεται αυτός ο ένας συνήθως, από ένα άτομο αρχίζει, που το παίρνει ζεστά. Πρέπει να βρείτε λοιπόν αυτόν τον έναν. Ωραία. Και φαντάζομαι και να κάνουμε και ό,τι μπορούμε για να καταλάβει και ο κόσμος την αναγκαιότητα. Έτσι, το τι σημαίνει να διατηρείται ο νυχτερινός ουρανός σκοτεινός. Ναι, το οποίο δύσκολα μπορείτε και εσείς σαν ας πούμε από Λάρης να το διαδώσετε, αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό θα είναι να δώσετε στο Δήμο την πληροφορία, να μπορέσει πιο μαζικά να την μεταδώσει. Λοιπόν, Γιώργο, μου στο chat μέσα chat. Υπάρχουν δύο ερωτήσεις για εσάς. Η μία είναι αν για το φωτισμό να τεκμηριωθεί πώς επηρεάζει την ψυχοσύνθεση ενός ανθρώπου. Σωστά. Λοιπόν, και αν υπάρχουν έρευνες. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες, δεκάδες κυριολεκτικά. Αν πάτε σε ένα ψακτήρι επιστημονικών δημοσιεύσεων όπως το Google Scholar και γράψετε τις λέξεις light pollution και depression, κατάθλιψη δηλαδή, θα δείτε πολλές έρευνες που συσχετίζουν την φωτορρύπανση με την κατάθλιψη. Και πέρα από την στατιστική συσχέτιση που έχει τεκμηριωθεί, υπάρχει και μια καλή ιδέα για το μηχανισμό που το προκαλεί, που είναι φυσικά η διαταραχή του κυρικάδιου ρυθμού, του βιολογικού μας ορολογιού, η οποία είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για τις εκρήσεις των ορμονών και γενικά για τη μεταβολική λειτουργία του ανθρώπου. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο που έκανε κακό ύπνο. Πόσοι από εσάς ξυπνάτε κεφάτι όταν κάνετε κακό ύπνο? Η φωτορρύπανση επηρεάζει, ο τεχνητός φωτισμός τη νύχτα επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου μας. Η δεύτερη ερώτηση είναι αν ο εσωτερικός φωτισμός επηρεάζει τη φωτορρύπανση. Λοιπόν, σε πολύ μικρό βαθμό, δηλαδή δεν είναι μεγάλη επίδρασή του, ωστόσο ο σωστός εσωτερικός φωτισμός έχει μεγάλη σημασία για εμάς. Αν κάποιος έχει τύχει να έχει στο μπάνιο του, για παράδειγμα, ψυχρό φωτισμό και έχει σηκωθεί στο μέσο της νύχτας να πάει στο μπάνιο και έχει ανάψει τον ψυχρό φωτισμό του μπάνιου, αυτό είναι ένα πάρα πολύ δυσάρεστο συνέστημα. Ο τεχνητός φωτισμός του σπιτιού πρέπει να είναι μόνο θερμός, που χρησιμοποιούμε το βράδυ, 2700 βαθμοί Κέλβιν ή λιγότερο,
πια άμα θέλετε να κάνετε ακόμα πιο ωραία ατμόσφαιρα, υπάρχουν και λαμπτήρες αυτοί με τα νήματα που φαίνονται, ακόμα και σε θερμοκρασία 2000 βαθμών Κέλβιν. Τους χρησιμοποιούν και στα μπαρ και στα μαγαζιά για ατμόσφαιρα, αλλά μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε και στο σπίτι μας. Ψυχρό φωτισμό στο σπίτι μόνο σε χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας για ενίσχυση του φυσικού φωτός. Οπότε, τον εσωτερικό φωτισμό τον προσέχουμε για τη δικιά μας υγεία, όχι για τη φωτορρύπανση. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Μία ακόμα ερώτηση πάνω σε αυτό που είπατε. Ταλέντες στην οδήγηση. Για τα αυτοκίνητα εννοείται. Ναι. Αυτό δεν έχει ερευνηθεί πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι τα LED στην οδήγηση είναι ψυχρά κατά κύριο λόγο και ο λόγος ήταν ότι είναι πιο δύσκολο να φτιάξεις φωτισμό που αποδίδει σωστά τα χρώματα όταν τον κάνεις πολύ θερμό. Γι' αυτό και τα LED στα αυτοκίνητα γίνονται σε πιο ψυχρή απόχρωση. Οι έρευνες ακόμα δεν μπορούν να το ποσοτικοποιήσουν όσον αφορά τη συνεισφορά τους στη φωτορρύπανση. Ξέρουμε ότι υπάρχει συνεισφορά γενικότερα από τα οχήματα, ωστόσο δεν είναι τόσο μεγάλη ώστε να πούμε ότι ένας παράγοντας που πρέπει επιγόντως να ασχοληθούμε με αυτόν. Ο οδοφωτισμός είναι πιο σημαντικός και γνωρίζουμε από παραδείγματα όπως της Γερμανίας που δεν υπάρχει συνεχής φωτισμός των δρόμων όταν δεν υπάρχει κάποιος λόγος αυξημένης πολυπλοκότητας του οπτικού πεδίου. Δηλαδή, όταν πηγαίνεις σε ένα μεγάλο αυτοκινητόδρομο, μια μεγάλη ευθεία, το να είναι συνεχώς φωτισμένος δεν προσφέρει κάτι. Βλέπεις πολύ καλά με τα φώτα του αυτοκινήτου. Οπότε, όσον αφορά τις μεταφορές και το φωτισμό, το πρόβλημα είναι στα φώτα των δρόμων. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παπαλάμπρου και όλους εσάς που ρωτήσατε. Επειδή ο χρόνος μας πιέζει λίγο, θα ήθελα να απευθύνω το λόγο στον κύριο Τάτσι. Έχουμε μία ερώτηση προς εσάς, κύριε Τάτσι, από τον κύριο Σκιανταρέση βλέπω. Χωροταξικά, μπορούν να συνδυαστούν τα φωτοβολταϊκά και η φύτευση στις ταράτσες και αν ναι, ποια είναι η θέση σας γι' αυτό? Το μικρόφωνο σας, κύριε Τάτσι, δεν σας ακούμε. Το ξέχασα, συγγνώμη. Πρώτον, συνδυάζονται. Δεύτερον, συνδυάζονται γιατί τα φωτοβολταϊκά είναι εναλλάκτες. Δηλαδή, κάτω από τα φωτοβολταϊκά αναπτύσσονται πολύ μεγάλες θερμοκρασίες. Οπότε, όταν μπουν φωτοβολταϊκά στις ταράτσες, επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο από πλευράς θερμοκρασίας στο κτίριο και πρέπει να ψυχρανθεί. Αν βάλουμε κάποια φυτική μάζα από κάτω, βοηθάει πολύ ώστε οι 65 βαθμοί, 70 που πιάνουν τα φωτοβολταϊκά από την κάτω πλευρά τους να εξομαλυνθεί και να μην θερμαίνει τόσο πολύ την πλάκα του κτηρίου. Να ξέρετε ότι τα φωτοβολταϊκά επίσης έχουν μεγαλύτερη απόδοση όσο πιο δροσιά είναι. Δηλαδή, όταν βγαίνει ο ήλιος το πρωί, η απόδοση πέφτει στο με το μεσημέρι που έχουμε μεγαλύτερη ζέστη. Και μάλιστα δεν θυμάμαι, ο τελευταίος βαθμός, κάθε φωτοβολταϊκό έχει έναν κωδικό, ο τελευταίο νούμερο είναι πόσους βαθμούς πέφτει ανά βαθμό που μεγαλώνει η θερμοκρασία. Πόσο μειώνεται η απόδοσή του ανά βαθμό που μεγαλώνει η θερμοκρασία. Οπότε έχοντας φυτά από κάτω γίνονται και πιο αποδοτικά τα φωτοβολταϊκά. Όταν παίρνουν όχι μόνο σε κτίρια και στη φύση, δηλαδή στη φύση, αν μπουν από κάτω, κανονικά πρέπει να έχει μία βλάστηση, η οποία βέβαια να μην είναι τέτοια που να εμποδίζει την. Να μην τα σκεπάζει, να είναι από την κάτω πλευρά. Οπότε έχει σχεδιαστεί τέτοιο έργο, συμμετείχα στην ομάδα σχεδίασης, είναι 3,5 στρέμματα στο πολυκλαδικό δίπλα στη Μονή Λαζαριστών στην Θεσσαλονίκη, έχει βγει σε δημοπρασία, είναι στη φάση που βγάζουμε τον ανάδοχο. Μακάρι να γίνει ένα ωραίο χώρος, όπου τώρα θα εγκατασταθεί το φυτεμένο δώμα και θα έχουν μπει οι βάσεις ώστε να μπουν τα φωτοβολταϊκά στο μέλλον, ώστε να γίνει το σχολείο αυτόνομο και από πλευράς ρεύματος. Τέλεια, μακάρι να γίνει πράγματι. Βλέπω ότι συνδυαστικά μπορεί να λειτουργήσει και μόνο ωφέλη θα έχει να προσφέρει. Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Κατρανά, ο οποίος έχει και αυτός μια ερώτηση. Γιώργο, θα ήθελες λίγο να μας πεις σε ποιον ομιλητή θα ήθελες να ρωτήσεις. Ναι, ωραία. Εγώ ήθελα να κάνω μια γενική ερώτηση, η οποία ήταν
παρόμοια με αυτή που έκανε ο κύριος Σοφολόγης. Οπότε θα τη στοχεύσω λιγάκι, θα την κάνω λίγο πιο συγκεκριμένη και θα την απευθύνω στον κύριο Τάτσι. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε σε κάποιο επίπεδο στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων και μετέπειτα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λερσαίων να κάνουμε κάποια παρέμβαση ώστε να ενθαρρύνουμε, ας πούμε, την αυτοδιοίκηση, να οθήσει τον κόσμο, ας πούμε, να δημιουργήσει ταράτσες, πράσινες ταράτσες. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ το πρώτο παράδειγμα που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι μέσα στο πρόγραμμα Εξοικονομώ θα μπορούσε να ενταχθεί κάτι τέτοιο. Γιατί και αυτό είναι εξοικονόμηση. Και όχι, ας πούμε, όταν γίνεται κάποια καινούργια πολυκατοικία, να πεις εδώ γιατί να βάλω κεραμίδια, εδώ ας το κάνω ταρατσόκηπο. Αλλά αυτό το πράγμα όμως, φαντάζομαι, σε πρώτη φάση χρειάζεται κάποια κίνητρα για να γίνει. Τι πιστεύετε γι' αυτό? Υπήρχε μια έντονη κουβέντα να μπει στο Εξοικονομώ και υπήρχε και διάθεση από το Υπουργείο σε κάποια φάση πριν από 4-5 χρόνια. Υπάρχει μια δυσκολία μέτρησης στόχων. Ξέρετε, το πράσινο, δηλαδή η φύση, δεν είναι απόλυτα επιμετρήσιμη. Δηλαδή να μπορούμε να πούμε, αν βάλω τόσο εκατοστά θα μειωθεί κατά τόσο, θα αυξηθεί κατά τόσο η θερμομόνωση. Και δεν είναι σταθερό. Δηλαδή, αν το πας να το κάνεις στον ίδιο δώμα στη Λάρισα, που έχει πυρωτικό κλίμα, είναι εντελώς διαφορετικό άμα το κάνεις στην Αττική ή εντελώς διαφορετικό άμα το κάνεις στην κορυφή του βουνού ή αν το κάνεις, ας πούμε, στο Κατάρ. Το ίδιο πάχος με τα ίδια φυτά. Θα συμπεριφερθεί εντελώς διαφορετικά. Γιατί, παραδείγματος χάρη, σε κάποιες θερμοκρασίες και πάνω καταραίει αυτό το σύστημα γιατί λειτουργεί σαν ταψί. Δεν μπορεί να αντέξει στους 60 βαθμούς ή στους 55 βαθμούς. Από το 55 και μετά καταραίει. Οπότε επειδή αυτά είναι μετρήσιμα προγράμματα, δεν το θέλαν γιατί δεν μπορούσαν να το καταμετρήσουν ακριβώς. Εγώ αυτό το θεωρώ βλακώδες. Γιατί ένα πράγμα που δεν σου πληρώνει μόνο τον ένα στόχο, δηλαδή έγιναν πειράματα, έγιναν μετρήσεις από το Πανεπιστήμιο, βρήκε ότι ένα ταρατσόκηπο 10 εκατοστών κάνει ό,τι ήταν αντάω 6 εκατοστών στις συνήθεις θερμοκρασίες της χώρας, αλλά λένε ναι, αλλά δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι, οπότε το καταργούμε. Αυτό το θεωρώ παράλογο. Γιατί αυτός ο ταρατσόκηπος δεν κάνει μόνο τη θερμοκρασία, μαζεύει και το νερό, παράγει και διοξίδιο, δεσμεύει διοξίδιο, παράγει και οξυγόνο, τα κάνει όλα. Αλλά αυτό είναι θέμα πολιτικής από εκεί και πέρα. Το δεύτερο πράγμα, τι μπορούμε να κάνουμε σαν κοινωνία, όχι μόνο οι νέοι. Κατά τη γνώμη μου, το πιο σημαντικό θέμα που μπαίνει τώρα παγκόσμια είναι ότι οι πράσινες υποδομές, και μιλάω και για τις μπλε υποδομές που μειώνουν την πιθανότητα πλημμυρών, θα έχετε δει επίσης στο εξωτερικό ότι τώρα τα πεζοδρόμια βγαίνουν αρνητικά. Δηλαδή, η δεντροδόχος είναι αρνητική. Δέχεται τα νερά όλου του πεζοδρομίου, ώστε να μειωθεί το νερό που πάει στην αποχέτευση, ή δέχεται τα νερά του δρόμου. Ή οι νησίδες στο κέντρο είναι αρνητικές, παίρνουν τα νερά όλου του δρόμου, για να μην πλημμυρίζει και πάνε όλα στην αποχέτευση. Οι πράσινες και οι μπλε υποδομές, αυτό εννοώ πράσινες και μπλε, έχουν ρόλο στο πώς θα βελτιώσουμε τη ζωή μας κάνοντας τις πράσινες διαδρομές. Εσείς το έχετε λίγο στη Λάρισα. Παραδείγματος χάρη, μια πράσινη διαδρομή είναι το ποτάμι. Μπαίνεις από τη μία πλευρά της πόλης και περπατάς. Η άλλη πράσινη διαδρομή, όποτε περνά από τη Λάρισα, βλέπω ότι είναι αυτός ο δρόμος που περπατάτε που είναι στην περιφερειακή δίπλα. Αν αυτό είχε και σκιά, θα ήταν τέλεια. Δηλαδή, πόση ώρα, ο στόχος που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα στα πράσινα meeting είναι πόση ώρα πρέπει να κατέβει κάτω από τα 5 λεπτά η ώρα που θέλει μία μητέρα με το καρότσι με το παιδί της και σαν νέοι πρέπει να βλέπετε το αύριο, να πάει από το σπίτι της σε έναν χώρο ασφαλούς για να παίξει το παιδί της, σε μια παιδική χαρά, σε έναν χώρο πρασίνου. Δεν μπορεί να είναι μισή ώρα ή να μπει στο αυτοκίνητο για να το κάνει αυτό. Θα πρέπει από το σπίτι της να έχει μια πράσινη διαδρομή. Δεν εννοώ παντού φυτεμένη, μπορεί να είναι πεζόδρομος, όπως είπε ο ένας κύριος στην αρχή, όπως μπορεί να είναι ένα πεζοδρόμιο με πολύ καλή σκίαση, για να πάει ασφαλώς, σκιασμένα, υγιεινά, στον χώρο που θέλει να ξεκουραστεί και να χαλαρώσει. Αυτό νομίζω ότι είναι το αίτημα που θα μπορούσαμε να έχουμε, αλλά όσο περισσότερο πράσινο είναι καλύτερο για εσάς. Και αυτό που είπατε πριν, ναι, έχει μειωθεί κατά τη Λάρισα, μου φαίνεται, από ό,τι μου έλεγε ο κύριος Δελιγιάννης, ο παλιός διευθυντής πρασίνου, κατά κάποιους βαθμούς η θερμοκρασία λόγω του πρασίνου, και μου έλεγε συγκεκριμένα για την πλατεία της Νεάπολης πόσο είχε συνεισφέρει στη Νεάπολη που παλιά έβραζε. Όμως, για να το έχετε αυτό σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό, πρέπει να βάλετε, ας πούμε, ένα στόχο στην πόλη σας να μειώσουμε τη θερμοκρασία της πόλης άλλους 3 βαθμούς. Που αυτό σημαίνει, όπως φτιάξατε το μεζούρλο από τη μία πλευρά, από την άλλη πλευρά που κινούνται οι άνεμοι προς την πόλη,
να μπει αντίστοιχα ένα πράσινο τείχος που να προστατεύει την πόλη σας. Αυτό. Ευχαριστώ. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι ερωτήσεις είναι πάρα πολλές, μου στέλνουν και σε προσωπικά μηνύματα. Προσπαθούμε να τις απαντήσουμε όλες. Δυστυχώς έχουμε ξεφύγει αρκετά από τον χρόνο. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Διαμάντο, που είναι εδώ μαζί μας και ακούει την ωραία συζήτησή μας. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην ημερίδα μας, κύριε Διαμάντο. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια? Ναι, μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε πολύ καλά. Ωραία. Καλησπέρα σε όλους. Θερμά συγχαρητήρια καταρχήν στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων μας για την πρωτοβουλία αυτή. Είναι ένας ουσιαστικός διάλογος που οι αξιόλογοι εισηγητές, ομιλητές, νομίζω ότι δημιούργησε όλη αυτή την σειρά ερωτήσεων και προβληματισμών. Θα προσπαθήσω λοιπόν να συνεισφέρω σε αυτό πάρα πολύ στοχευμένα στα πλαίσια του χρόνου. Καταρχήν, θα επιμείνω σε κάτι που νομίζω ακούστηκε, ότι όλα είναι ζήτημα της παιδείας, της διαπαιδαγώγησης, του να φτιάξουμε μια πράσινη πόλη, ένα σύνθετο πράγμα. Η πράσινη πόλη δεν είναι το πράσινο, είναι η συμπεριφορά μας, είναι η κίνησή μας, είναι το περιβάλλον το δομημένο, είναι το περιβάλλον το φυσικό, είναι όλα αυτά τέλος πάντων που συνθέτουν σε ένα αστικό περιβάλλον την πράσινη βιωματική κατάσταση των ανθρώπων. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικό το πώς μαθαίνουμε, πώς διαπαιδαγωγούμε. Ακούστηκε για τον κύριο Καψούρα και το έκτο λύκειο γυμνάσιο, έτσι είναι, όπως το είπατε, ήταν μια πρωτοβουλία πάρα πολύ πρωτοποριακή για την εποχή τότε, με μετρολογικό σταθμό, με φωτοβολταϊκό, με κήπο και όλα αυτά. Άρα λοιπόν θα πω το παράδειγμα. Πριν από 3 χρόνια είχα αναλάβει και ως εμπνευστής αλλά και ως να το υλοποιήσω εκ μέρους της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας το πρώτο πανελλήνιο συνέδριο που διοργανώσαμε για την κλιματική αλλαγή, η αυτοδιοίκηση και η Θεσσαλία μπροστά στην παγκόσμια πρόκληση. Εκεί λοιπόν είχαμε συνδυάσει και την παιδαγωγική διαδικασία με παρουσιάσεις πάνω στο θέμα περιβάλλον και υγεία, αλλά και βιομετρικά εργαστήρια. Υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το επαναλάβουμε και πιθανόν το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων μπορεί να εκκινήσει μια τέτοια διαδικασία. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν τα δημόσια κτίρια στα οποία ναι, ο Δήμος ή η Περιφέρεια μπορεί να παρέμβει, τα ιδιωτικά κτίρια τα οποία είναι πρωτοβουλία των ιδιοκτητών, της ιδιοκτησίας των ιδιωτών. Παράδειγμα, άκουσα να μιλάμε για τους ακάλυπτους χώρους. Υπάρχει από τον Γενικό Οικονομικό Κανονισμό του 1985 κίνητρο ενοποίησης ακαλύπτων χώρων με σκοπό να δημιουργήσουν προφανώς όχι θέσεις στάθμευσης μόνο, αλλά και ένα περιβάλλον πράσινο και βιώσιμο κοινόχους του χώρου με την ενοποίηση. Δεν περπάτησε αυτό το εργαλείο, παρόλο που είχε και κίνητρα. Οι αυλές των σχολείων, παρά την πολύ κακή πρόταση η οποία ακούστηκε τον τελευταίο καιρό και μάλιστα από τα χείλη θεσμικού φορέα, προέδρου θεσμικού φορέα, για να κάνουμε τις αυλές των σχολείων χώρου στάθμευσης, δεν υπάρχει πιθανότητα αυτό να γίνει από το Δήμο Λαρισαίων. Την ίδια στιγμή αυτή τρέχουμε ένα πρόγραμμα, μια προγραμματική σύμβαση με το Τεχνικό Επιμελητήριο και το Σύλλογο Αρχιτεκτώνων με 32 αυλές σχολείων πιλωτικά να τις καταστήσουμε βιώσιμες όχι μόνο κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, το ωράριο, αλλά και μετά και μάλιστα με κατεύθυνση από τον Δήμαρχο και από όλους μας, από τη Δημοτική Αρχή για πράσινες αυλές. Αυτό που δηλαδή που ο κύριος Στάτζης πολύ εύστοχα ανέφερε. Πρέπει να πω επίσης για το δημόσιο φωτισμό ο οποίος αναφέρθηκε και τη φωτορύπανση. Θέλω να βάλω ένα αστερίσκο. Η σημερινή μου θεσμική ιδιότητα ακολουθείται διαχρονικά από την επαγγελματική μου και την επιστημονική μου ιδιότητα ως πολιτικός μηχανικός 31 χρόνια ελεύθερος επαγγελματίας και 10 χρόνια βέβαια θεσμικά πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητήριου. Τα αυτιά μου, οι γνώσεις μου, αυτές που έχω και η εμπειρία μου είναι ανοιχτά και διαθέσιμα για να προχωρήσουμε σε ζητήματα όπως και αυτό της φωτορύπανσης. Το είχαμε θέσει εδώ και 20 χρόνια από το Τεχνικό Επιμελητήριο όταν ήμουν πρόεδρος. Ο Δήμος λοιπόν έχει προχωρήσει σε μια ανανέωση
του υλικού φωτισμού της πόλης και με LED και με επαγωγής, έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει και εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και καλύτερος φωτισμός στην πόλη. Το ίδιο έκανε και η περιφέρεια εκεί που μπορούσε να κάνει. Βέβαια, η ιδιωτική πρωτοβουλία με τις φωτεινές επιγραφές να το δούμε με ένα πρόγραμμα το οποίο συντεταγμένα μπορούμε να ακολουθήσουμε. Και να κλείσω λέγοντας ότι ο Δήμος Λαρισαίων είναι ο πρώτος Δήμος που εκπώνησε, ενέκρινε και υλοποιεί σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Δεν είναι ένα κυκλοφοριακό σχέδιο του να κυκλοφορούμε. Είναι ένα σχέδιο το οποίο διαμορφώνει πλέον ένα δημόσιο χώρο για την κινητικότητα ναι των πολιτών, αλλά και με όλα τα στοιχεία, τα λειτουργικά του πρασίνου, της κυκλοφοριακής κίνησης. Όλα αυτά τα οποία συνθέτουν μια βιώσιμη κατάσταση σε μια πόλη που θέλουμε να είναι πράσινη, να είναι οικολογική, να είναι βιώσιμη, να είναι ένα αστικό περιβάλλον το οποίο μπορεί να είναι φιλόξενο όχι για τους κατοίκους μόνο, αλλά για τους επισκέπτες. Η οικολογική πρωτεύουσα της Ευρώπης βάζει 12 κριτήρια. Αυτά τα 12 κριτήρια δεν είναι μόνο το πράσινο, ενώ το φυσικό περιβάλλον, αλλά είναι και άλλα. Και με την ατμόσφαιρα και με τη μέτρηση σε 12 κριτήρια, τα οποία η Λάρισα σε σημαντικό βαθμό υλοποίησε από το παρελθόν και υλοποιεί και στο παρόν, και θα υλοποιήσουμε και στην πορεία για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις μιας πόλης που σε όλα τα επίπεδα, είτε είναι διαχείρισης του δημόσιου χώρου, είτε των απορριμμάτων, είτε του φωτισμού, είτε της κινητικότητας και κυρίως της ισότιμης βιώσιμης κινητικότητας, γιατί και αυτό πράσινο είναι, όταν υπάρχει μια προσβασιμότητα η οποία είναι ισότιμη για όλους, και αυτό είναι μέσα στα πλαίσια αυτού που συναντάμε πλέον σε μια πράσινη βιώσιμη πόλη. Σας ευχαριστώ θερμά και για την παρέμβαση, το δικαίωμα της παρέμβασης και την δυνατότητα. Είμαι στη διάθεσή σας με την ιδιότητά μου ως αντιδήμαρχος, αλλά και με τις άλλες που ανέφερα, και στο Συμβούλιο Νέων και στις δύο επιτροπές που διοργανώνουν σήμερα αυτήν τη σπουδαία συζήτηση, να έχουμε μια διαρκή συνεργασία, όχι απλά να τα λέμε, αλλά να προωθήσουμε, όπως είπε κάποιος φίλος, και στο Συμβούλιο Νέων αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο πρωτοβουλίες και προτάσεις που πρέπει να υιοθετήσει το Δημοτικό Συμβούλιο ως κατευθυντήριες πολιτικές για να υλοποιήσουμε εμείς και θα υλοποιήσουμε ως Δημοτική Αρχή. Σας ευχαριστώ θερμά. Τέλεια. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Διαμάντο. Ελπίζουμε και εμείς περισσότερα πράγματα μελλοντικά από κοινού, όχι μόνο θεωρητικά αλλά και πρακτικά, όπως επισημαίνετε. Τώρα, σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να πω ότι οι ερωτήσεις σας εξακολουθούν ανερκετές. Δεσμευόμαστε όμως πως σε μια επόμενη οργανωμένη δράση, σε μια άλλη συνάντηση, θα έχουμε τη δυνατότητα να ξανασυζητήσουμε και να κάνουμε έναν παρόμοιο διάλογο. Θα ήθελα να παροτρύνω όλους τους ομιλητές, όλους τους ηγητές μας που ήταν εδώ και όσους από τους συμμετέχοντες μας άκουσαν, αν θέλουν να προτείνουν δράσεις συγκεκριμένες, ώστε να μπορέσει άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας να προχωρήσει στην συζήτηση και στην υλοποίησή τους. Με χαρά να δεχτούμε οποιαδήποτε πρόταση και ιδέα τόσο από τους εισηγητές όσο και από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Τώρα, Γιώργο Τσιουμάνη, θα ήθελα λίγο να μας ξαναθυμίσεις τη διαδικασία του αποκόμματος της αναμνηστικής, ας πούμε, φωτογραφίας. Δυστυχώς δεν είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε με φυσική παρουσία αυτή την όμορφη συζήτηση. Ωραία. Λοιπόν, αν μπορούν οι περισσότεροι και θέλουν να ανοίξουν τις κάμερές τους, για να κάνουμε ένα στιγμιότυπο οθόνης. Δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν είναι υποχρεωτικό, ναι. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, φορέστε όλοι το χαμογελό σας. Τέλεια. Αγγελική, αν μπορείς κάνει και εσύ κανένα, σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο πρόβλημα σε μένα. Okay, εντάξει, Γιώργο, ναι, εννοείται. Ένα χαμόγελο όλοι πάλι. Ωραία. Τέλεια, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Θα ήθελα λίγο σε αυτό το σημείο πριν κλείσουμε να πω αν θα ήθελε κάποιος άλλος από την Δημοτική Αρχή να πάρει το λόγο, αν θέλει να συμπληρώσει κάτι. Βλέπω και τον Απόστολο τον Μπέκα μέσα.
Αν όχι, μπορούμε. Ναι. Εγώ δεν είμαι από τη Δημοτική Αρχή. Γίνει καμιά παρεμηνία στο μέλλον. Εντάξει, Αποστόλη, ναι. Ο κύριος Διαμάντης μίλησε, νομίζω ότι ήταν χαρακτηριστικό ερώτηση. Τέλεια, ευχαριστούμε, Αποστόλη. Για άλλη μια φορά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ όλους, τόσο προσωπικά όσο και εκ μέρους της, του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, αλλά και των επιτροπών μας, του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συζητητές μας για τις όμορφες παρουσιάσεις τους και όλα αυτά τα ωραία πράγματα με τα οποία μοιράστηκαν σήμερα μαζί μας. Να το ζητήσουμε και συγγνώμη που φάγαμε περισσότερο χρόνο από ό,τι... Και ήθελα να κλείσω με το φύγαμε λίγο από τον χρόνο, αλλά νομίζω ότι για να είμαστε όλοι ακόμη εδώ και να συζητάμε πάνω στα θέματα του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής και της κινητικότητας, νομίζω ότι άξιζε τον κόπο αυτή η καθυστέρηση. Ελπίζω και εύχομαι να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε περισσότερα πράγματα μελλοντικά όλοι μαζί. Θα ευχηθώ ένα καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο και να είστε όλοι υγιείς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, γεια σε όλους. Γεια σας.